Έλα, φτιάξω. Τι? Φτιάξω, έλα, τι, φτιάξε γυαλιά, πουκάμισο. Είσαι εντάξει? Πάντα είμαι εντάξει. Κοίταξε, τον το ματσίνι που δεν το καρφώνει στο τέλος. Ενώ τα άλλα τα κάρφωνε. Τον έχεις ματζηριάσει εσύ. Τι έκανα, δεν είναι ποδοσφαιριστής εγώ. Γιατί όταν βλέπεις τη σέντρα εκεί του, πώς είναι, του Μπογκδάνοβιτς, πώς λέγεται αυτός? Κόμαζετς, πώς ναι. λέγεται? Κόμαζετς, όχι. Ναι, μην ξέρω εγώ, Ράτζα. 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 Ναι, εντάξει. Λοιπόν, βλέπω τη σέντρα και πάει εκεί. Λέω, άμα πάει σε παίχτη του Άρη, έγινε το 2-2 και κάθομαι παρατασούλα και δεν σηκώνομαι να πάω. Δεν θα έρθω καθόλου, ναι. ναι. Σωστά. Στο ημίχρονο έχω πάρει το μπάνιο μου, έχω βάλει τις πιτζάμες μου. Γι' αυτό τσακίστηκα. Και είμαι αραχτός. Τη καρόνα που με έχω βάλει, όχι τις ρηγές σήμερα, τη καρό. Και είμαι αραχτός να σας ακούσω. Έβαλα και ένα τάκι ρέι να πούμε. Το πήρε σπίτι, Σεβίγια. Και. Α, ναι. Σεβίγια και είμαι αραχτός να σας απολαύσω. Σωστός. Να κάνετε τους προπονητές κτλ. Κτλ. Και πάει μπάλα στο Ματσίνη. Και σκέφτομαι τώρα, πάρει στο τάρι Ματσίνη και λέει: Μαυρόγα τώρα κοιτάει και δεν θα το βάλει γιατί τον έχει ματζιριάσει. Γιατί από το βάλει ο Ματσίνη θα σε κυνηγήσει όλο ο Ντουνιά. γιατί θα με κυνηγήσει. Γιατί τον έχει φάει τελευταία. Ήρθε, και πάει και κάνει το σουτ και το στέλνει να πούμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Και να το βάζε, άκουσε με. Θα το βάζε, θα γινόταν ήρωα. Εντάξει, αλλά από την ώρα που τον έβαλε ήρθε 7 φορέ σε επαφή με την μπάλα. Τις 6 έκανε να μην πω τι έκανε. Τι, ένα κατέστρεψε, ωραίο, την κατέστρεψε σε επιθέσεις 6 φορές. Μία έβγαλε σέντρα, μία παράλληλη, μπάλα με το ζόρι έφτασε στον τερματοφύλακα που την περιμένα τέταρτο. Εντάξει. Το παιδί είναι από μετριότητα και κάτω για να μην πω άμπαλος. Γιατί αυτό είστε υποκλειστικά. Όχι βέβαια. Α, όχι, βέβαια όχι βέβαια. Πε μου λίγο, πώς τα καταφέρατε σήμερα. Δηλαδή. Τι να κάνουμε. Τι, καλά που όλοι για μένα δουλεύουν τελικά. Και να... τώρα για τον Ένινγκ, μην ναι. ακούσω μετά Χριστόν Προφήτες άμα θα γίνει. Γιατί το λέμε εδώ και μέρες το λέμε. Και στο πέναλτι σήμερα το αναφέραμε, κύριε Ζαχαρία. Δεν το λέτε. Ποιο? Ή το είπατε τώρα που είμαστε στο μηχανάκι. Τι πράγμα, ότι. Ότι το είπε από το μεσημέρι ο δημοσιογράφος. Ότι... άμα γίνει του Ντούκατζης, ναι. θα ναι, είναι για τον Μπούλογλου. Ναι. Θέλω, θα... αλλά εγώ σ' άφησα εδώ. Ναι. Από το μεσημέρι είπα ότι τον αφήνω αυτόν εδώ. Θα πάρει την πρόκριση, θα ανακοινώσει και τον Καρσία. Το Ματέο και θα είναι Γκαρσία. Πανηγύρι. Μόνο τον Γκαρσία θα ανακοινώσουμε το. Δώσε μου λίγο, θέλω μία σκέψη. Τι να σου δώσω. Ένα λεπτό, γιατί δεν είπα εγώ. Θέλω να πω κάτι. Αν... πες ό,τι θες να κάνω. Θέλω έτσι λίγο τώρα, εντάξει. Έτσι πως τα κάνατε. Όχι, 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 άλλο είναι. Εντάξει, τώρα καζούρα και τέτοιο θεμητή και όλα καλά. Φέτος δεν θα τελειώσει η καζούρα αυτή. Χάσατε το αίτητο που μπαμπαλίζατε τους παοξίδες όλο αυτό και σας περίμενα στη γωνία. Εντάξει. Και το χάσατε με τη χειρότερη δυνατή ομάδα, σωστό ρε φίλε. Είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστό που λες. Δηλαδή, βουτυράκι στο ψωμί τους. Αυτό είναι σωστό και που στο δικό μου, 20... αν με ρωτάς. Δεν υιοθετώ. Αλλά το ότι χάσαμε το αίτητο είναι γεγονός. Το ρεκόρ μένει. Είναι 28 μάτς αίτητος. Βρεχάστο από την ουσικά οπόγκη, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Πέρασαν ομαδάρες και δεν το χάσαμε. Και με ομάδες Β' Εθνική Οάρη και το χάσαμε από αυτό το χωριό. Άλλο θέλω να πω. Μα έχει θέλω... και αυτό το όνομα. Δεν μας νοιάζει το χωριό θέλω αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω λίγο. Δώσε μου ένα λεπτό. Θέλω ό,τι θέλει, αγγλικά. Ένα μισή λεπτό. Θέλω πραγματικά. Και τώρα και σε κάποιους φίλους μου θα αναφερθώ. Σε γενικότερα σε Αριανούς οι οποίοι. Το καλοκαίρι όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις μου λένε θέλω λέει Ζάχο 10 χρόνια να βγαίνουμε συνέχεια Ευρώπη. Λέω, ας πούμε το τέτοιο ήταν ρε παιδί μου το διακύβευμα ποιο είναι. Να βγαίνουμε Ευρώπη ή να πάρουμε κανένα τίτλο. Και μου λένε 10 χρονιές συνεχόμενες να βγαίνουμε ρε Ζάχο Ευρώπη. Ναι. Αυτό θέλω. Ναι. 10 χρονιές δεν με νοιάζει το κύπελο. Όχι εγώ διαφωνώ κάθετα. Πάρ' την Ευρώπη. Πάρ' την Ευρώπη τώρα. Πάρ' την Ευρώπη και πάρ' την κάτι χωνάκι. Και όφη αποκλείστηκε. Ναι, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει όφη. Δεν είμαστε όφη. Λοιπόν, ελληνική ομάδα είναι. Ωραία. Εφόσον το λες όφη, όφη έχει πάρει νωρίτερα τίτλο από μένα. Εντάξει, νωρίτερα τίτλο έχει πάρει από μένα. Αν θυμάμαι καλά. Αργότερα εννοείς. Δηλαδή, νωρίτερα τι εννοείς. Νωρίτερα. Εννοώ, ο Άρης έχει 50 χρόνια, ο όφη θα έχει λιγότερο. Α, νομίζω. Έχει λιγότερα αυτό, χρόνια νωρίτερα. Που πήρε τίτλο. Okay, το κατάλαβα. Άρα, 10 χρόνια Ευρώπη ρε Ζάχο. Τι να το πιο τίτλο μου, ρε. Τι να τον κάνω τον τίτλο. Άντε, πάρε στην Ευρώπη τώρα. Δηλαδή, να πάει ο Άρης πού στην Ευρωβρεκακομίριδε. Που θέλετε, έχετε να δει 50 χρονών για να μην δίνουμε τίτλο και θέλετε Ευρώπες. Λες και εμείς δεν θέλουμε Ευρώπη να πάμε και σε κανένα ταξίδι. Εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε εδώ. Πάρε κανένα τίτλο, βεξαστραβό σου. Δεν έχεις να πούμε να φορές βράκι και θέλεις τέτοιο. Θέλεις Ευρώπη, καημένε. Α, τίτλο πού θα πάρεις, Ζάχο? Στην Ελλάδα. Τι πέλε, φίλε. Μισό λεπτό. Α, είναι πιο εύκολο να περάσει αυτή την ομάδα και μετά να μπει στου ομίλου. Τι έχει αυτό. Μισό να ρωτήσω. Ναι, να ρωτήσω. Ρωτάει ο δημοσιογράφο, απαντάει ο συνεδριασμένο. Να πάρει κύπελο. Λοιπόν, είναι να πάρει. Να περάσει αυτό και να παίξει ομίλου ή να πάρει. Ο στόχο δεν είναι να περάσει την Κουβαλίνκα. Ο στόχο είναι να πάω στου ομίλου. Αυτό είναι αυτός να πάω στου ομίλου. Πώ θα πάω στου ομίλου, δεν πρέπει να περάσει την Κουβαλίνκα. Πάρε κάνα κύπελο εδώ πέρα, ξεστραβό σου. Θέλει και 10 χρόνια Ευρώπη.
Λες και εμείς δεν θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε να στον Ευρωκόπη. Πάρε βρε καημένε πρώτα κάνα τίτλο. Καημένε. Θέλεις και Ευρώπη. Σαν να φωνάζει. Όχι, στους φίλους μου τα λέω αυτά. Στους φίλους μου. Αυτή η άποψη που λέω. Άκουσε με λίγο. Αυτή η άποψη που λέω. Στους 10 έχει 6. Να το σκεφτώ την κοινή. Λοιπόν, 6 λένε αυτό με την Ευρώπη. Μη σου πω και 7 και 3 λένε σαν και εμένα τίτλο. Ναι. Πάρε ρε καημένε. Θέλεις Ευρώπη. Όχι, Ευρώπη λέει. Να καθιερωθούμε στην Ευρώπη. Να βγαίνουμε κάθε χρόνο Ευρώπη. Α, πάρ την Ευρώπη. Και πάρ και τον Ευρωκόπη μετά. Αν δεν πάρε κάνα τίτλο, δυνάμωσε λίγο εδώ και μετά βλέπεις Ευρώπη. Θέλεις και να πούμε Ευρώπη Κακομοίρη με τον Μαντζίνη και με τον Κανέα. Πού πας ρε Κακομοίρη. Α, τώρα θα τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Το Μαντζίνη δεν το βγάζω. Τώρα ο Μαντζίνη δεν είναι ποδοσφαιριστής. Δεν είναι μόνο. Όλους Κανέα... θα τους βγάλουμε άχρηστους. Όχι βέβαια. Τις μεταγραφές του αναρχόταν λέγατε ότι είναι παιχταράδες. Τώρα ξαφνικά είναι όλοι άχρηστοι. Εγώ δεν είπα όχι. Πόσες εσύ δεν είπες, εγώ δεν είπα. Περίμενε. Μου θυμίζεις τους παοξίδες τους χθεσινούς που κανένας δεν βρέθηκε εκτός από τον κύριο Πόλη. Δεν τελειώνει, να τελειώνει ο δημοσιογράφος. Δεν πειράζει. Έχω το κουμάντο τώρα εδώ πέρα. Μέχρι τώρα στην εκπομπή μου είσαι. Φιλοξενούμενος της πόλης. Εγώ είμαι. Λοιπόν, φυσικά. Εγώ δεν είναι η εκπομπή μου. Όχι. 12, δεν σήμερα είναι, καλά, σήμερα μετά από αυτό είναι η εκπομπή σου, η εκπομπή μου είναι. Δεν θα ερχόμουν. Ξέρεις τι απειλητικά μηνύματα δέχτηκα. Ότι. Να μην τυχόν και δεν έρθω. Μία τελειώνει η εκπομπή όμως. Μία η ώρα φεύγει, μπορεί να φύγει. Εγώ θα πάω μέχρι το πρωί. Όχι, μία κλείνει. Θα βάλω χρονόμετρο. Μία η ώρα φεύγει. Λοιπόν, η ώρα 23 και 40 έχουμε. 25 και 24 και 40 θα πάει. 25, 26, 27 θα είμαστε. 28, 29. Ναι, αλλά εγώ ξέρω είμαι από τι 7, δεν ξέρω το ξέρει. Αγάπη μου, δεν είπα ότι να είσαι κι εσύ εδώ. Εγώ θα είμαι. Μέχρι τι 2 θα κάτσω. Περισσότερο δεν αντέχω. 7 ώρα. Θα καθίσεις. Θα κάτσω, γιατί να μην καθίσεις. Γιατί, σε φανελάκι να αλλάξεις, που είπες 7 ώρες. Σιγά. Τι έκανες. Κυριλάτος είσαι, ούτε δεν μια τσαλάκα δεν έχεις. Δεν έφαγα τίποτα. Α, τα βλέπεις και ένα κουρασάν έφαγα ο καημένος. Έτσι που είσαι σαν οδογλυφίδα, τι παραπάνω, χόρτας με το κουρασάν. Του χόρτας με το κουρασάν. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Να ολοκληρώσει τοποθέτηση σου με διάκοψη, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Αλλά μου θυμίζει του παοξίδες, μου θυμίζει του παοξίδες οι οποίοι εκτός. Θα φας το μπουκάλι στο κεφάλι. Έτοιμο το έχω. Παγωμένο κιόλας. Όχι, όχι, παγωμένο δεν θέλω. Α, δεν σ' αρέσει το παγωμένο. Θα το ανοίξω και στο. Δεν θέλω παγωμένο. Δεν θες ένα λούσιμο κανονικό. Όχι. Δεν πέρασε ο αμπουάν μαζί. Έχω μέσα εγώ, δεν έχω. Άξα που είναι εδώ, για τα πιάτα. Τι θες. Να σε χώσω να πούμε από πάνω να σε κάνω ένα ολόκληρο. Ο Δημήτρης πιατάζει για τα πιάτα. Πάμε. Λοιπόν, οι οποίοι δεν έλεγε κανένα τίποτα για τον. Εκτός από τον Πόλη που βγήκε σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή, κανένα άλλο δεν έλεγε για τον. Τώρα μου λες και εσύ ότι είναι όλοι άχρηστοι και το λέγατε και το κάνατε. Κάτσε ρε φίλε. Δοκάρι και μέσα όλα καλά. Δοκάρι και έξω όλοι άχρηστοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Να απαντήσω. Σας ακούω. Καταρχήν είπα για δύο παίκτες. Εγώ άκουσα με. Αυτό που λες. Νομίζω το ξέρεις τώρα έτσι με τσιγκλάς. Εγώ δεν τσιγκλάω ποτέ. Ναι. Εγώ συχαίνομαι αυτούς που αλλάζουν. Δηλαδή αυτό που λέει παραπέντε άλλο και πέντε άλλο, εγώ τους συχαίνομαι. Δεν κάνω τέτοιο ποτέ. Άλλο να πω όπως είπες και εσύ, έκανα λάθος. Δηλαδή λέω για το Μαντζίνι από πέρσι, από την τρίτη φορά που τον είδα, ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής στο παιδί. Και με δικαιώνει κάθε φορά. Δηλαδή, μακάρι να βάζει σήμερα δύο γκολ και κάθε μέρα να έκανε τέτοιο και να έλεγα έκανα λάθος. Εγώ θα το έλεγα. Έκανα λάθος. Το παιδί δεν είναι ποδοσφαιριστής, όμως τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να μάθει τα 24 μπάλα. Βλέπω. Που έπαιζε πριν τον έρθει στο μεγάλο Άρη τη Θεσσαλονίκη. Τον είχε πάρει κατά. Έκανε ένα λάθος η Μπορντό. Τον έδωσε. τον έδωσε δανεικό. Ήπια πολύ κρασί εκεί γι' αυτό. Σερ, και μόλις τον υπογράψαν, με ανοίξαν λέει ένα μπουκάλι που το έκανε 150 χρόνια στην Κάβα. Η πρώην ο Ξέρ, έτσι. Ναι, αυτή είναι. Ναι. Και δηλαδή αυτό έστω και μια προπόνηση που έκανε εκεί δεν κάνει για τον Άρη, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει Τέλος πάντων. Εγώ λέω δεν είναι ποδοσφαιριστής βασικά, όχι λέω δεν κάνει για τον Άρη. Αυτό το ταγάρι, το καδρόνι που είναι από τα δοκάρια. Εγώ είπα ότι στο δεύτερο φταίει. Εσύ μας είπες ότι δεν φταίει. Μα δεν είπα ότι δεν φταίει. Γενικότερα είναι επικίνδυνος αυτός. Για μένα φταίει στο δεύτερο γκολ. Δεν ξέρω εγώ, εσύ μπορεί είπες δεν είναι. Στο πρώτο δεν φταίει. Στο πρώτο όχι. Τι όχι. Όχι, στο πρώτο δεν φταίει. Τι όχι, γιατί δεν φταίει στο πρώτο. Στο πρώτο φταίει, δεν φταίει στο δεύτερο. Δύο center back ήταν στο. Αν δεν ήσουν μυρωδιά, θα έλεγε ότι στο πρώτο φταίει και στο δεύτερο δεν φταίει. Δεν φταίει στο πρώτο καθόλου. Στο δεύτερο είναι ένα. Συναντηθήκατε με την μπάλα να πούμε και χωρίσατε. Είναι ένα σουτ αδύναμο. Χτυπάει βέβαια 5 μέτρα πριν φτάσει σε αυτό να χτυπάει στο έδαφο. Και μόλις είναι να την πιάσει, να κάνει ένα βήμα, την πιάσει, πέφτει και την εσύρει. Συνέχισε το μνημόσυνο, συνέχισε να τους κατηγορείς όλους. Ξαφνικά όλοι είναι όλοι άχρηστοι. Έλα. Όχι, δεν κατηγορώ. Σας πείραξε ο προπονητής. Μια χαρά τα είπε ο προπονητής. Καλά έκανα. Η άποψή σου είναι αυτή. Καλά, αυτοί οι παίκτες εδώ, οι καλοπληρωμένοι. Ναι.
Χρειάζονταν προπονητή στον πάγκο για να κερδίσουν το χωριό αυτό με του 1500 κατοίκου. Αυτό που λες έχει καμιά. Έχει, δηλαδή σε αντίθεση με αυτό που λέω εγώ. Θα δεν... έπρεπε να πετάξει τη φανέλα στο κλέφτη. Το χόρτο γιατί ήταν για τα πανηγύρια. Έτσι, τι ναι, κάνει αυτό. Τι θα γίνει. Πότε. Αλλαγή. Τώρα που αποκλείστηκε θα το αλλάξει. Α, τώρα που αποκλείστηκε. Γι' αυτό αποκλείστηκε για να μην επιβαρυνθεί το χόρτο. Αν θέλω θα αλλάξει, έλεγε δεύτερη, τρίτη αγωνιστική θα αλλάξει. Τέλο πάντων. Η ουσία είναι ότι χρειάζεται. Ποιο είναι ελεύθερο, ποτέ ναι, είναι ελεύθερο. Φυρό έχω. Φυρέχει. Μιχαλίτσο μέχρι να φέρω τον προπονητή. Τον άλλο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι επιλογές. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου γιατί τους Αριανούς προετοίμασα. Ναι. Καταρχάς είπα, μη τυχόν αυτός εδώ, το παιδί αυτό που θα είναι στο στούντιο ναι. σήμερα, και οι υπόλοιποι δεν πάρουν την πρόκριση. Καταρχάς είσαι τυχερή που δεν έφερα μερικούς μαζί μου εδώ πέρα να σε κάνω το λουμί στο ξύλο. Μαυρόκατα. Συνέχισε. Μόνο νίκησε εδώ πέρα. Συνέχισε. Τίποτα, τι να συνέχισε. Σου είπα ότι πάνω σε αυτό, όσον αφορά την προτεραιότητα, ποια θα είναι η προτεραιότητα για τον Άρη. Εγώ θεωρώ η προτεραιότητα του Άρη είναι καλή είναι και η Ευρώπη. Καλή θα ήταν να πάει στου ομίλου, δεν μπορεί να πάει. Αποκλείστηκε. Η προτεραιότητα του Άρη είναι να κατακτήσει ένα τίτλο μετά από 50 χρόνια. Δεν είναι. Αυτή είναι πολύ καλή το να πάει στου ομίλου. Είναι για τον πρόεδρο, δεν είναι για μένα. Να γεμίσει τα ταμεία του συλλόγου λεφτά. Οι τσέπες του Προέδρου. Το αν γεμίσουν λεφτά ή όχι, το θέλω, δεν είναι για μένα ο στόχος. Στόχος για μένα είναι ο τίτλος. Ο παδός είμαι. Ποιος τίτλος? Τίτλος, ρε. Ποιος τίτλος? Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει ο Άρης. Είπες ο τίτλος. Ο τίτλος είναι το πρωτάθλημα. Ένας είναι τίτλος. Αν έλεγες ένας τίτλος, θα καταλάβαινα ότι υπονοούσες και το κύπελο. Ένας τίτλος είναι ανοιχτός για τις ομάδες που δεν έχουν τα παραλυπόμενα και τα. Καθέκαστα τα οποία είναι δεδομένα ποια πρέπει να έχει κάθε μία ομάδα. Είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι αυτή. Όχι, και ο ΠΑΟΚ είναι αυτή. Και ο ΠΑΟΚ. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ. Πάλι ΠΑΟΚ τι είναι. Εγώ είπα ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Και την πήγε στην κουβέντα. Είπα ότι για να διεκδικείς πρωτάθλημα στην Ελλάδα χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα έχει. Άψεις υπονοούμενο για τον ΠΑΟΚ. Μα εγώ το λέω. Ο οποίο απέκλεισε την Μπενφίκα προχθές. Βρε άνθρωπε για πρωτάθλημα μιλάμε. Ποια Μπενφίκα. Για πρωτάθλημα λέμε. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Όχι, λέω μήπως για το σημερινό φταίει ο ΠΑΟΚ κάπου. Δηλαδή εκεί πας και εκεί το δρόμο πήρες πάλι. Για πρωτάθλημα είναι μιλούσαμε. Ένας τίτλος μπορεί να κατακτήσει ο Άρης στην Ελλάδα και αυτός είναι το κύπελλο. Δεν μπορεί να κατακτήσει άλλον. Αν δυναμώσει οικονομικά και κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει και πρέπει να κάνει κάθε ομάδα που θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τότε θα σου πω ότι μπορεί να το διεκδικήσει. Αν δεν τα κάνει, δεν θα διεκδικήσει ποτέ. Είναι πολύ απλό. Τώρα τι κάνουμε σήμερα. Δηλαδή αποκλειστήκαμε. Οριστικό είναι. Όχι, λοιπόν, αποκλειστήκαμε από την καλύτερη δυνατή ομάδα δηλαδή, για να γίνει πανηγύρις φέτος. Δηλαδή, και άμα δεν έχουμε θέμα, ας πούμε, θα λέμε πώς το λένε, Άρης, Κόλλος, Κοβαλίνκα, ένα, δύο και θα ανοίγουμε γραμμές. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, διώχνουμε τον προπονητή, τον πρόεδρο του κρατήσουμε. Τους παίχτες θα τους δώσουμε όλους. Από αυτούς που πήραμε τους καινούριους είναι κανένας καλός. Κάτι κανένα, αυτό το ταγάρι, τον Αυστραλό, τον καδρώνει αυτό. Ο Αυστραλός τουλάχιστον είναι μαχητής, τρέχει, μπαρκάρει. Παιδιά και γραμμές όποιος θέλει. Ναι. Δεν κάνει μονόλογο εδώ πέρα να πούμε ο Χούντα σήμερα και κάνει ό,τι θέλει. Και λέει ό,τι θέλει. Όποιος θέλει. 287 και 38 για νομίζουν το τηλέφωνο της εκπομπής του παιδιού. Τόσο δεν είναι. Δικιά μου έγινε πάλι εκπομπή. Ναι, δικιά σου είναι. Είμαι φιλοξενούμενος στην εκπομπή σου. Προηγουμένως ήταν δικιά σου, τώρα ξανά έγινε δικιά μου. Δική σου είναι εκπομπή. Μέχρι τις 2 είναι δική σου. Κλείστε. Θα φύγουμε. Πόσο λένε, τόσο κόπο έκανα για να έρθω. Όχι, εντάξει. Έχει κίνηση. Το βράδυ τώρα που έρχομαι έχει κίνηση. Γιατί δεν είναι, γιατί φεύγουμε από τα μαγαζιά. 12 ώρα κλείνουν όλα. Τι κίνηση. Γι' αυτό λέω. Άμα έρχομαι 11.30 α πούμε, 12 παρά, έχει κίνηση. Φεύγουν οι πρώτοι. Πραγματικά, αν τώρα πέρα τη πλάκα, αν πήγαινε παράταση, θα σου έλεγα να μην έρθει. Αγάπη μου, εγώ είχα προετοιμαστεί. Απ' τη μια ήθελα. Θα σου πω την αλήθεια. Την πάσα αλήθεια. Απ' τη μια ήθελα να βάλει γκολ για να πάει παράταση και να προκριθεί στην παράταση. Αλλά να κάτσει εδώ, δηλώσει εδώ μία ώρα, το σφύριζε μία ώρα ακόμα, θα πανηγυρίζει. Θα λέγατε ότι πήραμε το πρωτάθλημα, ας πούμε. Αλλά ήταν μια κακιά στιγμή σήμερα, αλλά πάμε για πρωτάθλημα. Απ' την άλλη όμως ήθελα να ήταν ο Γιώργος ο Μάγκας με τα χρυσά του δάχτυλα, γιατί ήταν και η ομάδα τέτοια. Και σε έβλεπα ότι έσαιρνες να φας κι άλλο. Γιατί έφαγες και αν θέλατε το καδρόνι. Ναι, εντάξει. Το καδρόνι έτσι κάνει να πούμε. Κάνει μια λακή αμά και μετά κάνει, που την πληρώνει η ομάδα και μετά κάνει πιο καλά. Δεν, εντάξει. Να κάνεις ένα λάθος και μετά να κάνεις να βγάλεις ένα, δεν λέει τίποτα. Να βγάλουμε κόσμο ή θες να συνεχίσεις το τροπάριο, το μνημόσυνο. Ποιο μνημόσυνο? Όχι, γιατί τους κατηγορείς όλους. Δηλαδή, μόνο εσύ είστε καλοί. Εγώ που εσύ είσαι. Οι οπαδοί δεν φταίνουν πουθενά. Τη μόνη κατηγορία. Φώναζαν καλά απ' έξω. Τη μόνη κατηγορία. Καλά, αυτοί φώναζαν σήμερα περισσότερο από εσάς μέσα στο γήπεδο. Δεν είδε. Και γιατί είχε τόσο κόσμο στο γήπεδο σήμερα? Τι κόσμο είχε, 20 άτομα ήταν αυτοί. Μισό λεπτό, στην Τούμπα προχθές δεν ακούγονταν έτσι.
Στην Τούμπα Πάουκ πήρε πρόκριση και δεν ακούγονταν έτσι ο κόσμος. Σήμερα γινόταν λες και είχε καμιά χιλιά άτομα μέσα. Είχε απ' έξω πολύ. Όχι αγάπη μου, για μέσα λέω. Δεν υπήρχε μέσα κανένας. Αυτοί οι 20 Ουκρανοί. Καλά, να σπάρω τηλέφωνο στην UEFA. Ουκρανές, πάρε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, στην πρώτη γραμμή, γιατί γίνεται πανικός, παρακαλώ. Πες και στο Σκυβέλια. Οχ. Πες Άρης είσαι. Άρης είσαι. Πάει αυτός. Λοιπόν, πήρα χτες ένα ημερολόγιο, ελληνική μυθολογία. Ναι. Ο Άρης μας είναι στην τρίτη τετράδα. Ποια τετράδα? Επειδή έχουν κάνει αυτή την εικονογράφηση, έχουν βάλει τον Άρη στην τρίτη τετράδα. Τι ομάδα είναι Χρήστος? Άρης. Ωραία και παρακάτω. Ναι, γι' αυτό είπα. Παρακάτω, κύριε Γιώργο, πες Άρης είσαι. Ο Γιώργος δεν λέει Άρης είσαι, εγώ λέω. Άρης είσαι ρε φίλε, τι δεν λέω, τι θα πει δεν λέω, εγώ όλα τα λέω. Πάρα. Ειδικά σήμερα να πούμε όλα θα τα πω. Θα σπάσω τη σιωπή μου. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Ποια είναι η ομάδα μου, Ολυμπιακός? Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Χριστάρα, να πάμε τώρα για την άλλη μας. Όλα τα ξέρεις, Χριστάκη. Να πάμε λοιπόν για την άλλη μας. Πάμε. Γρήγορα. Με την είπε και καλά. Την άλλη μας. Λοιπόν, ο κύριος Μαντσίνη, ναι. Ο κύριος Ντάνιελ Μαντσίνη, είναι Αργεντινός ή δεν είναι? Χρήστο, πάντο λίγο πιο γρήγορα, βάλε και μια Χρήστο, Δευτέρα, ναι. Μέσα. Γιατί πάντα και τον Γκάζι να πούμε, γιατί περιμένουν τα αργιανά. Μιλάς το μιλάει δημοσιογράφος. Γιατί περιμένουν τα αργιανά και να πούμε και θα σε καντιλιάζουν και σένα, εκτός από εμάς. Και θα ακούσουν τα κυβέρια να πούμε και θα σε κάνουν αερότατο. Να ακούσουν προσεκτικά. Γιατί έχω ένα μήνα να μιλήσω και τα έχω μαζεμένα. Και τι να κάνω, λοιπόν, να την πληρώσει, βέβαια, φίλε, που έχει ένα μήνα να μιλήσει. Ψέματα, προχθές βγήκε. Προχθές βγήκε, ψέματα είπε. Σταμάτα, ρε. Όπα. Γεια σου, Χριστάρα. Επόμενος. Χριστό. Όχι, για το ψέμα τον έκοψα και τώρα. Δεν μπορεί, χθες βγήκε στην εκπομπή. Χθες είπε και ψέματα. Παρακαλώ. Χριστό, πιο γρήγορο. Ξαναπάρε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ξαναπάρε για να σε ξανακλείσω. Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια πες Κοσμά. Καλησπέρα. Ευτυχώς που έχει μόνο να μιλήσει ένα χρόνο. Ένα μήνα η πεντάκη. Χθες βγήκε ένα μήνα και να μιλήσει. Εντάξει, τη μέρα, πέρασε τη μέρα με το μήνα. Θα ζητήσει ταπεινά συγγνώμη και θα ξαναβγεί. πάμε ένα γρήγορο Κοσμά τώρα και πιο αργά θα το απλώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε ένα έτοιμο. Κοίταξε, καταρχήν δεν είναι και το καλύτερο να μιλάς πάντα μετά από ένα παιχνίδι δύσκολο όσον αφορά ήττα, γιατί πρέπει να κάτσεις να το ξαναδείς, να δεις λάθη κτλ. Μισό λεπτό να πω, να το πιστώσω στον Κοσμά, ήταν ο πρώτος, μπορεί να είναι και ο μοναδικός, δεν το έχω να πω, ο πρώτος, που ταρακούνησε εδώ και μερικές μέρες τον κόσμο που έλεγε ότι αυτό το καφενείο θα το ξεπατώσουμε. Και είχε δει το μάτσο ο Κοσμάς και είχε πει, παιδιά, σφίξαμε λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ το πιστώνω στον Κοσμά, συνέχισε Κοσμά. Καφενείο ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι είδα και σήμερα. Δηλαδή, όπως έπαιξε εκεί, έπαιξε και εδώ. Ούτε να κλειστεί πίσω, να πεις ότι θα κάνει κανένα κατενάτσιο, τίποτα. Δεν κλείστηκε πίσω αυτή η ομάδα. Τι έκανε? Δεν κλείστηκε αυτή η ομάδα πίσω. Όταν λέμε κλείστηκε πίσω, να είναι όλοι πίσω και να παίζουν διώξε την μπάλα. 11 πίσω από τη σέντρα. Τίποτα, σου δώσανε το χώρο. Σου δώσανε το χώρο, σου δώσανε την μπάλα και σου την κλέβαν την μπάλα και σου κάνανε την επιθέση. Δεν κατάλαβα. Για να δούμε τι ευκαιρίε. Κοσμά, σε ειρωνεύεται και δεν. Καλά, εντάξει. Οκ, τώρα. Εντάξει. Μιλήσουμε για μπάλα, να μιλήσουμε για μπάλα. Άμα να μιλήσουμε να κάνουμε αστεία, να κάνουμε αστεία. Έχει. Όχι, δεν θέλετε. Κάνει αστεία, σε ειρωνεύεται. Ουσιαστικά υπονοεί με τον τρόπο του ότι είσαι άσχετος. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Προπαγάνδα. Εγώ στον κόσμο που... να πει τη γνώμη του και μετά. Προπαγάνδα. Άμα θες κάνε πλάκα. Ουλίτιδα θα κάνω. Καταρχήν. Έχει αποκλειστεί ο Άρης και κάνει πλάκα, να πούμε. Εσύ κάνει πλάκα, εγώ κάνω πλάκα. Λέει Κοσμά. Λοιπόν, καταρχήν να πάρουμε λίγο το θέμα του προπονητή. Πάμε. Επειδή πολλά υπόθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, τα οποία αυτές οι τελευταίες δύο ημέρες μου δείχνουν εμένα από εκεί που βγαίνανε, από τους ανθρώπους δηλαδή που λέγανε, ας πούμε, για τον προπονητή κάποια πραγματάκια και αφέθηκαν, ας πούμε, κάποια υπονοούμενα, δεν είναι των δύο ημερών, πρέπει να υπάρχει θέμα προμηνών, θα έλεγα εγώ. Τώρα, το να βγαίναμε στις δύο αυτές τις ημέρες και να φάμε τον προπονητή, δηλαδή στην ουσία τον φάγαμε πριν ακόμα το παιχνίδι. Αν υπήρχε όντως πρόβλημα, τότε την ευθύνη την έχει ο Καρυπίδης, ο οποίος άφησε τον προπονητή αυτό να κάτσει στον πάγκο. Αν υπήρχε θέμα, δηλαδή, προπονητή από πιο μπροστά, γιατί αυτά δεν ξυπνάνε μια μέρα και ξαφνικά έχουμε θέμα με τον προπονητή. Ναι. Λοιπόν,
Η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετά λάθη σήμερα. Για μένα ο Σάσα δεξιά, να πω ότι μου τον έβαζε αριστερά, έχει παίξει τη θέση ξανά, έστω και κατά ανάγκη, αλλά δεξιά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, ας πούμε, γιατί να το βάλω. Ούτε να προωθήσεις παιχνίδι μπόρεσες από εκεί, αχρίστευσες όλη τη δεξιά σου πλευρά. Ο Φετφατζίδης το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω τι, μάλλον για δεκάρι εγώ τον έβλεπα, γιατί δεξιά δεν τον έβλεπα, τον Φετφατζίδη, στην κορυφή της τον Χάφετ, εκεί στο κέντρο τον είδα τον Φετφατζίδη. Τέλος πάντων, προσπάθησε, έκανε κανένα δύο πράγματα, αλλά μακράν και ο Φετφατζίδης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, που με γυμνό μάτι φαίνεται, και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αναλύσουμε μετά. Η ομάδα είναι μηδέν σε φυσική κατάσταση. Και αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο από το αν η μπάλα πηγαίνει μέσα ή αν η τακτική δεν είναι. Μηδέν σε φυσική κατάσταση. Ήταν ένα βήμα πιο μπροστά οι Ουκρανοί από ότι εμείς. Με τη Λαμία δεν φάνηκε, ίσως γιατί η διαφορά δυναμικότητας ήταν αυτή που το κάλυψε. Εδώ όμως είδαμε ότι η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν βαδίστε, σαν να μπήκα εγώ να παίξω μέσα. Εγώ ένιωθα δηλαδή τον ίδιο βηματισμό. Γιατί εγώ παρακολουθώ τα παιχνίδια έχω ένα χούι, δεν μπορώ να κάτσω στον καναπέ να δω, θα είμαι στην τηλεόραση όρθιος. Ήταν σαν να περπατούσα εγώ. Εγώ πιο πολύ κουράστηκα δηλαδή από αυτούς. Okay. Το ότι έριξε την ευθύνη ο Ένικ στους παίκτες. Εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι, και αυτό συνέχεια το όταν να καλύψω τους παίκτες ο προπονητής, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί πρέπει να γίνεται. Και εγώ. Εγώ εδώ τουλάχιστον που παρακολουθώ στη Γερμανία τις συνεντεύξεις τύπου, είναι ξεκάθαρη, δηλαδή όταν κάνει σοβαρά λάθη ο προπονητής, δηλαδή είναι πραγματικά, ας πούμε, έχει κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, παίρνει και αυτό στην ευθύνη. Αλλά όταν όμως οι παίκτες κάνουν λάθη, όταν οι παίκτες δεν έχουν πάθος, έτσι, άσχετα αν λέμε ότι ο προπονητής ήταν μέσα, που δεν έδιωχαν τραγάρια την μπάλα. Και στα δύο γκολ, φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη ο Κουέστα. Και στα δύο γκολ όμως. Εδώ ο εντελώς άσχετος λέει μόνο στο δεύτερο. Εσύ που λες λοιπόν, στο πρώτο έχει την καταρχήν μεγάλη ευθύνη. Καταρχήν ο Κουέστα έχει ένα ελάττωμα και αν με ακούει αυτή τη στιγμή ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο κύριος Ράντος, θα το ξέρει. Και φαίνεται αυτό το πράγμα, διότι όταν έχει παίξει τη θέση, το καταλαβαίνεις, δεν μιλάει. Τερματοφύλακας που δεν μιλάει, δεν φωνάζει, δεν τοποθετεί τους παίκτες εκεί που πρέπει, δεν μιλάει. Είναι σαν να κάθεται εκεί πέρα, πίνει ένα φραπεδάκι ο Χούλιαν, και ξαφνικά έρχεται την μπάλα, κάτσε να αφήσω το φραπέ, να σηκωθώ να παίξω. Δεν γίνεται έτσι. Κοσμά, θα πούμε και πιο μετά. Θα πούμε και πιο αργά. Εντάξει, να περάσει μένω ή κλείνω. Όχι, κλείνεις και μετά θα μιλήσουμε. Πάρε κατά τις 4. Πάρε με το messenger αμένα. Ναι, όταν είναι. Πάρε στις 4. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Με ακούτε? Σας ακούμε. Αυτός ο προηγούμενος ρεσί, κάθε βράδυ τον ίδιο άνθρωπο βγάζεις. Τα έχει πει. 1 εκατομμύριο και απόψε για αυτό να ακούσουμε. Τώρα τι θες, θα φας καμπινελίκι. Προχώρα. Πού τον βγάζω, πού είσαι αγενής. Που είσαι αγενής κατευθείαν. Έχουμε που έχουμε την τρέλα μας να πούμε το αποκλείστηκε ο Άρης. Τώρα σε ενόχλησε που μίλησε ο προηγούμενος. Άιντε, μίλα, πες για τον Άρη. Πάρε και πες μας για το παιχνίδι. Μην ασχολείσαι σαν το κομπλεξικό για τον προηγούμενο. Πες τη γνώμη σου. Το παιχνίδι θα μιλήσουμε. Μην με ζαλίζεις τώρα, δεν είμαστε και καλά. Πες μας λίγο τη γνώμη σου για το μάτς. Αυτό θέλουμε. Σοφότερο να γίνουμε από τη γνώμη σου. Όχι γιατί ο προηγούμενος. Άμα δεν θες να πεις καληνύχτα. Τώρα βγάζουμε να μην τι είπε ο προηγούμενος και τι έκανε ο προηγούμενος. Κανείς δεν βγάζει κανέναν. Εντάξει, κανείς δεν βγάζει κανέναν. Μην τρελαθούμε κιόλας. Να πάρεις κι εσύ. Να παίρνεις κι εσύ κάθε μέρα, κάθε βράδυ, κάθε νύχτα, κάθε πρωί. Αυτό ήταν το αλκά σου τώρα. Και μια χαρά μίλησε να πούμε. Έκανε ανάλυση του μάτς. Αργιανός είναι. Είχαμε ότι με τα κόμπλεξα μερικοί. Επόμενος. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Χριστό. Ζάχο. Έλα, γουρμά. Λοιπόν, καταρχήν πριν πούμε οτιδήποτε για το μάτς, ο αποκλεισμός σημαίνει και μη συμφωνία με τον Ματέο ή όχι? Όχι, βέβαια. Ή έχει κλείσει, είναι άσχετο, δηλαδή. Όχι, έχει βέβαια. Οριστικά, έχει κλείσει, έτσι. Έτσι, να σου πω, όταν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, το είπε και ο Στινόβα, ότι μίλησε με τον πρόεδρο και είπε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Και περιμένουν τα τυπικά αυτά, ξέρεις. Ποιος το είπε, Στινόβα? Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός εδώ ο Μάστορας που το μετέδε. Ο Βασίλης. Θέλω να πιστεύω ότι ο αποκλεισμός δεν θα σημαίνει κιόλας. Όχι, από μέσα αυτός που ήταν στο χορτάρι, δεν τον ξέρω ποιος ήταν. Ακύρωση συμφωνίας, τέλος πάντων. Τι πράγμα?
Θέλω να πιστεύω ότι ο αποκλεισμός δεν θα σημαίνει και απίκρυση. Καλά, δεν νομίζω, ρε φίλε, δεν νομίζω. Κόλλησε το ποντίκι. Με την ναι. ματζηριά του προηγούμενου, την αυτή, να κόλλησε το ποντίκι, ρε φίλε. Μπαταρία μόνο. Συνέχισε, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε στην κριτική του στο μάτς. Κουέστα θετικό, αν και στις περισσότερες φορές η μπάλα πήγε πάνω του, όπως και προχθές με τον Ζήφκοβιτς. Χρήστο, ο Ζάγος μου κάνει νόημα να σε κλείσω και δεν σε κλείνω, που είπες ο Κουέστα θετικό. Δηλαδή, αν ήταν αρνητικός, ρε φίλε, τι θα έκανε. Αυτό λέω. Θετικός, απλά τις περισσότερες φορές πήγε η μπάλα πάνω του. Αυτό λέω. Ωραία, εντάξει, άποψή του. Είναι καλές. Στην έξοδο εκεί πέρα που έκανε το 1-1 όταν βγήκαν την επίθεση, θα μπορούσαν να κάνουν και πάλι το 1-2, τέλος πάντων. Ναι. Γκάμα θετικός, θα μπορούσε κάτι παραπάνω. Λόπες, πολύ καλός ο Λόπες. Όχι θετικός. Ο επιθετικός, καλός, πολύ καλός είναι. Θα προσφέρει πολλά φέτος. Μπερτόγλιο MVP. Για μένα, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο Μπερτόγλιο, στο δεύτερο εξαφανίστηκε λίγο, ειδικά μετά το 60 εξαφανίστηκε. Κουράστηκε, δεν ξέρω τι έπαθε. Ναι. Και αυτό που είπε προηγούμενος για τη φυσική κατάσταση είχε δίκιο. Mm-hmm. Ενημέρωσε τον κόσμο ότι το MVP είναι από την νικήτρια. Ναι. Εντάξει, δεν MVP για μας, για την ώρα. Ο Μπερτόγλιο, δηλαδή τώρα λέει εδώ. Εσύ γιατί δεν αντιδράσει αυτά που λέει ο Χρήστος, ρε. Εσύ η άποψή του είναι, τι να τον πω, ρε φίλε. Εγώ σου είπα μέχρι το 45 ήταν. Μα κάτω... μπορεί να είναι η άποψή του, δεν είπαμε να αφήνουμε και να αφήνουμε εδώ. Είπε θετικό ο Κουέστα και με κοιτούσε. Προηγουμένως που είπα στον Κοσμά μου, είπε μην μιλά, είναι η άποψή του. Όχι, δεν είπα μην μιλά. Δεν είπα αυτό. Τι είπα. Μα, ο Κοσμά έλεγε την άποψή του. Ναι. Ο Χρήστος εδώ μα λέει εδώ. Διαφωνούσα. Όπου διαφωνώ, μιλάω. Άρα από τον Κουέστα θετικός δεν διαφωνείς. Όχι, το είπα. Ο Κουέστα είναι φταίει στο δεύτερο. Στο πρώτο δεν φταίει για μένα. Θέλω να Χριστάρια, συνέχισε αγοράκι μου. Λοιπόν, και στο δεύτερο γκολ, παιδιά, ο Ρόζ έπρεπε να κάνει φάουλ. Ζάχο. Ναι. Δεν έπρεπε να αφήσει το παίκτη τον αντιπάλο να βγει στην αντιπίθεση. Φίλε, και τα δύο άκρα μας. Και τα δύο άκρα μας, και ο Γκάνεα και ο τέτοιος, ήμασταν σαν να παίζαμε μόνο με τα δύο center back ήταν. Πάρτε την κεφαλιά, πήρατε από το center back. Τίποτα. Πήρατε σε κανένα τέτοιο την κεφαλιά. Την ώρα του μάτς το είπα αυτό. Ότι δεν έχουμε κερδίσει ούτε μία κεφαλιά. Mm. Ούτε μία κεφαλιά. Ούτε επίθεση, ούτε άμυνα. Mm. Άρα ούτε τα center back πήρκαν. Δεν κάνει ούτε για τοπικό Θεσσαλονίκης. Για ποιον να είπε τον? Δεν κάνει. Τον? Ο Γκάνε. Εντάξει, κάτσα το δεύτερο μάτς. Ένα ακόμη, ένα-δύο ματσάκια να το δούμε. Το παλκάρι φαίνεται από ένα μάτς του, καταλαβαίνει. Περιμένουμε. Και καλύτερα να βάλει και ένα Ελληνάκι εκεί πέρα παρά αυτό να. Όχι, ρε. Α, τώρα όλοι άχρηστοι θα βγουν. Όχι, όχι. Εθνική Ρουμανία παίζει ο Γκανέα, ρε. Τι παίζει? Εθνική Ρουμανία. Ποια εθνική, πότε έγινε αυτό? Τη Β. Δεν είναι διεθνή. Προσπαθώ να το ακούω. Άμα έχει μια, έστω και μια συμμετοχή, σκάσε ένα πεντάρκο. Ένα πεντάρκο. Εθνική Ρουμανία. Περίμενε, Χρήστο, γιατί ο Εθνική Ρουμανία ανδρών δηλαδή. Λέω δεν έχει καμία. Καμία. Έτσι λέω. Συνέχισε, Χρήστο. Γιώργο που λες ότι θα σου βάλουν όλους άχρηστους, είπες, δεν μ' άκουσες πριν που είπα θετικός ο ένας, θετικός ο άλλος. Καλά, στο Ζάχο το είπα, ρε. Ο Ζάχος έχει βγάλει όλους άχρηστους. Εγώ δεν είπα άχρηστος. Όχι εσύ. Είπα για τον Μαντζίνη και είπα και για τον Κανέα. Με σένα διαφώνησα μόνο για τον Κουέστα που λες. Για τον Κανέα είναι απογοητευτικός και στα δύο μάτς, έτσι. Και πολύ στα φιλικά καθώς, δεν έχει δείξει τίποτα. Ήταν απογοητευτικός και στα δύο μάτς τα επίσημα του Άρη. Ποιος? Ο Γκανέα. Ναι, όντως. Και με τη Λαμία και στα φιλικά δεν έδειξε τίποτα. Να πω ότι τουλάχιστον στα φιλικά έδειξε κάτι, ρε παιδί. Ποια εναλλακτική λύση έχουμε εκεί? Εκεί έχουμε τον πιτσιρικά, τον αριστερά, τον Σεργέρκη, πώς λέγεται. Ένα που έχετε με ένα περίεργο όνομα. Ναι, αυτός είναι. Σεργέρκης. Πιτσιρικά σου λένε πολύ ταλαντούχος. Α, τον δούμε. Άμα συνεχίσει έτσι, θα παίξω πιτσιρικά. Αυτά, παιδιά. Να σε καλά, Χριστά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Την καλό βράδυ, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να συστηθώ καταρχήν, πρώτη φορά καλό. Θα συστηθώ σαν το Σπυρί του Μάνταλο. Το Σπυρί. Και από εκεί και πέρα ένα μεγάλο μπράβο στον Άρχοντα των Ετζιανών, καθώς και στο μεγάλο Ζάχο, για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Γεια σου ρε κουράκι μου. Περίμενε, πώς είπες το παρατσόκλι. Το Σπυρί του Μάνταλου. Το Σπυρί του Μάνταλου. Περίμενε λίγο. Έκανε τον ντεμπούτο του για την Εθνική Ρουμανίας στις 13 Ιουνίου 2017 σε αγώνα κόντρα στη Χιλή. Μεγάλο. Ναι. Μία συμμετοχή έχει. Δεν ξέρω αν έχει μία. Ντεμπούτο λέει. Βγάλ το πεντάρκο. Βγάλ το πεντάρκο. Γεια συνέχισε, Σπυρί του Μάνταλου. Μην το λες. Όχι, όχι. Άλλαξε παρατσόκλι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι κρίμα. Γιατί τι έχει? Εντάξει, έχει πρόβλημα με το πρόσωπό του τώρα. Δεν είναι ωραίο να το κάνουμε αυτό. Ο αρχηγός μου είναι, τον αγαπάω. Εξίσου, εξίσου. Επειδή είναι εξίσου σημαίνει. Όχι, θέλω να βρει ένα. Τέλος πάντων, την άλλη φορά θα βρει ένα άλλο
Αλλά θα μιλήσει, ναι. Είναι, λίγο δεν αισθάνομαι καλά όταν το λες. Είναι κάτι που έχει ένα πρόβλημα, παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, όχι. Υπάρχει κόσμο που παλεύει. Και κορίτσια ειδικά παλεύουν πολύ για το χρονιά. Καλά, δεν έχει πρόβλημα, ρε φίλε. Άκου τι λέει, ρε. Με ρωτάει αν έχει ο Μάνταλο πρόβλημα στο πρόσωπο. Τι είμαι, δερματολόγο, να ξέρω αν έχει ο Μάνταλο μωρέ πρόβλημα. Ρετρούλικ, πλάκα μα κάνει. Τι να ξέρω, ρε φίλε, το Μάνταλο τώρα θα κοιτάω τώρα. Άμπαλο είναι, αυτό το ξέρω. Είναι άμπαλο. Μάρκο Λιβάγια, το ξέρουν οι Αριανοί από καλά. Εντάξει, Λιβάγια τον ξέρουμε. Τον άμπαλο, τον Μάνταλο. Κάτσε τώρα, Κατάνη, τι καλά σου εξηγήθηκε. Τι είπε. Θα μιλήσουμε λίγο για το σημερινό ματ. Ναι. Που είδαμε στο κλειάδι της Βικελίδης. Mm-hmm. 45 χρόνια λοιπόν έσπασε το... 5 συμμετοχές ο Γαλλιάς, ναι, ο Μαρίας. Φέρε το πεντάρικο. Τι θέλεις, τι θέλεις. Έσπασε το μεγάλο αίτιο του Άρη. Ναι, 28 παιχνίδια, φίλε. Όταν φτάσεις στα μισά μας παίρνεις ένα τηλέφωνο. Ποιο, για... κάτσε μισό λεπτό. Μπέρις είσαι τώρα σε ζυγαριά με την ΑΕΚ. Γιατί να μην μπορεί. Τι, γιατί... Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι ζυγαριά με την ΑΕΚ. Η ομάδα σου παίρνει ζυγαριά με τη δική μου. Σε τι. Οι ομάδες τι... Περίμενε λίγο. Ήθελες, τι θες να πάρεις τίτλο. Δεν έχω το μικρόφωνο ανοιχτό όταν μιλάω. Δεν ακούγα. Δεν ακούγα. Ξανά. Για κάτι, για τίτλο είπες θες να πάρεις. Φυσικά θέλω, κύπελο θέλω. Δεν κατάλαβα. Κόντεψε να πέσω την καρέκλα, ρε Τρούλη. Γιατί, ρε φίλε, έπεσες από την καρέκλα. Τι τίτλο, ρε φίλε. Δεν έχει δικαίωμα να πέσω την καρέκλα, μαθαίνουμε αυτό που λες. Καλά κάνει. Γιατί μπορεί να πάρει ο Άρης και τίτλο. Ακούνε και παιδιά δηλαδή, και γέροι άνθρωποι, δηλαδή θα πάρουν και τίποτα βραβεία. Εντάξει, 12 και 5 είναι τώρα. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να πάρει ο Άρης και πέλο, δεν το κατάλαβα. Α, νωρίτερα το είπες, πριν τις 12 το είπες. Ναι. Τι τίτλο μπορεί να πάρει, ρε φίλε, πώς. Με τι ομάδα. Μα αυτή που σε είχε μέχρι το 97-2-0, ρε φίλε. Και αυτή που δεν κέρδισε στο Άκα, ρε φίλε. Με αυτή την ομάδα. Καταρχήν, ρε φίλε, έπρεπε να χάσει τα δύο μπάσκετ γύρω στα 50. Ποιο το είπε αυτό, ρε φίλε, ποιο το είπε, εσύ το λες. Καταρχήν εγώ το λέω, αλλά δεν πρόκειται του Ζαγόρα. Καταρχήν στο πρώτο μάτς Καταρχήν στο πρώτο μάτς, φίλε. Στο πρώτο δεν θα λέω ότι θέλει. Καταρχήν στο πρώτο μάτς, στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να τελειώσει το μάτς. Δεν έπρεπε να γίνει δεύτερο ημίχρονο. Να πας να ζητήσεις τον κύριο Καρυπίδη. Τι λες, ρε φίλε, όχι, το διαιτητή θα ζητήσω. Το διαιτητή τον Πορτογάλο. Ο κύριος Καρυπίδης είπε ότι δεν συνέβη τίποτα. Το διαιτητή τον Πορτογάλο θα ζητήσω. Γιατί πάω στον ακροατή. Όχι, γιατί όταν θα έκανε ο Κοκαλής έσκουζες. Όταν θα έκανε ο Κοκαλής έσκουζες. Αυτά. Να ξεσπάσεις τώρα, Άξι, θα ξεσπάσεις. Τι, μας πουλάει τρέλα, Άξι. Στο Παοξί δεν πουλάς τρέλα, όμως, άμα σε πάρει. Μια χαρά, σε όλο, σε αυτό που πουλάει τρέλα. Δεν μπορεί να μιλήσει καμία τρέλα, Ντρούλη. Καλά. Και μετά θα πας στην ξηροκρίνη. Καλά που πάρει και ο Φουκαράς. Μετά θα πας στην ξηροκρίνη σε 7 ώρες. Ναι, φοβήθηκα να πάω στην ξηροκρίνη. Θα περιμένεις να ξημερώσει. Σίγουρα. Πάει καλά που υπάρχει ο Άρχη, γελάμε λίγο, γιατί σήμερα γέλασε το χιλάκι μας με αυτά που είδαμε. Καλά, σε κλείνω γιατί εκνεύρισε το Ζάχο, άιντε. Τα φυλάκια μου. Γεια σου. Πρόσεξε αύριο, μη σε κάνει. Βαρέσει άλλο παρατζούγκλι. Κάτσε, φίλε. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να υποδεχθούμε τον άλλον. Κάτσε. Κάτσε. Κάθομαι. Δηλαδή, άμα κερδίζατε, τι θα έκανε. Κάθομαι. Δεν θα έρθω να μπορώ να ακούω τι να είναι. Εντάξει, να κάνει και καζούρο, ό,τι θέλει να κάνει. Στον επόμενο. Δεν μπορώ να ακούω τώρα βλακίες. Στον επόμενο. Δεν φτάνει που ήρθα εγώ και δεν έστειλα τον Τρέγια. Δεν πουλά τρέλα. Τρέγια, πώ θα το στείλω. Γιατί αν τον έλεγα κατέβατε, κατέβαινε. Όχι. Τι λε, καλέ. Επόμενο, παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Αχιλλέας από Τριανδρία, Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου, Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας από Τριανδρία, ρε φίλε. Άλλαξε τουλάχιστον ή την περιοχή ή το όνομα. Ρε φίλε, Αχιλλέα, με λένε Τριανδρία. Ε, ναι, κάτε. Τι, πώς χρονών είσαι. 21. 21. 21, με το πατρικό σου είναι στη Τριανδρία. Όχι, όχι, φοιτητής μου. Ε, φοιτητής στην Τριανδρία, παίζεις, Αχιλλέα. Πρέπει να πει ο Αχιλλέας από την Τρία είμαι. Αλλά δεύτερα, πάμε Αχιλλέα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας, τον έκανα σαγίσε. Εγαμίμνο. Αχιλλέας. Για πες, για πες. Έκανα το λάθος να βάλω πρώτα να δω Όφη σήμερα. Mm-hmm. Και μετά έκανα το λάθος το δεύτερο να βάλω να δω Άρη. Mm-hmm. Χωρίς ίχνος καζούρας. Παίζει να είναι τα χειρότερα μάτια που έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Γιατί το δεύτερο για τον Άρη. Ναι. Το δεύτερο του Άρη εντάξει. Το δεύτερο λεπτό. Είχε φάσει, ναι. Είχε τρέλα, είχε κοπάνισμα, είχε σούτια. Άμα μιλήσουμε για τον Άρη συγκεκριμένα, ναι. Όταν ξέρεις ότι θα παίξεις ένα μάτς που ο αντίπαλος θα κλειστεί άμυνα, πρέπει να δείξεις κάτι μπροστά. Επιθετικά δεν την τζούλησαν σήμερα τα παιδιά και πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα προπονητή. Δεν γίνεται να ξέρεις ότι ο αντίπαλος θα κλειστεί και εσύ επιθετικά να είσαι τόσο ανούσιος. Πιστεύω ότι είναι θέμα προπονητής, ίσως να ήταν και καλό για τον Άρη να κάνει μια αλλαγή, ας πούμε. Αχιλλέα, από την Τριανδρία περίμενε λίγο.
Μέχρι τις 5 θα ερχόμουν, λέει, να κάνω εκπομπή. Γράφει ο φίλος και συνάδελφος και πολύ καλός επαγγελματίας Τάσος Τρέγιας. Συνέχισε, Αχιλιά. Ας έρθει, ας κατέβει αυτός. Τώρα πάει, τώρα πάει. Συνέχισε, Αχιλιά, μην διακόψεις τον ακορατή. Συμφωνώ πάντως με Ζάχο. Δεν φταίει ο Κουέστα σε κανένα από τα δύο γκολ. Ίσως το δεύτερο να έχει καλύτερη αντίδραση. Στο πρώτο, τι να κάνει. Πέρασε από 5 άτομα η μπάλα. Πού να την πιάσει. Δεν φταίει ο Κουέστα. Καλά, τρολάρι, κάτσε, πέρασε από 5 άτομα. Και επειδή γράφει πουθενά, ρε Αχιλέα, από την Τριανδρία, γράφει πουθενά ότι αν περάσει η μπάλα από 5 άτομα δεν μπορεί να την πιάσει το τερματοφυλακά. Καλά. Σταματήστε, τον Αχιλέα απευθύνομαι. Θα αλλάξει πώς θα γίνει. Ρωτάω, δεν είπα θα πιστέψει αυτό που λέω. Να απαντήσει ο άμπαλο, ο άσχετο. Φίλε μου, άμα δεις, έχουν μπει εκατομμύρια τέτοια γκολ. Μπάλα σκάει μπροστά ακριβώς στο τέρμα. Άμα έχεις παίξει μπάλα και τέρμα. Έχει εκατομμύρια, έχουν μπει εκατομμύρια. Μην ανεβάζει τον φωνή σου. Επειδή έχουν μπει τέτοια εκατομμύρια τέτοια γκολ, δηλαδή σημαίνει ότι ο τροματοφύλακας είναι. Πώς το λένε, δεν έχει ευθύνη. Άμα τρελάει τραχηλέα από την Τριανδρία. Φίλε μου, εκεί είναι θέμα των αμυντικών να μην φτάσει. Ναι, είναι πρώτα των αμυντικών. Είναι πρώτα των αμυντικών. Δίκιο έχεις. Αλλά είναι και το τερματοφύλακα. Δεν φτάσει μέχρι εκεί. Δεν μου λες, παίζεις μπάλα και είσαι τερματοφύλακας. Όχι, έχω παίξει όμως μπάλα. Εντάξει, έχω παίξει και τέρμα, ναι. Α, πες το ρε φίλε την αρχή, θα καταλάβω. Σε έβγαλα κατευθείαν. Τι, φίλε. Σε έβγαλα κατευθείαν. Έχεις παίξει τερματοφύλακας και ο τερματοφύλακας δεν φταίει ποτέ. Εντάξει, άμα είναι να μην φταίει ποτέ ο τερματοφύλακας. Εγώ δεν θέλω τον τερματοφύλακα να μου κάνει τις αποκρούσεις που έκανε ο Γουέστα μετά τα γκολ που έφαγε. Εγώ θέλω τον τερματοφύλακα να μου τελειώνει τη φάση πριν γίνει. Δεν το θέλω εγώ να κάνει του Σαλτιμπάνκο να πούμε να πηγαίνει να πετάξει το γάμα και το βγάζει και να λέμε ωραία, φίλε, τι έκανες και να τρώει αυτό που έφαγε σήμερα. Έτσι το θέλω τον τερματοφύλακα. Τι να μου πει. Αυτό πρέπει να πει να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη, να κλείσει το τηλέφωνο και να αλλάξει περιοχή ή όνομα. Ή και τα δύο. Δεν τίποτα από τα τρία, όχι από τα δύο. Γεια σα, Αχιλέα. Να σε καλά, αγοράκι μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, να σε καλά. Παρακαλώ. Στο πρώτο δεν φταίει καθόλου, στο δεύτερο φταίει κατά πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Κύριε Ντρούλη, τι κάνετε? Μια χαρά. Μια χαρά, όχι, αλλά μισή χαρά. Μπράβο. Για ζώο, καλά είσαι. Λοιπόν. Τι είπε? Για ζώο, ρε Ζάχο. Τι εννοείς? Όταν λέμε ποιο συστηματικό είναι αυτό? Α, ζώο, ναι, είναι μεταξύ μας. Ναι, στην παρέα έτσι λέμε. Ναι. Λογόντα, ζώο. Καλά, ρε Τσομπάνε. Μεταξύ μας, μεταξύ. Να φωτοθώ να πούμε να το στείλω. Τι λοιπόν, είναι αυτό, Ζαχόρα. Πες μου το μικρό σου, λίγο, πες μου το μικρό σου. Γιώργος, έπαιρνα το 97 στον 103 να φανταστείς. Ωραία, Γιώργο, μην τα λες αυτά. Από έτσι. Τότε έχω να πάρω. Κάπου εκεί είναι. Όταν κυνηγούσα τον Μαρκόπουλο και δικαιώθηκα πανηγυρικά, μια κύρτο Σούμποτ και πήραμε το κόρα. Περίμενε λίγο, τώρα κατάλαβα ποιο είναι. Καλά, ρε, εσύ. Δεν τρέπεσαι, ρε, σύχαμα. Τώρα τον κατάλαβα. Γιατί? Όχι, επειδή τον κατάλαβε, τώρα τον βρίζει. Μην βρει. Κολλητό είναι. Να είσαι κύριο. Θέλω να είσαι κύριο. Βγαίνει μια φορά τα τρία χρόνια που δεν τον καταλάβω. Και είναι κολλητό όμω, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τον καταλάβω, μωρέ. Πόπο Γιώργο. Τι να το πω, Στείλ τον όπως έλα. Εντάξει, μάλλον είναι κουρασμένος. Λοιπόν, να πούμε πέντε πραγματάκια τώρα. Πάμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε σε λάθος βάση όταν κάνουμε κριτική. Ο ένας κάνει για τον ένα παίκτη, ο άλλος κάνει για τον back, ο άλλος κάνει για το φορ και ο άλλος κάνει. Λοιπόν, ο Άρης αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται κοντά στον χρόνο από έναν ηθοποιό, ο οποίος είναι απόκτης δραματικής σχολής στην Ιρεβέργης. Και τον φέραν εδώ να παριστάνει τον προπονητή. Αυτός ο άνθρωπος έχει σχέση με την προπονητική όσο έχω εγώ με το μαγείρεμα. Που δεν μπορώ να κάνω ένα αυγό. Λοιπόν, είχε 8 χρόνια να κάνει προπονητής. Ήταν σε κάτι κανάλια. Σε στυλ RTL, τσιν-τσιν εκπομπή κτλ. Λοιπόν, εκεί στην Γερμανία. Και δεν ξέρω πώς τον έφερα τον άνθρωπο. Αν ήρθε τώρα για προπονητής. Αν ήρθε επειδή παίρνει 300 ευρώ το μήνα. Αν ήρθε για αυτό το λόγο. Αυτός ο τουρίστας έβγαλε μια χρονιά στο απειρόβλητο εντελώς. Κάνοντας ένα αρνητικό ρεκόρ του ενός διπλού σε μία ολόκληρη σεζόν, ένα μάτς με την Ξάνθη. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έπρεπε να απομακρυνθεί από το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, μπορεί αυτός ο τύπος που μίλησε πριν να είπε πολλές κοτσάνες, το συγκεκριμένο τουλάχιστον είχε δίκιο. Έπρεπε να τρώει 5 γκολ στο ημίχρονο. Άλλο που έπρεπε να είχε διακοπεί φυσικά το μάτς. Λοιπόν, αυτός ο τύπος αν έφευγε τότε, ο Άρης σήμερα μπορεί να ήταν και κυπελούχος. Λοιπόν. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, όποιο και να φέρει, άμα δώσει αυτόν τον ηθοποιό το Σαλάχ και το Μανέ να δώσει, μπάλα δεν θα μπορούν να αλλάξουν μεταξύ του. Θα κάνει το Σαλάχ αριστερό μπακ και το Μανέ να πούμε να το βάλει το πρωτοφύλακα.
θα τρακέρα μεταξύ τους. Ο άνθρωπος είναι, σου είπα, δεν είναι δεν μπορεί να κρυθεί σαν προπονητής ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχει κάνει άρτσι, μπουκς και λουλάς. Πήγε στο ΑΚΑ να πούμε ο άνθρωπος στα play-offs 4 μέρες πριν το σημαντικότερο μάτς της τελευταίας δεκαετίας και με έβαλε βασικούς στα play-offs. Για ποιο λόγο? Πες μου εσύ γιατί έβαλε βασικούς 4 μέρες πριν το μάτς της Ρεβάνς. Ένα λόγο μπορεί να μου πει κάποιος. Γιατί είναι ο προπονητής και κάνει κουμάντο αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Άρα και εγώ είμαι ο παδός και τον ξεσκίσω με λίγα λόγια. Όχι. Λοιπόν, δεν, και με τραυματίστηκε, φίλε, με τραυματίστηκε ο Βέλες. Με τραυματίστηκε και ο Σόουζα από αυτό το μάτς το αδιάφορο. Εντάξει. Και οι άλλοι που παίζανε 12 παίκτες όλη τη σεζόν δεν μπορούσαν μετά στη ρεβάνς με την ΑΕΚ να περπατήσουν από το 45, το 50. Ναι, ένα λόγο να μου πει που δεν. Έφαγε τον γκολ στο 200 από την ΑΕΚ από τον Λιβάνη. Ναι, ρε φίλε. Και τώρα, ναι, δεν διαφωνώ αυτό. Ναι, δεν. Όχι, δεν είναι αυτό, ρε Γιώργο, εκ του αποτελέσματος. Μην τα λέμε όλα. Μπορούσε να περάσει. Το θέμα είναι ότι τελευταία 20 λεπτά στο Χαριλάου η κατοχή ήταν 98-2. Με αυτά που έκανε τα εγκλήματα. Που είχε βάλει 11 αμυντικούς μέσα, έβγαλε το Φετβατζίδη, ο μόνος που μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Να σταματήσει το ρυθμό λίγο. Λοιπόν, μπορούσε να βάλει το Μαρτίνες. Ένα φάουλ να μπορούσε να κερδίσει ένας άνθρωπος. Έβαλε 11 στυλιάρια και την κρατούσε την μπάλα ένα δευτερόλεπτο. Και τον κρατάς πάλι αυτόν τον τύπο. Να σου κάνει τι? Να σου χτίσει ομάδα αυτός εδώ? Πώς να τη χτίσει την ομάδα, ρε φίλε? Όταν τη μια μέρα το μαλλί τον γκρίζω και την άλλη καφέ. Τον Άγγελο να ρωτήσετε, τον Άγγελο, τον Χαριστέα που τον έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν είπα ότι δεν κάνετε καλά που τον έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Απλά το πήρε πάνω του. Το πήρε πάνω του. Εντάξει, άρα κάτι είδε. Περίμενε, Γιώργο. Για να μην τον κακοκαρδίσει. Όχι, ρε εσύ. Άρα κάτι βλέπει. Μισό λεπτό. Εκτός από το, αν θεωρούμε τον Χαριστέα Λαθέρ, πάμε σε άλλη κουβέντα, έτσι. Καλά, φίλε, όποιος δουλεύει δεν κάνει λάθη. Εννοείται, Λαθέρ όμως είναι αυτός που είναι Λαθέρ που κάνει το λάθος τότε που δεν πρέπει. Αυτός και το κάνει συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα. Αυτός είναι ο Λαθέρ. Δεν είμαι, όλοι κάνουμε λάθη, εννοείται. Χιλιάδες. Στήριξε ένα τυποτένιο, ρε εσύ. Έλα, Γιώργο, μην χαρακτηρίζεις έτσι. Στο ραδιόφωνο μιλάμε. Προπονητικά, όχι σαν άνθρωπο. Εντάξει, προπονητικά τώρα, εντάξει. Μην το να αποφεύγει τους φίλους τους. Καλά. Λοιπόν, καλά. Θα σου δώσω τηλέφωνο, με πάρεις όταν βρει ομάδα ξανά. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ δεν μίλησα, τον ξέρω, κάθε μέρα πίνουμε καφέ με τον Γιώργο, οπότε... Φοβήθηκες μη φας καμιά ανάποδη, μάμα σε δει, και τολμήσεις να αντιδράσεις σε αυτά που λέει. Εγώ αυτό κατάλαβα, τον άκουσε και με βαριά φωνή. Μπαμπάτσικος είναι. Καθόλου. Η φωνή όμως παραπέμψε 2 μέτρα 150 κιλά. Και 2 είστε Λίβερπουλ, να πω. Άμπαλ είστε και 2. Φίλος μου ο Γιώργος. Παρακαλώ. Άμπαλ. Επόμενος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σας. Καλώς το Δημήτρη από το Κορδελιό. Από το Κορδελιό, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Ακούω τώρα, βλέπω εκεί ίντερνετ χαζά τέτοια. Διαβάζω. Καλά, είσαι στο ίντερνετ, Δημήτρη, είναι δυνατόν τέτοια ώρα? Δεν πιστεύω να σερφάρετε το Facebook. Δεν βγαίνετε στο Κορδελιό, ρε. Στο Facebook δεν πιστεύω να σερφάρετε αυτή την ώρα. Με έχουν φάει τα νεύρα και έχω βγει να σου πω. Θα πάρεις, φυσικά. Άκου να σου πω. Βγαίνουν όλοι και λένε ο Κουέστα, ο Ένιγκ, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος, βαρύ το κλίμα για τον Ένιγκ, για τον Χαριστέα. Αυτοί οι ίδιοι, αν θυμάμαι καλά, είναι οι ίδιοι που στο 4-2 στο Άρης ΠΑΟΚ, έτσι, αποδεωνόντουσαν από όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε τώρα. Το ΠΑΟΚ γιατί το είπες τον Μίνο? Μπούλο. Πώς? Το ΠΑΟΚ γιατί το είπες τον Μίνο? Το είπα λίγο στραβοστόμικα, γιατί τότε οι οπαδοί του Άρη, να πούμε, δεν βάλε τα γατάκια 4-2, ντόρ, τι φάγατε, να πούμε, τότε ο Ένικ ήταν προπονητάρα. Το 0-1 δεν έκανε τίποτα, έκανε κινήσεις, έγινε ο προπονητής, ο μαμά ο Κεδέρνο, και ήταν ο προπονητάρας. Επίσης προχθές με το μάτς με τη Λαμία, το γύρισε το μάτς προπονητάρα, οι παιχταράδες, όλοι οι παιχταράδες και όλα καλά. Σήμερα όλα σκατά. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Μία έτσι, μία αλλιώς. Μία έτσι, μία αλλιώς. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τι με έπιασε από εκεί με κλειστό μικρόφωνο, το μικρόφωνο του Ζάχου, μ' άκουσες. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, εγώ μια χαρά σ' ακούω. Απλά βλέπω με τους άλλους αν έχει πέσει γραμμή ή όχι. Με τους ακροατές από κάτω σ' ακούω. Το ακούσε και πήγαινε. Πώς μ' άκουσες, ρε φίλε? Τι βιονικό αυτή είναι αυτό να πούμε? Φταίνει τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Ή εσύ φταίς? Όχι, ο Ζάχος φταίει. Μαυρόγατα. Ζάβησε 3 ώρες, ρε φίλε, να πάρεις ένα μάτς με το χωριό και ήρθαμε εδώ να κάνουμε μνημόσυνο τώρα, γάμο τρέλα μου. Εγώ επίσης δεν συμφωνώ με τον Ζάχο που λέει για τον Κουέστα. Πω Δημήτρη, Δημήτρη. Άκου λίγο τι με ρώτησε ο άσχετος. Επανάλαβε την ερώτηση. Πού να τον ξέρω? Επανάλαβε. Πάω ξύς, λέω, ενώ φίλος, πού να ξέρω? Καλά, με δουλεύεις.
Τι σε δουλεύω, ρε φίλε, σε ρώτησα, σε έχω ξανακούσει. Σε ξέρω και από χθες. Έχω μιλήσει 100 φορές. Εντάξει, τέλος πάντων. Συγγνώμη που δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τη φωνή σου. Φυσικά, ρε φίλε, δεν θυμάσαι. Συγγνώμη. 100 φορές έχει μιλήσει για τον που είμαστε. Εδώ μαζί και από κοντά. Δούλευε κάποτε στο Κορδελιό. Το ξέρω, και εγώ στο μαγαζί εκεί. Ναι, αλλά... Τέλος πάντων, Δημητρή, άστο να είναι το συμπέθερο. Τέλος πάντων, καταρχήν δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Ζάχος με τον Κουένστα. Ότι. Αλλά άμα ο Κουένστα. Ότι δεν έφταιγε. Σαφώς και έφταιγε στα γκολ. Αλλά αν ο Κουένστα δεν έφταιγε σε αυτό το γκολ, δεν θα πέσει στον Άρη. Ναι, ρε. Ένα λεπτό. Στο δεύτερο είπα, δεν είπα και στα δύο γκολ και στα δύο λέει ο Γιώργος. Εγώ λέω στο δεύτερο φταίει. Στο πρώτο εγώ συμφωνώ και στα δύο, εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ. Στο δεύτερο φταίει. Ένας προπονητής, ένας θεματοφύλακας καταρχήν είναι φίλος, να σου πω κάτι. Όπως συμφωνώ απόλυτα με τον παλικάρι που βγήκε στην αρχή που λέει δεν μιλάει, όταν δεν μιλάει ο ψηλός. Έχει άλλα τα ανακλαστικά, έχει κάποιες άλλες κινήσεις που μετά έπιασε κάτι άπιαστα, αλλά ρε φίλε. Ναι, τι να το κάνω, Δημήτρη, άμα κάνεις άπιαστα μετά. Μας το Μα το έβγαλε την αρχή από τη μύτη να πούμε. Εγώ θέλω, εντάξει, το. Δημήτρη το, τον λένε. Ναι, Δημήτρη, στο τερματοφύλακα του, θέλω του Άρη τουλάχιστον σε κάποια μεγάλα μάτς να μου δώσει και κάποιο μάτς, ρε φίλε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα μάτς. Ζάχο, όλα τα μάτς είναι μεγάλα, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι όλα τα μάτς μεγάλα, φίλε. Όχι, δεν είναι όλα τα μάτς. Πώς δεν είναι όλα τα μάτς. Δεν είναι όλα τα μάτς. Δεν είναι, αυτό το μάτς ήταν σημαντικό. Δεν ήταν, με τη Λαμία δεν ήταν σημαντικό. Με τη Λαμία δεν ήταν σημαντικό, φίλε. Και εκεί να έφερνε ο Άρη στην ίδια θέση θα τερματίσει. Κατάλαβε. Μπορείς να πάρεις 10 Λαμίες. Γιατί τα έχεις στα χέρια σου. Φρούνε. Μέσα λέω, έξω. Λέω. Και Χίνα έφερνε ο Άρης με τη Λαμία. Εγώ με το Χίνο είμαι, όχι με τη Χίνα. Εντάξει. Χίνα έφερνε, στην ίδια θέση θα τερματίσει το πρωτάθλημα. Παραπάνω δεν μπορεί, παρακάτω δεν μπορεί. Έτσι λέω. Γιατί να μην μπορεί. Όχι, όχι, όχι. Όλα μάτς, για μένα όλα τα μάτς παίζει ο Άρης και θέλω να κερδίσει. Δεν με νοιάζει αυτό, ρε φίλε. Και εγώ θέλω την Ντενίς Ρίτσαρντ, αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό που λες, θέλω να κερδίζει. Και εγώ θέλω να πιάσω το λότο. Τι δεύτερο, τώρα τι μου λες, τώρα μου λες πράγματα που φίλε, δεν σου λέω να πούμε, δεν σου λέω να κερδίσει την Μπαρτσελόνα την Τότεναμ, σου λέω ρε φίλε την Καλαμαριά και τον Ερυθρό και τον Αγωτικό Αστέρα. Ένα λεπτό ρε φίλε, μου λες θέλω όλα τα μάτσα να τα κερδίζω. Ε δεν γίνεται ρε φίλε. Όλα τα μικρά λέω ρε φίλε, γίνεται να κερδίσεις όλα τα μικρά. Ούτε όλα τα μικρά μπορείς, ούτε όλα τα μικρά μπορείς, τι να κάνουμε, δεν μπορείς. Εσύ λες ότι θα κερδίσεις. Για μένα σημαντικό τραμάτσι είναι τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Αυτό εννοώ, αυτό θέλω να σου πω. Άρα ήταν σημαντικό μάτς που κέρδισε τη Λαμία και όχι το σημερινό με σένα. Αφού ήταν σημαντικό. Δεν συγκρίνω μόνο το σημερινό, ρε φίλε. Συγκρίνω το Άρης Πάοκ που πήγε το περσινό που πέρασε όλοι και διάλεγε τους νόμους. Τι να προσπαθήσω, ρε φίλε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Συγκρίνω το Άρης Πάοκ, αυτό συγκρίνω. Που του σκυλιάζουν, ουρλιάζουν οι παίκτες μας. Και δεν σκυλιάζουν με τη Λαμία και το. Δυστυχώς σε μεγάλα μάτσο Κουέστα έχει κάνει λάθη. Σε μεγάλα και πέρσι με τη Μόλτε έκανε, έχει κάνει λάθη. Γιατί σωστά είπε ότι αν, ήταν, αν δεν τα έκανε και δεν έπεσε στον Άρη. Α, τώρα σωστά είπε. Είπε, δεν λέω ότι λέει. Είπε και ένα σωστό δηλαδή, έτσι. Τώρα εντάξει. Δημήτρη, ολοκλήρωσε, γιατί ναι. Ο Ζάχος, ό,τι και να πει, θα πει τα αντίθετα. Αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Όχι, όχι. Καλά, δεν την είπε στην αρχή, θα πει τα αντίθετα. Αυτή, αφού έβγαλε μια τσατήλα με τον ακροατή. Δεν έβγαλα τσατήλα, ρε παιδί μου. Μου λέει όλα τα. Δεν μπορεί. Και εγώ θέλω να την κερδίσω. Θέλ, αυτά τα λογότυπα δεν μου αρέσουν. Θέλω να κερδίσω όλα τα μάτσα. Δεν μπορεί να τα κερδίσει ο Άρης Αλμπάτ. Δεν μπορεί να τα κερδίσει η Μπαρτσελόνα, να τα κερδίσει ο Άρης. Τα μικρά μάτς. Τα κερδίζει η Μπαρτσελόνα, όλα τα μικρά μάτς είναι στην Ισπανία. Ο Άρης τον Πάοκ δεν κάνει ποτέ. Έλα, άσε τώρα τα αυτά. Τα τώρα, κερδίζει. Έτσι έλεγε ο Μιχαλάκης από την Γλυφάδα. Παρακαλώ. Πότε θα μεγαλώσει αυτός ο σύλλογος, εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Καλώς τον Κώστα. Θα μεγαλώσει επιτέλους. Γεια σας. Γεια σου ρε Κώστα. Πότε θα μεγαλώσει, έτσι. Έχει καταντήσει περίγελος αυτό το σωματείο άλλη μια φορά. Αντί αυτός ο άνθρωπος να δει τα σημάδια από πέρυσι. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω τόσα πολλά λεφτά έχει ρε Ζάχο. Τόσα πολλά λεφτά έχει αυτός ο πρόεδρος που τα σκορπάει χωρίς να τα λυπάται. Δεν τα λυπάται αυτά τα λεφτά που λέει ότι σκορπάει. Τα παν, τα μαν, πλήρωσε, έκανε, έρανε. Τι είναι αυτή η ομάδα ρε που έδωσε κάποιους ανθρώπους να κάνουν μια ομάδα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα αν ήμουν στη θέση του έπρεπε να χτυπάει το κεφάλι του στο τοίχο. Να έχει 7 καρούμπαλα. Και να ακούω ότι είναι στο... σε τέτοιο, γιατί ο άνθρωπος να πούμε έπαθε συγκοπή. Είναι δυνατόν αυτή την ομάδα παρουσιάζει μια με τη Λαμία, επειδή αυτοί βγάλαν τη γλώσσα έξω μετά το 60, προχθές και τους ξαγυρίσαμε το παιχνίδι, που κόντεψες να το χάσει και με τη Λαμία, έτσι όπως ξεκίνησε, αλλά τα σημάδια τα είδαμε από πέρυσι. Τι ρε ομάδα είναι αυτή που φτιάξαν αυτοί, αυτή την προετοιμασία. Αυτή ήταν η προετοιμασία που κάναν τόσο καιρό. Αυτή ήταν η οργάνωση. Να πας αποκλειστείς από την Κόλος
Ποια, τι είναι αυτή, ρε. Εντάξει, άμα ήταν, κοίταξε Κώστα, για να λέμε την αλήθεια, άμα ήταν να αποκλειστεί και να χάσει το αίτητο από κάποια ομάδα, αυτή ήταν, έπρεπε να είναι. Για να περνάμε δεν καλά στην πόλη. Όλοι. Τι να το κάνω, εντάξει, μπορούσα να αποκλειστεί. Φαντάζεσαι να έτρωγε, να έχανε το αίτητο σε κανέναν ημιτελικό Europa League. Παραδείγματος χάρη. Πέρυσι, να το έκανε εκεί. Από πέρυσι, με κάλυψε απόλυτα το παλικάρι ο φίλος του Ζάχου. Απόλυτα. Ο κολλητός που δεν τον κατάλαβε ο άσχετος. Δηλαδή, σαν να τα έλεγα εγώ, από πέρυσι ήταν τα σημάδια. Ο άνθρωπος έχει κάνει κλίματα. Αλλά τώρα φυσικό, όλοι θα πέσω το. Τώρα τι θα το κάνω, ρε Γιώργο. Αναπολώ τον Άρη κάποιο χρόνο πριν. Και ο Οικονομόπουλος το λέει, αλλά την άκρη τη βρήκε με το κομμάτι αυτό. Να ξέρεις. Αν θα το κάνει, αν πρέπει να αλλάξει κάτι και αν ήταν, πώς θα λένε, έπρεπε να περιμένει. Κοίταξε, εγώ διαφωνώ με τους προέδρους που περιμένουν τον Μπουλκουμέ για να στείλουν τον προπονητή. Αν το βλέπω να πούμε, εγώ αν ήμουν ο Καρυπίδης και είχα κατέβει όπως κατέβει και αυτό στο ημίχρονο με τη Λαμία και τον είπε, τον έζησε μια φάπα τον Γερμανό και τον λέει, είμαστε και φεύγα να πούμε και βάλει τον Περτόλιο και γίνεται το σύστημα, μην ξεφτυλιστούμε και έγινε, θα τον έδιωχνα τη Δευτέρα. Όχι, την Παρασκευή έγινε το μάτς. Το Σάββατο. Σάββατο να βγει και ένα καφέ και να πάρει το αεροπλάνο για τη Φραγκφούρτη να πούμε πουθενά. Αυτό τι σημαίνει, γιατί η πόλη είναι μικρή και η πιάτσα είναι μικρή όσον αφορά τα κοτσομπολιά. Και αυτά υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μα δεν είναι κοτσομπολιά, αγάπη μου. Δεν είναι κοτσομπολιά. Όποιος ακούει, πέναντι. Δεν είναι κουτσομπολιά. Απλά εγώ δεν είμαι σύμφωνος με το να περιμένεις να κάνεις μπουλκουμέ όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ' την άλλη βέβαια... Ξεκίνησα την κουβέντα. Τα λάθη δεν τα επαναλαμβάνει ο πρόεδρος τα λάθη. Είναι κρίμα. Αυτός θα ρίχνει τα φράγκα. Και απογοητεύει τον κόσμο και έχει τρελαθεί τώρα. Επαναλαμβάνονται τα λάθη. Μισό λεπτό, τα λάθη γιατί... Το Διαμαντόπουλο, μία από πέρυσι ότι με το ζόρι σε βγάζει ο άλλος Ευρώπη, σε πέρασε και όφη στο τέλος, αν είχε μια αγωνιστική μπορεί να χάνεις και τα play-off. Μία με τον ημιτελικό του κυπέλλου που σε κατέβει εξαιτίας όλη την ομάδα, πήγε με έπαιξε μέσα στην ΑΕΚ, τελικό Champions League, ενώ την είχε στο κύπελο, πήγε χίλια δυο. Και τώρα το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τι να λέμε εγώ τώρα, κάθε χρόνο τα ίδια θα βιώνει ο κόσμος. Μια χαρά προσπαθεί να βρει αυτό θα συμβαίνει συνέχεια. Έχει κάνει κλίματα και θα κάνει συνέχεια ο πρόεδρος του Ταλάτ. Για μένα αυτός είναι υπεύθυνος. Αυτός έγινε το κουμάντο. Αυτός έσφαλε κάποιους ανθρώπους. Και είναι τρίτη χρονιά που κάνει τα ίδια λάθη. Και είναι κρίμα. Σπρώχνει χρήμα. Δεν μπορώ να πούμε ότι δεν σπρώχνει. Αλλά ρε φίλε, αυτά είναι ερασιτεχνισμός. Ο Άρης δεν είναι κανένα σωματείο της πλάκας. Δεν έχω να πω και περισσότερο. Να σε καλά, Κώστα. Δεν θέλω να παραλαμβάνομαι. Ευχαριστώ, αγοράκι μου, να είσαι καλά. Σούζα, ο Ζάχος, δεν καμίλησε. Σε φοβάται? Γεια. Τον Κώστα Ντάτα, ρε φοβάται. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Αντώνης, από Περού. Καλησπέρα σας, κύριε Αντώνη, τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά, όλα καλά. Σε ένος κι εσείς, σαν τον κύριο Ζάχο. Τώρα πιάστε το μπουκωμένος ή θέλετε να βάλετε και τρία γράμματα μπροστά? Εσείς ανώθηκε και αυτό σαν άρεσε. Μπάλα είναι, θα παίξει, θα χάσει. Οι ομάδες στείνονται μετά από πολύ καιρό, παιδιά. Δεν είναι τόσο απλό. Πρώτη φορά βγήκαμε Ευρώπη. Εμείς μετά από 20 χρόνια. Εντάξει. Να πούμε λίγο για το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Εντάξει, πολύ κακό παιχνίδι. Κανένα δεν ξέρω αν το είδατε. Ποιο παιχνίδι? Για τον Όφη μας λες εσύ τώρα. Όχι, τον απλό. Θα μας κλείσει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε στην αναμονή. Θα κλείσει τα τηλέφωνα, κόμπε. Θα κλείσει τα ραδιόφωνα, φίλα μα, αρχίζει να μας λες για τον Όφη. Είσαι φίλος τώρα να πούμε. Γιατί δεν παίρνεις το Viber? Κλείσε από εδώ να πάρεις το Viber, να μας κρατάς και τη γραμμή, να μας μιλήσεις και για τον Όφη κιόλας. Άντε να πούμε. Κλείσε, πάρεις το Viber. Και θα σε πάρω εγώ, είδα την απάντηση. Παρακαλώ. Πήρε ο άλλος ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης να μιλήσει για τον Όφη. Είναι δυνατόν? Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ματθαίος, είμαι, τι κάνετε? Γεια σου, ρε Ματθαίο. Ο Νικήτας. Όχι, ο άλλος. Εκείνος Ματθαίου ήταν. Σε γενική ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ο Ματθαίος του Ματθαίου. Ρε Ζάχο, τι σε φταίει με το τερματοφύλακα στο δεύτερο γκολ? Τι σε φταίει, βρε αγόρι μου? Η μπάλα σκάει μπροστά του, έχει σωστή τοποθέτηση ο τερματοφύλακας, απεκρούει την μπάλα με το χέρι, η μπάλα πάει στα πλάγια και έρχεται σαν τρέλερ ο επιθετικός της Πόλο και στο βάζει. Πού είναι ο δικός ο αμυντικός να τη διώξει? Καλά σε λέει. Πού είναι ο δικός αμυντικός να καλύψει τον χώρο? Να μην τον αφήσει να βγει μπροστά, θες μου, πού είναι? Φίλε, δεν σκάει μπροστά του, 5 μέτρα πριν έσκασε η μπάλα. Όχι, όχι, ξαναδες τη φάση καλά. Η τοποθέτησή του είναι μπροστά από τη γραμμή του τερματοφύλακας. Η μπάλα σκάει αριστερά και πλάγια, πέφτει, σκάει μπάλα κάτω, χτυπάει στο χέρι του, δηλαδή απόκρουση είναι
σχετικά δύσκολη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά όταν η μπάλα σκάει προς αυτό το τερματοφύλακα, τη χτυπάει, τη διώχνει προς τα πλάγια και έξω και έρχεται ο παίκτης της κόλλο και βγαίνει μπροστά του σε όλο το μάτς. Εάν προσέξετε, οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδος, επειδή ήταν και πιο έτοιμοι από τον Άρη βάσει πρωταθλήματος και βάσει αγώνων, εντάξει, ήτανε ένα βήμα μπροστά, από, αν είναι δική μας ένα βήμα μπροστά, τους περνούσανε και πέραν την μπάλα από μπροστά τους. Και δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό το λες από μόνος ο Ρεντρούλη, ότι ο Γκανέ από δεξιά, από αριστερά δεν υπήρχε και ο Σάσα λαθασμένος που τον έβαλε εκεί πέρα. Δηλαδή τι περίμενε τα δεκάδες τερματοφύλακας με δυο λαθασμένα μπακ. Να σε πάρει το μάτς. Να, γιατί δεν πατάς μη κοιτάς, να κάνει απόκρουση, το μπουλάκι κάνει στο Βασίλη. Να κάνει απόκρουση, δηλαδή τώρα, εάν και άμα, κι άμα τώρα έγινε στο Βασίλη, δεν έφαγε και το τρίτο για να το βουλώσουμε τελώς τώρα. Μη φωνάζεις λίγο καταρχήν. Καταρχήν δεν είπαμε. Ναι, okay. Άμα τρώγαμε το τρίτο, ωραία. Δεν, είτε ένα, δύο, είτε ένα, τρία, το ίδιο πράγμα. Α, ενοχλήσαμε σε διακόπτη να τα πας να μιλήσει. Το ίδιο κάνεις και σε μένα. Δεν είναι. Είτε ένα, δύο, είτε ένα, τρία, φίλε, το ίδιο. Αν εσένα έχει διαφορά, οκ. Και η μπάλα ήταν ένα. Δεν είναι έτσι με την άποψη. Εσύ, το ένα, δύο, εσύ, Ντρούλη. Λίγο μήνα για μπάλα, μην μιλάς για λαϊκισμό. Μην αφήνεις υπονοούμενο υποκοριστικό για τον Άρη. Λαϊκισμό, ρε φίλε, που λέω ότι είναι λαϊκισμό. Και δεν μας δίνει ένα, δύο, ένα, τρία. Το ένα, δύο, έχεις ευκαιρία να σοφαρίσεις. Πολύ φωνάζει αυτό. Τέρμα κάτω, τι γραμμή είναι αυτή. Τι γίνει τέρμα. Εντάξει, οκ. Να σου πω, τι κινητό έχεις ρε, παλιό. Όχι, έχω ένα... τέτοιο έχω, το TCL έχω. Ένα καλή κινητιά είναι αυτή. Τι είναι αυτό το TCL, φίλε? Είναι μια καινούργια μάρκα, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, με την άποψη ότι έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Τι έχει, έχει να πούμε ότι ξανθιά είναι, τι είναι? Καλά για μάτια και έτσι. Όχι, παιδί, εντάξει, έχει... Όχι, είναι πολύ δυνατή η γραμμή. Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατή είναι. Πολύ δυνατή γραμμή. Είμαι πολύ δυνατός εγώ να ξέρεις. Α, τέλεια. Έλα κανένα βράδυ εδώ με τον Ζάχο να πούμε, να το κάνεις, να πούμε, να τον φτιάξεις λίγο την γραβάτα. Να το φτιάξω την γραβάτα. Ναι, ναι, γιατί πουλάει πολύ τον Ντρούλη. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν το λένε Ντρούλη. Μην υπονοείς ότι για το άλλο που λένε για τον Άρη σε υποκοριστικό. Ποιο, τι εννοείς? Το Ρούλι. Όχι, αυτό υπονοείς για τον Ζάχο. Drew Link λέγεται. Εσύ, ρε, όχι, εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Drew και με ξέρει και φατσικά. Πάλι Drew σε λέει. Πάλι το. Εντάξει, ας. Γιατί είπε, συμπαθεί πάρα πολύ, δεν είναι ψυχιά από λόγο. Παρακαλώ, τι θες να πεις κάτι? Όχι, για τη φάση. Μην το πεις σαν Μαρινέλα τώρα και με. Για τη φάση ήθελα να πω, εντάξει, έχει διαφορετική άποψη. Ο φίλος, εντάξει, δεν θα. Εγώ πιστεύω ότι φταίει ένα δύναμο σουτ. Όντως σκάει μπάλα, αλλά αν την ξαναδείς, φίλε μου, σκάει τουλάχιστον 3-4 μέτρα πρώτη φορά. Και μετά, όταν πάει να σκάσει, την αποκρούει. Δεν σκάει δεύτερη φορά η μπάλα. Εντάξει, ήταν αδύναμο. Αν ήταν δυνατό το σουτ, θα έλεγα ότι έχεις δίκιο. Ένα δύναμο σουτάκι ήταν. Εντάξει, και την έστρωσε στον άλλον. Παρακαλώ, στον επόμενο. Α, συγγνώμη, εσύ βλέπεις ότι δεν φταίει. Εγώ βλέπω ότι φταίει. Εντάξει, όλο το βράδυ έτσι θα πάμε. Εσύ βλέπεις και για τα δύο φταίει. Εγώ δεν είπα για τα δύο. Εγώ σου είπα ότι περισσότερο φταίει στο πρώτο παρά στο δεύτερο. Και τα δύο είπες μετά. Συμφώνησα με ένα που είπα και τα δύο για να σου την πούμε εσένα που είσαι εντελώς άσχετος. Παρακαλώ. Εντάξει, ας είμαι άσχετος, τι να κάνω. Παρακαλώ. Μου δεν λέω, είμαι σχετικός, στην άποψή μου λέω. Αυτός κοιμάται όρθιος, δεν απαντάει. Θα απαντήσει μετά να τα περιμένει. Παρακαλώ. Έλα, ξυπνάμε. Δευτέρα. Μπα. Παρακαλώ. Τίποτα. Θα τον αφήσουμε και αυτό να κοιμηθεί ακόμα λίγο. Στον επόμενο, παρακαλώ. Δεν ακούγεται κανείς. Είναι 5 γραμμές και δεν ακούγεται κανείς. Ούτε εδώ. Στον επόμενο. Θα σου αφήσω ξανά. Παρακαλώ. Κόλλησε. Έφεγες. Το είσαι τόσο ματζήρης που μέχρι και το εγώ κέντρο. Φταίω, ούτε ακούει το άλλο που πορδές έρχεται στον αέρα. Παρακαλώ. Καινούριος. Αυτός τώρα μόλις πήρε. Κολόφαρτος. Ναι. Ναι. Έλα, εσύ είσαι κολόφαρτος. Τώρα πέσαν όλοι 4-5 και βγήκε εσύ. Έλα. Δεν πέσανε. Βασικά δεν ακούγονται. Περίμενε λίγο. Ξανά μία. Παρακαλώ. Δεν ακούτε, παιδιά. Ξαναπάρτε. Σας έστειλα και τους 4. Στέφανος. Τους έφαγα όλους. Μισό λεπτό. Ξανά εδώ. Ξανά εδώ. Γεμάτος. Ξανά εδώ. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ θα σε έκανα τώρα ένα 0 αυτός, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα σε έκανα. Αφού είπες το μέσα, βρε τσομπάνε. Γιατί πήρες εδώ. Ποιο μέσα.
Γιατί περιμένω, έχω βάλει σουτιέν. Δεν μας έφτανε το σουτιέν που φορέσαμε προηγουμένως, θα βάλω κι άλλο. Θες να περιμένεις τώρα τους άλλους που προηγούνται ή εσύ να μιλήσεις? Εγώ θα πω τρία πραγματάκια ήρεμα. Τρία μόνο. Γιατί δεν θα σε... Όχι, δεν θα με ακρηγορήσω. Σε περιμένω στο πέναντι αύριο να σε ξεπατώσουν. Δεν θα με ακρηγορήσω καθόλου. Mm. Κατά πρώτον, άκουσα το εξής. Ευτυχώς εκείνη την ώρα πήγα τη γνωστή βόλτα με το λύκο, με το σκύλο μου, για να ηρεμήσω λίγο. Άκουσα το εξής. Δεν υπάρχει αγωνιστικό πλάνο για να μπορέσει να αποδώσει ο Φετφατζίδης. Το άκουσα γι' αυτό. Είχε κανένα δυο λακκούβες εκεί μέσα, ευτυχώς δεν έπεσα μέσα. Ευτυχώς δεν έπεσα μέσα να με βάλουν και στο Άμπελαλέ. Ο οποίος Φετφατζίδης, του ζήτησα σήμερα εγώ να πάρει ένα μάτς μόνο του. Τον κατέμιασες. Τον κατέμιασες. Ναι, και με τη Λαμία τον κατέμιασα και από πέρσι τον κατέμιαζα. Τέλος πάντων. William. Συνεχίζω. Ένα αυτό. Ζάχο. Δύο. Καλησπέρα, τι γίνεται. Έχω να κάνω ζάχο. Έλα. Βίλι, μιλάμε, αυτός εδώ είναι εντελώς άσχετος, ρε φίλε. Καλά, αρέσει. Λέγε, Βίλι, γρήγορα. Πάμε. Είπαμε, δεν θα πεις πολλά τώρα. Εσύ με διακόπτεις. Ο Ζάχος, με ρωτάει 10 φορές, με ρώτησε αν είναι ο Βίλι. Ο άσχετος, ο Μυρωδιάς. Που μας έλεγε δεν κάνει πέναλτι. Απλά η φωνή μου είναι λίγο περίεργη. Μάλλον ετοιμάζεις το μισό πέναλτι. Καλά, αρέσει. Πρέπει να γνωρίζω, εντάξει. Ο Βίλι είναι πιο αναγνωρίσιμη φωνή, ρε φίλε, του πέναλτι 15 χρόνια. Εδώ δεν αναγνώρισα. Όποιο παλιό ακροατή είναι. Καλά, δεν αναγνώρισα το φίλο μου, ρε. Καλά, εντάξει. Έκανες και αυτό. Έκανες και αυτό. Σωστά. Συνέχισε, Βίλι, συγγνώμη. Τον κολλητό του δεν αναγνώρισα. Ο εντελώς άσχετος. Επειδή τα φορτώσαμε όλα στον Κόκορα, κύριε δημοσιογράφε, και εμένα δεν μ' άρεσε τα φορτώνω στον Κόκορα. Ωραία. Είδα και εγώ πολύ καλά τι έγινε σήμερα. Αλλά το φορτώνω όλα στον Κόκορα. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Η ομάδα αποτελείται από προπονητή, βοηθό προπονητή, γενικά αποτελείται από ένα προπονητικό team, το οποίο παίρνει τα εύσημα, σύσσωμο το προπονητικό team, και αντίστοιχα τα λοιπά τα λοιπά, όταν η ομάδα δεν πάει καλά. Το προπονητικό team σήμερα, που το άκουσα και αυτό, ευτυχώς λέει κατέβηκε ο Τερζής με τη Λαμία και κερδίσαμε. Σήμερα ο Τερζής τι έκανε? Ο Τερζής σήμερα τι έκανε, αφού ο Τερζής... Συμφωνείς τον συνάδελφό σου, υπονοεί τον συνάδελφό σου, κάτσε και κοιμάσαι και στέλνεις μηνύματα, εσύ. Δική σου από τη στιγμή, δική σου. Από τη στιγμή που ο Τερζής κέρδισε τη Λαμία, άρα σήμερα ο Τερζής έχασε από την Κόλο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και καταλήγω και κλείνω. Οι αλλαλάζοντες καλά θα κάνουν να κλείσουν τα στόματά τους. Αυτό που είδαμε σήμερα, εγώ το περίμενα, το προέβλεψα, είναι γραμμένο. Τρεις μέρες πριν σελίδα μου, δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν το είπα. Διότι ο Ένινγκ πρέπει να τελείωσε. Φυσικά θα τελειώσει, θα κάνει. Τώρα πάω λίγο τον Νίκο ή ο Χρήστος να θα βγουν. Δεν θα περιμένω, κύριε δημοσιογράφε. Η ομάδα φέτος έχει στόχους. Δεν θα περιμένω να πάω να χάσω στο Βόλο όπως πέρσι για να αλλάξω το είπε ο δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Βίλι, θα πρέπει να βγάλω τον Χρήστο, γιατί τώρα με έστειλε και αυτός μήνυμα. Καλά, άντε. Εντάξει, αύριο θα τα πούμε. Δικαιώνεται ο δημοσιογράφος εδώ. Μη στέλνεις μηνύματα στα κομμενάκια. Μη στέλνεις μηνύματα. Ποια κομμενάκια. Φέρ το κινητό. 30 μηνύματα έχω να μην απαντάω. Όχι, δεν απαντάς στην ώρα της εκπομπής. Καλά, αργιανοί μου στέλνουν. Τι μου στέλνουν. Τυχερός είσαι που σε στέλνουν αργιανοί και δεν στέλνουν παοξίδες. Κάτσε να πάρω το Χρήστο λίγο. Μισό, να τον πάρω στο Messenger. Ναι. Α, όχι, κάτσε ποιος είναι στο Messenger. Περιμένει ο Γερμανός. Ο Γερμανός, κλείσε ένα από το Χρήστο. Άιντε από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ο Ένικ, όπως είπαμε και πριν, τελείωσε. Τώρα να βάζει λεπτομέρειες ο Χρήστος. Λοιπόν, γιατί προέχει το ρεπορτάζ. Εγώ σας προετοίμασα. Μην λέτε ότι δεν. Ο Ζάχος που λέει ότι ακούει το πέναλτι, αλλά δεν ακούει φυσικά. Πετάει το εκεί πέρα και ακούει τίποτα άλλο. Καλά, δεν σου στέλνω μηνύματα όταν είναι στο πέναλτι. Ναι, δεν θα γνώρισε τον κολλητό σου. Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω τον Χρήστο τώρα από το chat και με νευριάζει το κόλλο Facebook. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ. Ήσαντος. Ηχητική κλίση, έλα. Ηχητική. Αυτός λεπτομέρειες ο Χρυσάντος. Περιμένετε τα υπόλοιπη στην αναμονή. Χρυσάντος Σαλτίδης στον αέρα από το Μεσεντζερόπουλο. Έλα, Χρυσάνδε. Τι γίνεται? Καλά, είμαστε μια χαρά. Εδώ με τον Ζάχο πλακωνόμαστε. Ωραία. Εδώ στο ρεπορτάζ. Τέλος ο Ένικ με απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη. Ενημερώθηκε μόλις τελείωσε η σύσκεψη με τον Άγγελο Χαριστέα. Ο Χαριστέας θα πει στον προπονητή ότι τελειώνει. Είτε φύγει συνενετικά είτε όχι. Είτε δηλαδή δεχτεί να παραιτηθεί, είτε δεχτεί. Ο Καρυπίδης είναι αμέτωτος. Τελειώνει ο Ένικ. Αύριο θα αναπάει να χαιρετήσει. Την Κυριακή με Τερζή στον Βόλο. Και πλέον ο Άρης είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ακόμα είναι εδώ ο Θόδωρος Καρυπίδης.
Είμαστε κάτω από το κλεάν της Βουγγελίδης, έξω από το γήπεδο. Εντάξει, είναι τρελαμένος. Σε μια μέρα που ο Άρης ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την επιστροφή του Ματέο Γκαρσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, χωρίς καμία αμφιβολία. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία πλέον αναζήτηση προπονητή. Και πού θα πάμε, η εκτίμησή σου, η εκτίμησή σου. Όχι από το ρεπορτάζ, η εκτίμησή σου. Δεν έχω κάτι ακόμα, γιατί σου λέω ακόμα τώρα εγώ έφυγα για να βγω στον αέρα. Εντάξει, άντε, θα ξαναβγείς. Θα σου ξαναστείλουμε. Ναι, στείλε μου εμένα στο δικό μου για να το δω και να σου παρωτώ. Okay. Ευχαριστούμε, okay. Χρήσανδε. Λοιπόν, επιβεβαίωσε και ο Χρήσανδος Τσαλτίδης φυσικά το τέλος του Ένικα από τον Άρη. Πριν πάμε να συνεχίσουμε. Λογικό. Έχεις απέναντί σου τον άνθρωπο ο οποίος προετοίμασε τους χιλιάδες Αριανούς σήμερα το μεσημέρι. Τι και πάει. Αποδεικνύεται μετά από κάποιες ώρες ότι για μία ακόμη φορά είχε το σωστό ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσω. Καταρχάς έπρεπε να έχεις γαρίφαλα αυτή τη στιγμή να με πετάξεις. Χειροκρότημα και τι άλλο. Έλα να σου υπογράψω και ένα αυτόγραφο. Σήκω. Από το να στέλνεις μηνύματα και στους Αριανούς και να τα λέτε μεταξύ σας. Να πάμε στον κόσμο. Ε? Έχουμε ένα δεδομένο, παιδιά, τώρα σοβαρά. Δεν ασχολούμαι άλλο με τον συνάδελφο εδώ πέρα, ο οποίος ακούει υπονοούμενα για συναδέλφους του στον αέρα και κάνει και σφυρίζει αδιάφορα. Άμα όμως τον ξεφωνήσει κανένα σε καμιά εκπομπή, θέλει να κάνει 10 παρεμβάσεις. Λοιπόν, τέλος ο Ένινγκ πριν από λίγα δευτερόλεπτα και επίσημα ουσιαστικά, γιατί ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του Άρη, δεν έχει βγει ανακοίνωση. Έτσι, τέλος ο Ένινγκ από τον Άρη. Είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη, αφού η βραδιά από τις 9 μέχρι και τώρα που είμαστε 1 παρά 20 εξελίσσεται έτσι όπως πρέπει να εξελιχθεί. Θέλω ένα σχολιάκι 30 δευτερόλεπτα από σένα για να πάω στα παιδιά που περιμένουν. Λογικότατο ήταν να φύγει ο Ένινγκ και εγώ το ίδιο θα έκανα, έτσι. Λογικό είναι. Πρέπει να έρθει ένα καλύτερο προπονητή. Νομίζω καταρχήν προπονητή που δεν φαίνει δικό του, το είπα και τότε, δεν φαίνει δικό του staff μαζί του, προπονητή, βοηθό προπονητή. Δεν πρόλαβε, φίλε, τώρα να το μαζέψει το καφενείο. Δεν πρόλαβε, πέρσι, φέτος. Πέρσι δεν πρόλαβε. Τώρα. Ναι. Πρώτη φορά είδα εγώ προπονητή, συγγνώμη, να μην έχει ένα-δύο δικού του ανθρώπου. Καλά, περνούσε και με αυτού που είχε. Καλά, εγώ δεν είπα να διώξει άλλου, εσύ, ξέρω εγώ. Άμα έφερε του δικού τώρα, δεν θα διώχνει αυτού που. Αυτό λέω, άρα συμβιβάσει και με κάτι. Τι θα πει, έχει η ομάδα δικού μου. Αυτό δεν έχει συνεργάτε. Τιμ δεν έχει δικό του. Πρώτη φορά άκουσα προπονητή να μην έχει δικό του τιμ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο παγκόσμιο να είναι μόνο προπονητή σε μια ομάδα. Ειδικά σε ξένη χώρα. Να πω ότι ήταν στη Γερμανία. Μήπω ενοχλεί που τρώει και πρωινό. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί σιγά-σιγά μα πει τι. Δεν κατάλαβε. Εγώ δεν τα λέω αυτά τώρα. Πριν τα έχω πει. Α, τα έχει πει. Τα λέγαμε ένα. Όχι, δεν. Τώρα. Όχι, τα είπε. Πότε τα είπε. Πριν πόσο καιρό. Πέρσι. Ναι. Δεν ακούστε μάλλον. Όχι, δεν ακούστε. Όχι, επανάληψη ακούω. Α, θες να ακούμε πέναλτι, δεν ακούς όμως. Επανάληψη ακούω. Δεν στέλνω μηνύματα εγώ την ώρα της εκπομπής όμως. Τι είπες. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Ποιος έκραξε και δεν είπα κάτι, δεν το κατάλαβα αυτό. Θα σου πω μετά. Να, παρακαλώ. Να μου πεις. Δεν ακούγεται πάλι εδώ. Εντάξει. Μπορεί να διέλυσες και το τηλεφωνικό κέντρο. Εκτός από τον αποκλεισμό του Άρη, μπορεί να διέλυσες και το κέντρο. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Α, τώρα εδώ ακούγεται ευτυχώς ο φίλος. Α, ωραία. Τέλεια. Εγώ φοβήθηκα, περιμένω μια ώρα και. Ναι, ναι, πρέπει να ήσουν μέσα σε αυτούς που πέσανε, μάλλον και ξαναπήρες. Ναι, έχω. Ναι, πήρα. Δεν ξέρω γιατί. Μ' άκουγες που φώναζα. Εσύ μ' άκουγες μέσα από τη γραμμή. Που έλεγα όχι, πάμε στον επόμενο. Όχι, ναι, όχι, κάτι έγινε. Μπλόκαρε. Μουσική, σε μένα μουσική είχε. Ναι, ναι, μπλόκαρε εδώ η μαυρόκατα που έχω απέναντί μου. Ναι, κατάλαβα. Πρώτα να πω ένα αστείο. Εγώ πάω Ξύς είμαι. Ναι. Δήμο με λένε. Πώς? Δήμο. Ναι. Δήμο. Ναι. Ρε το γκόλο, ρε. Τέλος πάντων. Τι είναι κόλο, πέρα... εννοείς την ομάδα. Το γκόλ. Κόλος λέγεται, δεν είναι. Κόλος Κοβαλίν. Πώς λέγεται αυτό. Κοβαλίβκα. Κοβαλίβκα. Όχι Κοβαλίνκα. Όχι Χόριζνη. Για λέγε Δημό. Ναι, απλά πέρα από την πλάκα. Πρώτα απ' όλα οφείλω να πω ότι λυπήθηκα για αυτό τον αποκλεισμό. Και έχασα και στοίχημα. Έχασα στοίχημα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σκάσω στον άλλον ένα εικοσάρικο. Γιατί? Γιατί έβαλα στοίχημα ότι με έναν άλλον παοξή, ότι ο Άρης θα περάσει. Ω, με παοξή. Τι, απελπισμένοι, είχατε πει τίποτα καλό ή τίποτα. Δηλαδή τώρα δεν ταιριάζει να σε ρωτήσω πώς έχασε κανένα στοίχημα. Το έχασε, δηλαδή, δύο παοξίδες βάλετε στοίχημα για τον Άρη, δεν είχατε τίποτα καλύτερο να κάνετε, ναι, όχι. Τέλος πάντων.
και με λέει δεν θα περάσει. Με λέει και εγώ έβαλα, λέω όχι, λέω οκ. Okay. Δεν μαλώσαμε, απλά ναι. Τέλος πάντων. Όλο το δώσεις, το δώσεις. Του Άρη, η ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω από μπάλα, δεν έχω παίξει ποτέ μου. Δεν πειράζει, έχουμε εδώ τους Ζάχου, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Άμα το πει τίποτα, εντάξει, το διορθώσει. Έλεος. Έλεος. Πραγματικά έλεος. Πραγματικά στεναχωρήθηκα και δεν το λέω, δεν κάνω τρολ. Απλά στεναχωρήθηκα πολύ, λέω, είναι δυνατό τώρα από αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων, αυτή η εξέλιξη για μένα είναι απόλυτα σεβαστή, δηλαδή το ότι έφυγε, έπρεπε να φύγει, γιατί έχει κάνει από πέρσι πολλά αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Δήμο. Στον Άρη και όχι, έχει μισό λεπτό και κάτι ακόμα. Νόμιζα σε εμάς έλεγες καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια εννοώ, καλή συνέχεια. Ναι, για τον Άρη καλή συνέχεια είναι να νικήσει τον ΠΑΟΚ, εντάξει, άσχετο αυτό. Και από ό,τι φάνηκε και τώρα αυτό τι, θα τι είναι. Τι τον ακούς. Τέλος πάντων. Δώσ' τον μια σταυτιά. Ναι, να κάνουμε και λίγο το τρολ. Θα τον νικήσει έτσι κι άλλως. Α, μπράβο, έτσι θέλω. Το ξέρω ρε άδερφε, έτσι, απλά η διαφορά αυτή είναι. Ποια είναι η διαφορά αυτή είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείζει την Μπενφίκα. Εμάς που στεναχωρέθηκε πολύ. Και ο Άρης. Και ο Άρης. Φίλε, μην κλάψεις το βράδυ όμως, σε παρακαλώ πολύ. Παοξάκι είναι, ρε. Καλά κάνεις. Εγώ είπα να μην χαίρεται. Ναι, ρε, φίλε, είπαμε να μην χαίρεσαι. Προ Θεού. Καλά κάνεις. Και εγώ θα χαίρομαι. Τι το λες. Δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι, πραγματικά. Άσχετα τι λέω. Άσχετα τι λες, δεν χαίρεσαι. Οκ. Δεν χαίρομαι. Διπλή προσωπικότητα. Έγινε, Δήμο. Θέλω να μαζευτούν. Πόντι για μένα, ρε παιδί. Βρεσκάζει το κοσάρικο τώρα στο φίλο σου και μιλες πολλά. Έγινε, Δήμο. Έγινε. Να σε καλά, χαιρετώ. Γεια. Επόμενος. Έπεσε ο γράμμα προς. Επόμενος. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ήθελα να πω κάποια πραγματάκια. Ναι, ακούγομαι. Κανονικά ακούγεσαι. Μια χαρά. Ναι. Απλά βλέπω δει, ότι το έχει διαλύσει ο Ζάχος στο κέντρο όλο. Λοιπόν, επειδή περιμένουμε αρκετή ώρα. Εντάξει, η είδηση του Ένινγκ επισκίασε λίγο αυτά που ήθελα να πω, γιατί θα μιλήσω για το ποδοσφαιρικό κομμάτι λίγο. Ναι. Θα το πω πρώτο αυτό για να φύγει από πάνω μου, κατά την προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι κανένας υπέρτατος μπαλαδόρος. Όταν βλέπω, θα πω μια πολύ απλή παρατήρηση, έτσι, εντάξει, προφανώς υπήρχαν λάθη τακτικής κλπ. Τα αναλύσατε, τα έχουν πει και προηγουμένοι, μην κουράσω. Εγώ ένα απλό πράγμα θέλω να πω, δεν ξέρω αν ακούστηκε, εγώ δεν το άκουσα. Στη φάση του δεύτερου γκολ, έτσι, κάνεις το 1-1, στη φάση του δεύτερου γκολ, έχεις δύο ευκαιρίες μετά αμέσως από το ναι, κέντρο το και έχουν προλάβει παίχτες σου να κάνεις ένα φάουλ και να σταματήσεις τη φάση. Έχεις που δίκιο. Φαίνεται ότι είσαι με αριθμητικό μειονέκτημα και δεν το κάνεις. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Να μην κάνεις ένα φάουλ εκεί. Και σε γενικές γραμμές, 2-1 χάνεις μέσα στο Χαριλάου, έτσι, και δεν έχεις κάνει ένα τάκλι, μια κίτρινη κάτι. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω τον Άρη soft ομάδα, ρε γαμό, το συγγνώμη, δεν μπορώ άλλο. Δίκιο έχεις αυτό. Κάντε ρε παιδιά ένα φάουλ. Θα μας τρελάνετε. Κάντε ένα φάουλ. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έλεος δηλαδή. Τα βασικά. Δεν φαίνεται άλλο να πούμε. Είδες ότι η αντίπαλη ομάδα, λοιπόν, έχει κάνει διαρκώς συστημικά σε όλο το παιχνίδι φάουλ σε μία ζώνη από αυτά που εκτέλεσε ο Ματίγια και οι εκτελέσεις του Μαστρέλαν εν πάση περιπτώσει. Ναι, λοιπόν, έχει κάνει στα ίδια σημεία ποτέ κοντά, σχεδόν ποτέ κοντά στη μεγάλη περιοχή, έχει κάνει τα φάουλ περιμετρικά σε όλο το γήπεδο, στα ίδια σημεία. Τους έκανε φάουλ, δεν τους άφηνε να περάσουν. Εσύ έχεις τρως αντεπίθεση, έχεις δύο ευκαιρίες, όχι μία, δύο ευκαιρίες να τους κάνεις φάουλ, και δεν τους κάνεις φάουλ. Και συζητάμε μετά τώρα αν πέρασε η μπάλα ή δεν πέρασε. Κάντε σ' αγόρι μου φάουλ εκεί να τελειώσει τη φάση. Πάει αυτό, είναι στο ανοίξει το παρελθόν. Αλλά το λέω γιατί πραγματικά δεν υπάρχει. Κάνε ένα φάουλ, φίλε. Κάνε ένα φάουλ. Και πραγματικά αυτό, και πραγματικά παιδιά αυτό... Μισό λεπτό, πώς είναι ο μικρός σου, είπες. Αλέξανδρε και Ζάχο, μη πέρασε έστω και ένα δευτερόλεπτο το μυαλό σας. Εντάξει, το νόμιμο τα συζητάμε όλα. Υποθέσεις κάνουμε. Για τον Ένικ. Ότι οι ποδοσφαιριστές μήπως ήθελαν να το φάνε. Για τον Ένικ. Να το πούμε και αυτό. Είναι το βάζουμε στο κάδρο. Όχι, στην εξίσωση. Βάζουμε. Το βάζουμε. Φυσικά, με πρόλαβες Γιώργο και θα σου πω λίγο το δεύτερο θέμα. Για μένα είναι εγώ δεν το πιστεύω, Αλέξανδρε. Απλά εγώ δεν θέλω να το πιστεύω. Καφενειακή συζήτηση κάνουμε.
Ναι. Ναι. Θα σου πω όμως το εξής, Γιώργο, δεν είναι δυνατόν, γιατί όλοι παρακολουθούμε ραδιόφωνα το ρεπορτάζ του Άρη. Τώρα δεν είμαστε και επιθετικά, 100 χρόνια ακούμε και τους ανθρώπους του Άρη που μιλάνε. Ναι. Ένα κλίμα για τον Ένινγκ έχει δημιουργηθεί από πριν ήδη, που είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, ήξερες ότι αν σήμερα τραβούσε το μάτσο, ο Ένινγκ έχει φύγει. Έτσι, το οποίο δεν είναι normal, γιατί okay, μπορεί να μην έκανε τακτικά κάποια καλά πράγματα, να μην ήταν σωστά τα τακτικά αυτά που έκανε στην Λαμία και να διορθώθηκαν κλπ. Κέρδισε όμως 3-1, στην πρεμιέρα 3-1 τη Λαμία που Alex, έχει κερδίσει το Λαμία. Δεν σε κλείνω, Άλεξ, Άλεξ, διακόπτω, γιατί πρέπει να βγάλω τον Χρήσανδο. Μένει στην γραμμή, θα συνεχίσει. Και οι υπόλοιποι, περιμένετε λίγο. Έλα, Χρήσανδε. Λοιπόν, είπαμε για το τέλος του Ένινγκ. Αύριο θα τον ενημερώσει ο Άγγελος Χαριστέας για το. Για τη λύση τη συνεργασία, μπορεί να το ενημερώσει και τώρα. Είναι τώρα, τι αύριο, εσύ. Νόμιζα ήρθε αύριο εδώ στο εισιτήριο. Όχι, είναι τελειωμένο, επιβεβαιωμένο από τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτό που λέω. Mm. Λέω, δηλαδή, σα προσθέτω και αυτό, ότι δεν είναι ρεπορτάζ. Ναι, ναι, εννοείται. Τοποθέτηση του μεγάλου μετόχου. Έλληνα ο επόμενο προπονητή, τουλάχιστον τώρα αντιλαμβάνεται ο καθένα ότι αυτό που λέω τώρα είναι το ρεπορτάζ. Τη στιγμή, έτσι. Μην μου πει κανένα Ισπανό μετά από κάνα μήνα και μας έλεγε Έλληνα. Περίμενε να τελειώσει το ρεπορτάζ ο Χρυσάδος. Κάτσε να πω και ονόματα. Κάτσε να πω και ονόματα. Να πω και ονόματα προπονητών. Να πω. Άγγελος Ανασυσιάδης. Όχι. Τραϊανός Δελάς. Άκης Μάντζιος. Και ένας ακόμα που δεν είναι ο Σάββας Παντελίδης. Για να σας αποκλείσω κιόλας κάποιον. Να μην βάζω μόνο πιθανούς προπονητές. Να σας πω και ποιος δεν είναι. Από όλους αυτούς. Είπες. Μ' ακούσες. Είπες ότι δεν είναι ο Σάββας Παντελίδης. Μετά είπες να σας πω και ποιος δεν είναι. Είπα ότι είναι. Ότι είναι πιθανόν και είναι στα υπόψη και θα μπει ο Άρης σε μια διαδικασία κουβέντας και συζήτησης και επεξεργασίας ναι. Για Τραϊανό Δέλα. Αυτά τα ακούσαμε. Και Άκη Μάτσιο. Α, ωραία, εντάξει. Δεν ήξερα ότι το άκουσες. Είπα ότι δεν είναι ο Παντελίδης. Όλο αυτό το ακούσαμε. Ναι, λέω είπες κάτι μετά. Α, ωραία. Με ωραία. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα κάτι άλλο. Αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή κοίταξε, τη στιγμή. Κοίταξε, αν έμενες στο Τραγιανός Δέλας, οκ, θα ήταν οκ, δηλαδή τα συναισθήματα των Αριανών, οκ. 50-50. Το Μάντζιος δεν έπρεπε να το κολλήσεις από πίσω. Τους χάλασες. Εγώ το ρεπορτάζ δεν μεταφέρω με κάτι που θα αρέσει ή δεν θα αρέσει στον κόσμο. Εγώ είμαι προχωρημένος να μεταφέρω το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο στην εκπομπή μου, αφού θα έχω ηρεμήσει και λίγο με τα Αλεξοτανίλ που έχω πάρει και όλα τα υπόλοιπα, θα σχολιάσω και την κάθε επιλογή από αυτές τις πιθανές επιλογές. Με την άποψή μου κτλ. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ελεύθεροι Έλληνες προπονητές είναι ο Τραϊανός Δέλας, ο Σάββας Παντελίδης και ο Άκης Μάντζιος. Αποκλείω τον Σάββα Παντελίδη, όχι εγώ. Τον έχει αποκλείσει ο Άρης. Είναι ο προπονητής που πέρσι έφυγε αυτή την εποχή. Έτσι. Γιατί τον ανέφερε στον Παντελίδη όμως, γιατί είναι Έλληνας, έτσι τον ανέφερε εσύ ή ακούστηκε. Όχι, το ρώτησα εγώ τον Καρυπίδη. Α, okay. Το ρώτησα. Σου λέει ότι θα πάμε σε Έλληνα προπονητή. Έτσι. Δεν πρέπει να ρωτήσεις αυτός. Φυσικά πρέπει. Πρέπει να αρχίσεις ονόματα προπονητών. Φυσικά. Που είναι πιθανή. Έτσι είναι σου το λοιπόν, ρωτάς. Το Σάββατο ξέρουμε κιόλας. Έχει δουλέψει και στον Άρη. Έχει και μια επαφή με τον Καρυπίδη από την περσινή χρονιά. Δηλαδή τον γνωρίζει. Πάει το μυαλό κάποιον. Έτσι. Γι' αυτό με βάση το ρεπορτάζ λοιπόν δεν είναι τέτοιο θέμα. Υπάρχουν και κανένα δυο ακόμα στο μυαλό το δικό μου είναι όμως και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ξυπνήσω κόσμο. Να σου το πω απλά. Πες μας ποιοι είναι ελεύθεροι, τι είναι. Όχι, άστα να πει αυτό που θέλει, το πας κατευθείαν σε άλλο θέμα. Σε αυτό το πάω. Λοιπόν. Μα κάτι πήγε να πει. Έλα Χρυσάνθη. Αυτό. Έλα, πες το αυτό που αυτό. Θες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Στείλ το μου σε μήνυμα, το πω εγώ. Αυτό που δεν θες να πεις τώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Την Κυριακή με Τερζή. Και δεν τον βλέπω και να συνεχίζει μετά τον Τερζή. Ο Τερζής, γενικότερα ήταν τρελαμένος ο Καρυπίδης με πολλά ζητήματα. Έχει χάσει για άλλη μια φορά κάνα 500 τώρα από αυτόν τον αποκλεισμό. Και θα πρέπει να βρει τους τρόπους να τα καλύψει και αυτά.
Μένει να ξημερώσει πλέον αύριο, να δούμε με ποιο τρόπο θα φύγει ο ΕΝΙΚ. Με παρέτηση, να δεχτεί δηλαδή να παραιτηθεί, να πάρει τα δεδουλευμένα του, ή θα έχουμε και άλλα έργα. Εδώ είναι για προπονητής. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αφού υπάρχει απόφαση, έχει τελειώσει το αυτό όλο θέμα. Τι συμβόλαιο έχει η Κρυσάνδε? Καλοκαίρι πέραψε. Πόσα λεφτά? Ή πόσα χρόνια? Ναι, τα λεφτά. Τα λεφτά. 180 με 200 χιλιάρια, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Με τα μπόνους νομίζω ότι θα είναι στα 2,5. Εντάξει. Καλά δεν είναι, και δεν το πληρώνει όλο το σύμβολο. Ο προπονητής δεν παίρνει το σύνολο. Παίρνει. Ναι, παιδί μου, αν πάμε σε μια φάση αποζημίωση, το ποσό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Όχι για τα δικά μας τα νούμερα. Για τα δικά όχι, μας τα νούμερα, δεν έχει ρήτρες όπως έχει ο Φερέιρα, παράδειγμα στο ΠΑΟ. Δεν έχει ρήτρες. Δεν έχει ρήτρα, όχι, δηλαδή, όχι, για την αποζημίωση λέω. Γιατί σίγουρα δεν έχει ρήτρες. Σίγουρα θα υπάρχει σε περίπτωση αυτό, πρέπει να δώσει κάποιο ποσό. Αν δεν κάνει υπάρχει, πίσω αυτό δηλαδή. Λέω, δεν υπάρχει ρήτρα σε περίπτωση απόλυση κτλ. Δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του σε περίπτωση απόλυση. Δηλαδή έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο που λέει ότι όποτε θέλει φεύγει και όποτε θέλουν το διώχνουν. Όχι, αλλά με τους προπονητές. Αυτό που δεν μιλάω για ρήτρα, αγάπη μου. Δεν μιλάω για ρήτρα. Μιλάω για την περίπτωση αυτή της λύσης συνεργασίας και αποζημίωση του προπονητή. Αυτό λέω. Μπορεί ο προπονητής να πει δεν φεύγω. Λέω επειδή δεν ήξερα εγώ το συμβόλαιό του και το άκουσα πρώτη φορά τώρα από σένα. Έκανα μια μπακαλίστικη σκέψη και ένα μπακαλίστικο λογαριασμό ότι εντάξει δεν θα είναι και πολλά αν ζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι μια επιλογή χαριστέα ο ΕΝΙΚ και τον έφερε ο Άγγελος και τα λοιπά, και επειδή ο Άγγελος θα συζητήσει μαζί του, θεωρώ ότι δεν θα το τραβήξει ο ΕΝΙΚ στα άκρα. Κοίταξε, θα το πούμε. Δεν θα λες, το πούμε. Ο χαριστέας είναι σίγουρος για την επόμενη μέρα? Δεν τίθεται κανένα θέμα περί χαριστέα. Αυτά που γράφουν κάποιοι οι οποίοι τους έχει κόψει τη δημοσιογραφία ο χαριστέας. Τώρα το σκέφτηκα. Όχι, επειδή υπήρξε δημοσίευμα. Το λέω, το Sport Time, επειδή έχει στείλει εξώδικο στο Sport Time ο χαριστέας, βιάζονται να τον στείλουν το χαριστέα. Δεν τους κάνει τα κέφια και γι' αυτό το λόγο δέχεται και ένα σφυροκόπημα συνέχειας. Δεν τίθεται θέμα χαριστέα. Καλά, εδώ διάβασα ότι έγιναν λαϊκά δικαστήρια έξω από το Βικελίδης από ανθρώπους που είναι στην Αθήνα. Καλά, εντάξει, τώρα έχει πολύ θέμα. Ωραία, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Ναι, το ρεπορτάζ απλά λέει... να πω ότι δεν έγιναν λαϊκά δικαστήρια. Υπήρξαν όμως αυτοί που ήταν στο Άρης Καφέ κτλ. Οι οποίοι ρίξαν 5 πινελίκια. Είναι 5 πινελίκια και άλλο λαϊκά δικαστήρια. Λαϊκά δικαστήρια είναι νορμάο, μπαίνω στα λεωφορεία, κοπανάω. Όχι, τα λαϊκά δικαστήρια είναι τα ξεφωνητά, δεν είναι το κοπάνισμα. Το ξεφωνητό είναι ότι περιμένει οι παίκτες και πηγαίνουν απ' έξω. Αυτό είναι. Είναι τον προπονητή κτλ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το να είναι κάποιο στο καφέ και να βρίζει, εσείς τι κάνατε στο καφέ εκεί στην πειραρία μπροστά και να βρίζει γιατί η ομάδα που κλείστηκε, δεν είναι λαϊκό δικαστήριο. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, τα πρώτα ονόματα που μας είπε ο Χρύσανδος είναι Τραγιανός Δέλλας και Άκης Μάντζιος. Αυτά είναι οι Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή. Δεν έχει άλλους. Ο Αναστασίου που είναι. Ο Αναστασίου που είναι. Σπίτι του, ξέρω. Είπα οι πρώτες σκέψεις. Ναι. Αν βλέπατε τον Καρυπίδη τώρα, δεν θα είχατε και πολύ τέτοια. Δεν θα καθόταν και πολύ να συζητήσει, αν τον βλέπατε πώς ήταν αυτή τη στιγμή. Μισό είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είπε ο Χρύσανδος και άλλοι δύο και δεν μας τους λέει. Λες, ναι, δεν είπε. Έχω κάποιο στο μυαλό μου, αλλά δεν. Έτσι είπε. Εγώ ρε παιδιά. Εγώ δεν είμαι, εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλο το ρεπορτάζ. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Πες στους άλλους δύο αγάπη που σκέφτεσαι. Και άλλο οι σκέψεις. Μπορεί να πω καμιά χαζομάρα. Δεν θέλω να εκτεθώ. Γιατί και το ακροατήριο πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Εγώ δεν έχω. Εντάξει, το διευκρινίσαμε σε απλά ελληνικά. Δεν το κάναμε και τίποτα περίεργο. Είπαμε οι δύο που βγαίνουν αυτή τη στιγμή ως υποψήφιοι είναι ο Δέλλας και ο Μάντζιος. Κλείνει αυτό το θέμα. Τώρα συζητάμε ο Χρύσανδος, ο Γιώργος και ο Ζάκος. Ο Χρύσανδος τι λέει? Να. Τι άλλο να πει? Τι θέλετε άλλο? Αυτό να που λέει ο Ζάχος ότι ήθελες να πεις άλλους δύο. Που σκέφτησες εσύ? Όχι, δεν είπα. Ή ο Ζάχος άκουσε ότι να είναι και κάνουμε τζάμπα κουβέντα τώρα? Δεν είπα εγώ ότι θέλω να πω άλλους δύο. Ό,τι να είναι λες. Εσύ δεν είπες στείλ τους μου στο κινητό? Γιατί δεν άκουσα καλά? Μας κοροϊδεύει ο Χρυσανδός. Ο Ζάχος λέει ότι είπες άλλους δύο. Τώρα, εγώ πιστεύω εσένα, αλλά γιατί αυτός είναι γνωστός, να πούμε. Θα στείλει την μπάλα σε κερκίδα. Σαν τον Τόνι Γουάιτς, εκείνον το μάτς.
Λοιπόν, ο Ζάχος και ο κάθε Ζάχος, ναι, όπως και ο κύριος δημοσιογράφος, ναι, που κάνει την εκπομπή, την εξαιρετική αυτή την εκπομπή, ναι, δεν έχει την ευθύνη του ρεπορτάζ. Την ευθύνη του ρεπορτάζ δεν έχω. Άρα εγώ, και αν πω καμιά χαζομάρα θα τη χρεωθώ. Πήγες να μας βάλεις σε λάκα, αυτό λέει ο Χρήστανος τόση ώρα. Ακριβώς. Εντάξει Χρήστα, δεν το κατάλαβα. Δεν θέλω να τη χρεωθώ και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορεί να πω καμιά χαζομάρα, γιατί ξέρεις θα γίνει. Άμα πω εγώ τώρα ο Τσιόλης, παράδειγμα, που δεν είναι ο Τσιόλης, θα λένε ο Χρήστανος είπε ο Τσιόλης. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή δεν θέλω να συμπεί κάτι τέτοιο, θέλω να είμαι ακριβής. Τα δύο ονόματα που είπα προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Γι' αυτό και τα είπα. Το ότι δεν υπάρχει θέμα Παντελίδη επίσης προκύπτει από το ρεπορτάζ. Γι' αυτό και το είπα, ότι δεν υπάρχει θέμα Παντελίδη. Αλλιώς θα έλεγα δεν υπάρχει θέμα Φυρού, ας πούμε, παράδειγμα. Ωραία, το κατάλαβες, Ζάχο. Το κατάλαβες. Να κλείσω το, να ολοκληρώσω την κουβέντα με τον Χρήστανο Τσαλίδη. Έχεις καμιά πορεία, τίποτα. Επίσης να σας πω ότι για το Ματέο υπάρχει οριστική συμφωνία και προφανώς ήθελαν με διαφορετικό τρόπο να ανακοινωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή. Περιμένουμε πλέον να τελειώσει και διαδικαστικά. Εγώ πιστεύω θα ξαναβγείς μέχρι να κλείσουμε. Πώς? Θα ξαναβγείς μέχρι να κλείσουμε. Να ξαναβγώ, τι να ξαναβγώ. Έτσι πιστεύω, θα ξαναβγείς. Κάτι να μας πεις παραπάνω. Όχι, όχι. Φύγαμε. Όχι από εκεί. Μέχρι να τελειώσει το δικό σου ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται να είσαι εκεί. Λοιπόν, εντάξει Χρήστανδε. Χρήσαμε να τσαλτίδι έχω, ρε φίλε, δεν μασάω. Ξέρω. Δηλαδή, υπάρχει οργανό τώρα που να περιμένει κάτι από το ρεπορτάζ και να μην ακούει λίμπερο, φίλε, και να περιμένει το χρήσιμο. Δεν υπάρχει. Όπως και αν ήταν ΠΑΟΚ, θα περίμενα να βγει ο Κόλκας. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού έχουμε του καλύτερου στο λίμπερο. Να μην το πούμε, δηλαδή, αυτό ρε Ζάχο. Τι με κοιτάζει έτσι να πούμε σαν τον Κούρκο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ένα αργανό. Συγγνώμη, Χρήσαμε. Ένα αργανό δεν θα κάτσει, δεν θα καρφωμένο να ακούσει το ρεπορτάζ. Εδώ αυτή τη στιγμή. Περιμένει το χρήσιμο ή τον Νίκο. Στο ρεπορτάζ νούμερο 1. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν θα περίμενε καρφωμένο να ακούσει τον Κόλκα. Το Χρήσανθο. Τι να κάνουμε, φίλε. Να μην το πούμε, να το πνίξουμε. Δεν άκουσες, το Χρήσανθο λέει πάλι και στο για μένα, αν με ρωτάς, το Χρήσανθο δεν θέλω να ακούσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. και το Σταύρο στο ρεπορτάζ του Άρη. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Πολλές φορές σωστό είναι, αλλά πρόσεξε, όταν γίνεται κάτι, δεν το λέω τώρα ούτε για να ευλογήσουμε γένεια ούτε οτιδήποτε άλλο, και το θέμα του Έλλην και τα λοιπά, το προσεγγίζουμε όχι με στόχο να το πούμε πρώτοι, άσχετα αν πολλές φορές το κάνουμε, αλλά να το πούμε σωστά. Και να πούμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Το μόνο εύκολο είναι να σκεφτεί κάποιος ότι τελειώνει ο Ένινγκ. Ότι τελειώνει ο Ένινγκ όμως αν χάσει σήμερα, εγώ το είπα πριν το μάτς. Okay, Χρήστανδε. Πριν το μάτς. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά είναι η διαχείριση, είναι δύσκολη τώρα. Η διοίκηση, σε αυτήν πάει το βάρος και στο χαριστέα. Βέβαια. Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι, ο κόσμος έχει δίκιο και να φωνάζει και να γκρινιάζει και όλα τα συνάφη. Οκ, okay, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια σου Χρήστανδε. Έλα, πες κάτι αυτή τη στιγμή, θες κάτι να πεις, πες. Φαγώθηκες να πεις κάτι, έχω εγώ κι άλλο όνομα. Για πες. Όχι, πες αυτό που θες. Κολλάει το ποντίκι τώρα, έτσι. Καλά, σαν, τώρα θα μου πεις και ποιο, θα μου πεις ποιο να θέλεις, ρε παιδί μου, σαν ονόματα δύο που ακούσαμε διάφορα είναι τα ονόματα. Αλλά τα αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, κάνουν... Το δέλα δεν το λες αδιάφορο. Αδιάφορος. Τι είναι ο Δέλλας δηλαδή. Τι προτιμούσες να ακούσεις Σούλη Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, τι είναι ο Δέλλας δηλαδή. Είναι ακριβώς αυτό. Κάτσε που λέω. Κάτσε να συνεχίσει ο Αλέξανδρος λίγο που περιμένει και, και οι υπόλοιποι και μετά να τα πούμε. Κοιμήθηκε. Αλέξε, εδώ είσαι. Ναι. Έλα, συνέχισε και ολοκλήρωσε. Λοιπόν, έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Συγγνώμη, επίτρεψέ μου να επαναλάβω. Λοιπόν, το ρεπορτάζ μας έδωσε ο Χρήσανδος. Επιβεβαιώθηκε 100% τέλος πάντων. Τέλος ο Ένινγκ από τον Άρη, για κάποιον που μπήκε πριν από δευτερόλεπτα και λέει τι γίνεται. Έτσι, έστω και ένας χρειάζεται να ενημερωθεί. Τέλος ο Ένινγκ και ο Άρης πάει για προπονητή. Το πρώτο ρεπορτάζ, αυτό το φρέσκο που λέμε, έτσι, η πρώτη αντίδραση, η πρώτη σκέψη είναι για Έλληνα προπονητή. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι πιο δύσκολο να πας σε ένα ξένο προπονητή. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος είναι αυτός που πληρώνει και αυτός είναι που αποφασίζει. Τα δύο πρώτα ονόματα που ακούστηκαν ήταν του Δέλα και του Μάντζιου. Δεν λέμε ότι θα κλείσει ένας από τους δύο, είναι τα δύο πρώτα ονόματα που ακούστηκαν. Τα πάμε καλά. Ωραία, πάμε. Αλέξανδρος. Να οκληρώσει. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πω αυτά που ήθελα προηγουμένως. Είχαμε καταλήξει κάποια στιγμή και έλεγα ότι το κλίμα πριν γίνει εν πάση περιπτώσει σαφές ότι φεύγει ο προπονητής, ήταν ήδη στους ρεπόρτερ του Άρη τουλάχιστον ακριβώς αυτό, το οποίο είναι τουλάχιστον περίεργο. Προσωπικά θεωρώ τραγικό τα ονόματα που άκουσα. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, για μένα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι για τον Άρη. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται πέρυσι να φεύγει ο Παντελίδης τρίτη-τέταρτη αγωνιστική, να φεύγει τώρα ο Ένινγκ δεύτερη αγωνιστική. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές, αλλά ας πούμε παραδείγματος χάρη πάνω σε αυτό που είπε ο Ζάχος πριν, ότι δεν έχει επιτελείο κλπ. Συγγνώμη, δεν έχει επιτελείο.
κάνει όλη την προετοιμασία. Δεν το βλέπουν υπεύθυνοι ότι δεν έχει επιτελείο. Δεν πρέπει να τον διώξουν από πριν. Πρέπει να χάσει την Ευρώπη ο Άρης, παραδείγματος χάρη, εφόσον φταίει ο προπονητής, που για μένα δεν φταίει, γιατί ξαφνικά θα μεταμορφωθεί ο Άρης, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ορθώς είπε πριν ένας φίλος ότι όταν έπαιζε καλή μπάλα στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο Άρης, καλό ποδόσφαιρο, ήταν καταδυτικός ένι. Ξαφνικά σε δύο μάτς έγινε τραγικός και δεν έφερε και team δικό του. Γιατί την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε team. Και αφού δεν είχε team και δεν έφερε team, γιατί δεν το διώχνεις από την πρώτη μέρα, εσύ που είσαι υπεύθυνος. Και πέφτει από τα σύννεφα τώρα και έχεις έτοιμες τρεις λύσεις από πίσω. Ρε παιδιά, αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Ουζουνίδης δεν είναι. Δεν μπορεί ένα σωματείο να πάει μπροστά. Αυτό σκέφτηκα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σοβαρά είναι παραδείγματος χάρη που κάνει ο Πάου. Που κρατάει τον προπονητή του και τον στηρίζει και δεν πάει να χτυπιούνται 50 όνοι από κάτω. Σου λέει αυτός είναι, αυτός θα μείνει και ορίστε τον δικαιώνει. Αυτά που γίνονται στον Άρη δεν είναι σοβαρά πράγματα, ρε παιδιά. Κάθε τρίτη αγωνιστική να αλλάζει και έξαλλος ο πρόεδρος και μου αλλάζει τον προπονητή. Εντάξει, okay. Προφανώς αυτός βάζει τα χρήματα και αυτός κάνει το κουμάντο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια σοβαρή ομάδα όταν στο δεύτερο μάτς, στο πρώτο έχεις κερδίσει 3-1, στο δεύτερο μάτς έχεις μια απαράδεκτη εμφάνιση για την οποία προφανώς και έχει ευθύνη και ο προπονητής. Λοιπόν, και έχεις έτοιμες τρεις εναλλακτικές ήδη και μια εβδομάδα πριν όλα τα μέσα του Άρη παίζουν σχεδόν ότι θα αλλάξει ο προπονητής. Πού γίνονται αυτά δηλαδή? Γιατί δεν τα λέει κανείς αυτά, ρε παιδιά? Φταίει μόνο ο Ένικ, δηλαδή δεν έχει υπευθύνους από πάνω Ένικ. Θα χειροκροτάμε μόνο, δηλαδή. Ο υπεύθυνος Αλέξανδρε είναι αυτός που πρέπει να πάρει και την απόφαση όμως. Είναι αυτός που πληρώνει και είναι αυτός που έχει κάθε δικαίωμα να πάρει την απόφαση. Όπως και αν λέγεται, έτσι. Ο υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος. Και εγώ έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο στον Άρη. Φυσικά. Τρίτη αγωνιστική να αλλάζει ο προπονητής. Φυσικά και έχεις κάθε δικαίωμα. Δεν θα το πούμε δηλαδή. Θα το πούμε, φυσικά θα το πούμε. Όπως. Λοιπόν, όπως το στηρίζουμε στα. Εμπάσχετος, ο υπεύθυνος. Από ελ. Ο καθένας κάνει τον απολογισμό του. Από εκεί και πέρα δεν μεγαλώνει έτσι. Αφήγει από τον Αποέλ και θα στον Άρη, φίλε. Και δεν είναι αυτός ο Άρης που έχουμε φανταστεί. Μυρωδιά είναι. Δεν κυνηγούσαμε τον Άρη. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραία τα είπε ο Αλέξανδρος. Πολύ ωραία. Έπεσε ο φίλος εδώ, δεν περίμενε. Εδώ, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε δημοσιογράφη? Μια χαρά είμαστε. Δεν είχα μια καλησπέρα στον κόσμο, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε, δεν μπορείς να μιλήσει, αλλά πες πια καλησπέρα. Τι κάνει ο Αργιανός μας? Και εγώ Αργιανός. Έχει τα χέρια μπροστά σταυρωμένα και με παρακολουθεί. Λες και είναι ακροατής, να πούμε, και ήρθε να δει πώς κάνω εκπομπή. Έλα, φίλε, καλημέρα. Να, σου πω καλά. Κύριε δημοσιογράφη μου και κύριε Τρούλη, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος δημοσιογράφος, ο κύριος Τσαλφίδης. Ναι. Λοιπόν, τα δύο ονόματα αυτά δεν εκφράζουν την ομάδα του Άρη. Αυτό είπα εγώ. Ένα είναι αυτό. Αδιάφορο. Δεύτερο, η ομάδα ξεκινάει πάντα για να γίνει ομάδα με έναν μεγάλο προπονητή. Και από εκεί πέρα σιγά σιγά έρχονται και οι παίκτες. Ο Ένικ όταν ήρθε στον Άρη, και επειδή έχω κάποιους ανθρώπους που όλοι έχουμε στον Άρη, και εσύ κύριε δημοσιογράφη μου και εσύ κύριε Ντρούλη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν ήρθε ο Ένικ από τις πρώτες αγωνιστικές άκουγε άλλους και έκανε δεκάδα, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Εντάξει, είδε μια φάση που έπρεπε να... Πάρα πολύ καλά το ξέρουμε. Τελείωσε η χρονιά και είπα, εγώ προσωπικά είπα ότι ο Ένικ θα φύγει. Θα πρέπει να φέρουμε... Γιατί το είπες? Το είπα γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε το πρωτάθλημα, ήξερα πάρα πολύ καλά και από επίσημα χείλη κάποιων ανθρώπων που είναι κοντά στον Άρη, ότι στηρίζεται σε άλλους και όχι στον εαυτό του. Για να τελειώνει αυτό. Όταν ακούς, κύριε δημοσιογράφη μου, στην τηλεόραση, στο 2-1, ότι γυρνάει το κεφάλι του στους βοηθούς να του πούν τι θα κάνει, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Ο καπετάνιος είναι ένας. Ναι. Εσύ είσαι δημοσιογράφος διευθυντής, είσαι ένας. Θα πάρεις την απόφαση και την ευθύνη εσύ. Ναι, και τον πινελί και εγώ το φάω. Και το κεφάλι σου αλλού. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, από την αρχή γνωρίζαμε και το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, άσχετα δεν τα λέτε. Ποιο? Ότι ο Ένικ δεν έπρεπε να είναι στον πάγκο του Άρη και στην προετοιμασία του Άρη. Βγήκε ο Άρης στην Ευρώπη, πολύ ωραία, οκ, τελειώσαμε. Έπρεπε ο Καρυπίδης και καλά έπανε πάρα πολύ Άρη. Α, μόλις τελείωσε η σεζόν, η προηγούμενη λες, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Έπρεπε να βρει έναν προπονητή, ναι, γιατί το ξέρετε πολύ καλά εσείς που ξέρετε ποδόσφαιρο. Ότι τα αποδυτήρια και η ομάδα ξεκινάει από τον προπονητή. Μετά θα ξεκινήσουν οι μεταγράφες. Και ας έχεις και κάποιους σκέφτες που είναι, δεν θα είναι αυτές οι μεταγράφες που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει λεπτά.
Αλλά αν έχεις έναν προπονητή που το σέβονται και οι παίκτες, που ξέρει από μπάλα και ποδόσφαιρο και είναι αρχηγός στα αποδυτήρια. Λοιπόν, όλοι όσοι έχουν παίξει μπάλα γνωρίζουν πολύ καλά ότι ακολουθούν τον προπονητή. Λοιπόν, εμείς από τη στιγμή δεν είχαμε προπονητή. Και ο Παντελής όταν έφυγε, χάσει και τα αποδυτήρια, το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή, γινόταν πολλά ακουγόντουσαν. Όταν χάνεις τα αποδυτήρια, ο προπονητής τι είναι? Είναι να κρατάς τους ποδοσφαιριστές σου σε εγρήγορση, να έχεις πολύ καλή ψυχολογία και να ξέρουν ότι είσαι δίκαιος. Και να θέτεις και μπάλα βέβαια. Να ξέρει ότι ο παίκτης που πληρώνεται, ότι ο προπονητής μου ξέρει μπάλα. Άρα αν κάθομαι στον πάγκο ή όχι, ή το σύστημα που παίζει, ξέρει γιατί το κάνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ο ποδοσφαιριστής βλέπει το ότι ο προπονητής σου δεν έχει ιδέα, συγχωρέστε με, αλλά δεν έχει ιδέα, για να είναι προπονητής σε μια ομάδα άλλης εθνικής όπως είναι ο Άρης και κάθε ομάδα, λοιπόν, τότε δεν θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Θα τα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εντάξει, κάποια παιχνίδια πέρυσι ή δεν μπορείς να πεις ότι λέγαμε ή συμφωνούσαμε όλοι ότι ο Ένινγκ δεν έχει ιδέα. Ομάδα, δεν το λέγαμε πέρυσι ομάδα, τώρα μεταξύ μας. Καλούς... Ίσα-ίσα, λέγαμε ότι έχει καλό προπονητή, ειδικά ο Ζάχος αυτό έλεγε. Ο Άρης, να πω κάτι, ο Άρης, ο Άρης είχε καλούς παίκτες πέρυσι. δεν ήταν ασυνή παίκτες του. Είχε ένα Περβαζίδη που έκανε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Είχε κάποιους παίκτες που κρατήσαν την ομάδα καλά. Αυτή τη στιγμή κάναμε μεταγραφές. Εσύ που ξέρεις μπάλα. Συγχώρεσέ με. Εμένα λέει. Χρειάζεται να δεις, κύριε Ντρούλη, σε μιλάω τώρα εσένα. Επειδή τα ξέρεις και τα λες ομά και ωραία και μ' αρέσεις. Δεν ξέρεις. Χρειάζεται να δω πολλές φορές ένα ποδοσφαιριστή για να καταλάβω αν ξέρει μπάλα ή όχι. Τρεις φορές εγώ έχω πει, φίλε. Δύο-τρεις φορές δεν χρειάζεται να το δω περισσότερο. Τρεις φορές, τρία μάτς. Το λέτε μας πλάι. Το λέτε. Ο άνθρωπος δεν είναι για μπάλα. Για ποιον είπατε? Ποιος δεν είναι για μπάλα? Για τον Κανέα. Για τον Κανέα. Ένα ακόμη μάτς το δίνω θεωρία. Ο Ντράγκοβιτς, δεν ξέρω πότε και ο Ντράγκοβιτς αυτός. Βράγκοβιτς λέγεται. Είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ. Ναι, αργός είναι. Είναι πολύ αργός. Πάρα πολύ. Μόλις άχρηστος βγάλετε. Όχι, δεν είπα μάχη. Πες την απογοήτευσή σας και στο χάλασμά σας τώρα τους βγάλετε όλους άσχετους. Δεν είναι όλοι άσχετοι. Αργός είναι. Δεν είναι, μπορείς να μου βγάλεις έναν παίκτη. Δεν είπα μάχη, το αργό τον είπαμε. Ναι, ρε παιδί μου, άχρηστο ήθελα να πω. Άσχετο είπα, δεν μπερδεύω νομίζω σε ένα. Αργό είπαμε. Κύριε δημοσιογράφο, ξέρεις τι λέω εγώ. Τι. Συγχώρεσε. Τι. Όταν έγιναν οι μεταγραφές, δεν έκανα κανένα σχόλιο και δεν βγήκα ποτέ να μιλήσω στο ραδιόφωνο, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι θα τον δώσω χορτάρι. Να μου φέρεις το Σουάρες εδώ. Αν δεν το δώσω στο χορτάρι που ξέρω ότι είναι παιχταράς, στον Άρη τι θα κάνει, έτσι. Γιατί έχουν και πολλοί παιχταράδες και στον Πάο και στον Άρη. Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ με το φίλο. Όπα και Αναστασίου, μου στέλνει ο Χρήστος τώρα, είναι και αυτός ο υποψηφίος. Ένα, αυτό είπαμε. Δεν το σκέφτηκα εγώ. Ο Αναστασίου δεν είναι. Αυτός ήταν. Ο Αναστασίου δεν είναι. Κοίταξε, δεν φεύγουμε πολύ. Γιατί ο Αναστασίου, μην ξεχνάσεις τώρα πώς έγινε η φάση από ατρόμητους και τα λοιπά, πώς έφυγε. Εντάξει, δεν ξεχνάμε αυτό. Απλά λες ότι είναι. Δηλαδή, στον πρώτο όροφο είναι ο Δέλλας με το Μάντζιο. Ο Μάντζιο είναι στο ισόγειο. Ε? Άλλο ήθελα να πω για το Δέλλα, θα το πω μετά. Για τον Αναστασίου, τι λες? Από τους τρεις, αν μου λες με το ζόρι, τον Αναστασίου θα σου λέω. Πάλι δεν είσαι σαν Αριανός ευχαριστημένος. Ναι. Ολοκλήρωσε για να πάω στους επόμενους. Ναι, να πάω στους επόμενους. Ναι, αγοράκι μου. Και να μας πεις στο τέλος από πού είσαι αυτή τη στιγμή που μας μιλάς. Πού είσαι αυτή τη στιγμή που μας μιλάς. Σε ποιο σημείο του σπιτιού? Είμαι στο κρεβάτι. Ναι. Έχω βάλει τα ακουστικά. Ναι. Ναι. Ωραία, τέλειο είσαι, ρε φίλε. Γουστάρω, γουστάρω, γουστάρω. Άσε με να το πω ότι το γουστάρω, Μωρή. Τετίζα που είσαι εσύ, σαν παραμένο βασιλιά. Μα έφαγε, όλα σου φταίνε. Είσαι κούκλο σήμερα γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Αν ήμουν ακόμα ένα το βράδυ, θα φασωνόμασταν. Σίγουρα. Φασωθήκαμε ήδη. Τρούλι, ακούστε με. Δεν το λένε Τρούλι. Ντρούλινγκ. Έλα ρε φίλε. Έτσι. Ναι. Αναστασίου, Ουζουνίδης και Δόνης. Ο Δόνης έχει πάει σε ομάδα. Ο Δόνης είναι σε μια ομάδα στη Μακάβη Τελ Αβίβ. Εγώ από αυτούς τον Δόνη. Εκεί με τον Μίκη Μπέρκοβιτς και τον Τόρο Τζάμψε παίζει. Θα τον ήθελα τον Δόνη. Εντάξει, πολύ διαφωνώ. Εγώ τον Δόνη θα ήθελα. Και τον Σάρ. Εγώ θα τον ήθελα. Συμφωνώ με τον Τρούλι. Με τεχνικό διευθυντή του Σβισέρ. Καλό σας βράδυ. Γεια σου, αγοράκι μου, να σε καλά. Να περάσει καλά, αγοράκι μου. Ωραίος, πολύ ωραίος. Ναι. Πάω στον Νίκο. Νίκος Βαϊμπεράτος και περιμένω τους υπόλοιπους. Έρχομαι στους υπόλοιπους. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Ακούγομαι. Τέλεια ακούγεις, όχι μόνο ακούγεις, τέλεια. Πολύ χάλι σήμερα.
Ναι. Το μόνο καλό που είδαμε λίγο στην τηλεόραση ήταν οι Ουκρανέζες που ήταν. Μία ήταν καλή, οι άλλες πεθαίρεστα, ρε. Κοίταξε, δεν με χαλάει και η πεθέρα. Με καθόλου. Ό,τι είχε, ό,τι είχε. Μια χαρά, γρήγορα κοντά έχει το ζουμί. Εγώ θέλω όμως να ελαφρύνω λίγο το κλίμα και να συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Γουίλι. Πιστεύω ότι άνοιξε ο δρόμος για το πρωτάθλημα τώρα. Οπότε να κάνουμε, να εστιάσουμε εκεί. Μη κοιτάς, δεν είναι παοξής. Αργιανός είναι αυτός που μιλάει. Μη κοιτάς έτσι περίεργα. Όχι, δεν. Σαν βλέψη εξωγήινο. Ο συμπέθερος σε κοίταξε. Ο συμπέθερος άνθρωπος δεν. Με κοίταξε και με κοίταξε υπονοώντας ότι είσαι παοξής. Άκουσε με. Δεν κατάλαβε τον κοκκινά. Δες με τι σήμα βγήκε. Με το Άρη το σήμα έχει το Βάιμπερ. Φίλε, άκουσε με λίγο. Από αυτά που. Δεν τον λένε φίλο, Νίκο τον λένε. Εντάξει, φίλο του λένε. Δεν συγκρατώ ονόματα. Συγγνώμη, ζητάω. Δεν συγκρατώ εύκολα ονόματα. Μόνο το όνομα δεν συγκρατάς. Δεν συγκρατείς. Τα 10 που λέει, τα 9 δεν έχω κάνει τίποτα, τα ξέρεις. Γιατί δεν σου έδωσε κόσμο, ρε. Ξέρω. Όταν είπε αυτό το πράγμα, δεν με κοίταξε περίεργα. Κοίταξε προ τα εκεί. Τι να ό,τι κάνω. Τι. Να κοιτάω προ το από το παράθυρο. Ό,τι τι, γιατί με κοίταξε. Τίποτα. Επειδή σου φάνηκε κάπω αυτό που είπε, λε, βγήκε παοξή να ηρωνευτεί αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν το είπα. Και του δείχνω Νίκο το σήμα που έχει στο Viber. Και το έπληξε μετά. Εντάξει, δεν βλέπω. Τώρα, μα δεν βλέπω μέσα από το κομμάτι. Ο άνθρωπο έβαλε quiz προχθέ. Ναι. Δεν κατάλαβε, δεν ήξερε τι σημαίνουν τα αρχικά στι φανέλε των προπολιτών. Εσύ με τον πώ να σα άκουσα, φίλε. Εκείνη την ώρα, πριν κοιτάξω το. Εντάξει, ρε φίλε. Πριν κοιτάξω το δέκτη, μην μιλάς. Πριν κοιτάξω το δέκτη, παρακαλούσα από μέσα μου να γυρίσω και να δω άλλη συχνότητα και όχι 107 και 4. Μόλις είδα 107 και 4. Εγώ τράπηκα που είναι αργανός. Μισό λεπτό. Άκουσες τι είπε ο ακροατής. Τι είπε. Επανάλαβε, Νικόλα. Για ξαναπέζε, Νικόλα. Τράπηκα που είναι αργανός, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι σαν και εσένα. Δεν είμαστε τόσο έξυπνοι σαν και εσένα, ρε φίλε. Και οι δύο ήταν. Βάλε και τον πόσμο που ξέχασε μετά το κινητό του. Πλάκα κάνει, ρε. Σιγά. Το παίρνει σοβαρά με μια φωτσική. Δεν ξέρω αν κάνει πλάκα, δεν τον έχω μιλήσει από τώρα. Το παίξα αραχτό, το παίζει τώρα εκεί. Όχι, μια μου πει. Έβγαλε τα χέρια από μπροστά, δηλαδή που τα έχει κλειδωμένα και τώρα το παίζει τα πόδια. Σε πειράζω τα κλειδωμένα. Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει έτσι πώ το βλέπω. Μ' αρέσει η αγάπη μου. Ξέρει πώ αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, πώ κάθεσαι. Σαν να είμαστε μια σεζόν σε μια παραλία και να έχουμε τρει κόλου κοβαλίνκα απέναντί μα και να του έχουμε αποκλείσει εμεί. Ναι, ωραία. Για τον αποκλεισμό φταίει ο Ζάχος κατά βάση. Έτσι, αλλά φταίω κι εγώ που δεν πρόλαβα να παίξω να πούμε τον Άρη να κερδίσει, γιατί δεν μπορώ να πιάσω τίποτα να πούμε. Οπότε άμα δεν το τον Άρη. Γεια σου, Νικόλα. Είχαμε μια τύχη γάμο. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Γεια σου, ρε Νικό. Καλό βράδυ. Γεια σου, αγοράκι μου. Να σε καλά. Έχω κι άλλο που πρέπει. Ποιο είναι αυτό που πήρε. Ο Τόνι σε λίγο όμω. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα, Στέφανος. Όχι, ο Στέφανος, τον ήπιαμε. Δεν φεύγει ο Ένικα, ξέρω εγώ. Έφυγε, δεν φεύγει, έφυγε. Ωραία, εγώ θα θέλω κάτι σαν Αργιανός. Και έρχεται ο Μάτζιος. Όχι, ο Μάτζιος σήμερα δεν μου κάνει. Ούτε ο Μάτζιος μου κάνει, ούτε ο Θεός μου κάνει. Αυτή δεν είναι προπονητής για τον Άρη. Ο παίχτης λέμε, όχι ο προπονητής. Τέλος πάντων, εγώ... Κοίτα, επειδή δεν είμαι πολύ καλά τώρα. Γιατί? Γιατί δεν... Γιατί, ρε Γιώργο. Πες μου ότι είναι και το Παοξάκι ο φίλος σου δίπλα. Εδώ είναι, αλλά τον έχω κάνει πέρα τώρα. Εντάξει, οκ. Για πάμε. Εκεί ψιλοκομμένο είναι τώρα, δεν χωράει να μιλήσει. Θέλω να βγει ο Ένικ και να μου πει αυτοί οι παίκτες που ήρθαν τώρα είναι επιλογές δικές του. Θα φύγει, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις και ξέρω εγώ. Θα φύγει. Αυτός που πήρε, ρε Ένικ, πέρσι, 1,5 χρόνο δεν είχαμε κάνει μεταγραφή και με το δίκιο σου με βάζεις το Σάσα δεξί μπακ, με βάζεις το Ρούς να πούμε να κάνει το Μακινάτσι, με βάζεις τον Τικινί να πούμε να κάνει το Σκουπιδιάρι, έχεις κάνει αρχημείες του κερατά και καλά έκανες να πούμε γιατί δεν υπήρχαν να πούμε παίχτες. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές. Φέτος, με ποια λογική κύριε παλικάρι μου, ξανά ο Σάσα δεξί μπακ, όλοι αυτοί που πήραμε στον πάγκο, διώχνεις τον Τικινί να πούμε για να πάρεις αυτόν τον Ισπανό και τον Μάνο, διώχνεις τον Λάσο για να πάρεις τον Μπερτόλιο. Διώχνεις το Βέλεθ, ξέρω εγώ, όχι εσύ, η διοίκηση. Στέφανε. Και καλά έκανε και τους... Γιατί δεν μπορούσε να το πληρώσει, ρε παιδί. Αν ο Βέλεθ ήταν παράλογος, να πούμε, καλά έκανε και τον έδιωξε. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Κωστένογλου είναι ελεύθερος. Όχι, Κωστένογλου, για τον Θεό, όχι. Γιατί, επειδή είναι χριστιανός. Όχι. Ποιος Κωστένογλου. Είπες για τον Θεό, υπονοούμενο, ηρωνικό ήταν. Για τον Θεό, όχι τον Κωστένογλου, ρε φίλε. Εγώ θα έπαιρνα τον Άγγελο πάντως, αν ήμουν καλύτερος. Στέφανε, επειδή βλέπουμε τώρα τον Όφη,
Να σε πληροφορήσω έτσι λίγο που το βλέπω, την κοινή είναι από τους, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες. Καλά, πάντα αυτός είναι ο καλύτερος. Εντάξει, καλά. Αυτός που δεν παίζει, αυτός που έφυγε. Σε τρεις φάσεις μέσα ναι, ήταν. Καλά, τον είδαμε και πέρυσι. Εντάξει. Και πρόπερσι να και πούμε. Πέρυσι ήταν από τους καλύτερους. Βάλε το λιμό. Ρε, από καλύτερος ήταν. Άσε μας. 17η αλλαγή. Έχουμε τώρα την κοινή στην ομάδα, τώρα άσε μας, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα ξέρω. Έχουμε τώρα την κοινή. Άσε τώρα. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, σήμερα έλειπε ο Μπάμπης ο Μουστακίδης. Καλά, εντάξει. Πώς, από δεξιά, για χαρά θα ήταν. Αν με ρωτάς εμένα, εγώ προσωπικά, συγγνώμη να πούμε, θα το κρατήσω τον Τικίνη. Καλά τώρα, εντάξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε καλύτερο παίκτη. Μετά Χριστόν Προφήτες και οι δύο. Όχι, πριν τα είπαμε αυτά, κύριε Ζαγόρα. Πότε τα είπατε, καλέ. Έλα, πότε τα είπατε. Τώρα, άμα είχε, αν είχε κερδίσει σήμερα, όλα θα τα λέγατε αυτά. Πριν τις μεταγραφές, άκουσε με. Το καφενείο. Γιατί δεν ακούς προφανώς. Εσύ μας δεν ακούω λίπερο εγώ, αλλά ραδιοφωνικά ακούω. Σήκαμε να ακούω λίπερο. Πριν τις μεταγραφές, όταν έφυγε ο Τικίνη. Δεν άρεσε άσχετη. Είπα ότι θεωρώ ότι δεν θα έχουμε καλύτερο παίκτη από τον Τικίνη. Βέβαια δεν ξέρω το τι λεφτά ζήτησε, έτσι. Τα λεγαμενάκια σου. Πάλι τα λέει ο. Καλά, εντάξει, δεν τα λέγαμε. Θα το ρωτήσω τον Τάσο. Θα ρωτήσω τον Τρέγκα, ρε. Καλά, εντάξει. Στέφανε, ολοκλήρωσα, έντε. Γιατί περιμένουμε πολλά αργιά να τα πούν και πάω ξάκια. Κύριε Νίκ, σε ναι, παρακαλώ. Βγες και πες μας. Ήταν επιλογές δικές σου αυτές. Δηλαδή, ρε παλικάρι μου, να ξέρουμε κάτι γιατί σε διώχνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ξέρω γιατί σε διώχνω, ρε φίλε. Αν σε διώχνω, γιατί έχεις κάνει αυτές τις μεταγραφές εσύ. Έχεις επιλέξει εσύ το Σάκιτς, έχεις επιλέξει εσύ να πούμε το center back, να πούμε αυτό το Κροάτι. Αν τους έχεις επιλέξει εσύ, ρε φίλε, επειδή δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, προς το παρόν έτσι φαίνεται. Μπορεί αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, να ανεβούν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ένα κακό φεγγάρι, ας πούμε, και είναι πολύ εντάξει, ρε φίλε. Αλλά αν τους έχεις διαλέξει εσύ, ρε Νίκ, ποιες μας θα μας το πεις, να πούμε, μη θίγεις έτσι τον Μπεκιάστος, να πούμε. Σε παρακαλώ. Γιατί βρες, είδες το κουτσομπολιό τώρα να μάθεις τι έγινε, δεν έγινε. Τι να κάνουμε, έφυγε. Κάτσε εσύ και εγώ να σου πω κάτι, εγώ διαφωνώ με τον αφήγη προπονητής. Γιατί? Φταίει ο προπονητής. Φυσικά φταίει ο προπονητής. Άμα από τη στιγμή που ο πρόεδρος λέει ότι φταίει ο προπονητής, τελείωσε. Α, αυτή η λογική. Μισό λεπτό, ο τεχνικός διευθυντής συμφωνεί. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Συμφωνεί. Αν δεν συμφωνεί ο τεχνικός διευθυντής, ο Παντελονάτος, ξέρεις τι κάνει, Στεφανάκο μου. Να σου πω. Παρακαλώ. Φεύγει πριν το προπονητή. Δεν βλέπω τον Άγγελο να κουνιέται. Εγώ το ρεπορτάζ δεν το ξέρω. Ο Χρήσανδος είπε δεν τίθεται θέμα Άγγελο Χαριστέα. Εγώ το Χρήσανδο πιστεύω. Και αν πιστεύω στον Ζάχο, τον άσχετο. Όχι, το μαλωμένο με την αλήθεια. Με λένε ρίζω όπως θέλω τα γυρίζω. Που βρήκε ευκαιρία τώρα να ξεσπαθώ επειδή ο Άρης αποκλείστηκε. Μη μας πας εκεί. Γιατί τώρα όχι, θα σε πάω εκεί. Θα σε πάω εκεί. Γιατί μιλάς. Δεν πρέπει να φύγει ο Χαριστέας. Θα στεναχωρηθεί. Πρώτος, εδώ ο Στέφανος θέλει λέει να μάθει από τον Ένικ τι έγινε. Αν ο Ένικ δέχτηκε. Το πρόβλημα του Στέφανου αυτό είναι αυτή τη στιγμή, κατάλαβες. Ο άλλος ματώνει όμως. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Σου λέω ότι του Χαριστέα να ήταν. Πες τα 500 χιλιαρικάκια κύριε Στέφανε να τα δώσεις για τον αποκλεισμό. Του Χαριστέα να ήταν η επιλογή. Μισό λεπτό να ακουστώ στον Στέφανο. Να ακουστώ και θα σου δώσω το λόγο. Γιατί ο Στέφανος κάνει το παγώνι. Στέφανε, μ' ακούς ή έπεσε γραμμή. Δεν κάνω καθόλου. Δώσε το μισό εκατομμύριο λοιπόν που έχασε σήμερα ο πρόεδρος. Δεν κάνω καθόλου το παγώνι και καρύ. Όχι, μιλούσε ο Ζάκος. Μην τον διακόπτεις. Έλα, Ζάκο μου. Έλα, Ζαχαρία. Λέω ότι αν οι επιλογές είναι του Χαριστέα και τις δέχθηκε ο Ένικ χωρίς να πει τίποτα, είναι υπόλογος και ο τέτοιος. Και ο Ένικ φυσικά και το αντίθετο. Γιατί εσύ το πιάσα από την άλλη οπτική γωνία. Από ποια οπτική το πιάσα. Ότι αν οι δικές του και δεν συμφωνούσε ο Χαριστέας, μου λες, έπρεπε να παραιτηθεί ο Χαριστέας. Μα λέει ο Στέφανος, φυσικά πρώτος, πριν τον Ένικ. Δεν διαφωνώ. Α, δεν διαφωνώ, αλλά και από την άλλη μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω έτσι. Να γεννήθηκε κανένας μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου. Καλά, πώς δεν μπορώ. Εγώ διαφώνησα 2-3 φορές. Εντάξει, και έχουμε κάποιες κρίσεις στο λίπερο. Καλά, θα πιστεύω ότι μια χαρά θα είσαι στο 2-5. Μια χαρά θα είσαι στο πέναλτι. Στέφανε, ολοκλήρωσε γιατί μας έφαγες τη μισή εκπομπή με αυτά που λες. Okay. Για να μιλήσουν και τα άλλα παιδιά. Ναι. Σαν την αυτή είσαι σήμερα από μέσα. Σαν την τέτοια, πώς τη λένε, τη Γιούλη Ζουμπουλάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή. Προχθές. Ναι. Γιατί? Χειρότερα. Γιατί? Γιατί έχω χαλαστεί, ρε φίλε. Και είναι λογικό, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας τώρα. Σε παρακαλώ, μην με πονάς τώρα να πούμε γιατί είμαι στεναχωρημένος ήδη. Δεν σε πονάω. Αν αρχίσει τώρα κάνεις αργιανούς που να είναι χαρούμενος να πούμε. Δεν είπα να είναι χαρούμενο. Κοίταξε, μπορεί να υπάρχει ένα αμεόρφωνο αργιανή. Καταρχάς, κάθε εμπόδιο σε καλό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχουν αργενοί που το πιστεύουν. Αυτό, εγώ είμαι μέσα αυτούς που το πιστεύουν. Ζάχο. Λοιπόν, μισό λεπτό, μιλάει και ο Ζαγόρας. Τι Ζάχο, ρε. Θες να φας κανένα κλείσιμο. Από εσύ τα αρχίζω εγώ. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, είναι και κάποιοι αργενοί οι οποίοι χαίρονται γιατί λένε ότι φεύγει επιτέλους ο μυρωδιάς ο προπονητής.
Να φύγει μετά από νίκη. Να μην φύγει μετά από. Λέω τώρα εγώ υποθετικό, δεν ξέρω κανέναν τέτοιο. Αλλά λέω μήπως θα υπάρχει. Για να ολοκληρώσω. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι που λένε, που όπως πριν με τον Λάξη θα το συζητούσαμε. Θα ολοκληρώσει, έχει 30 δευτερόλεπτα. Ότι τα βάζει με τους παίκτες γιατί, ρε φίλε, μπορεί να κάτσουν να χάσουν και να φύγουν, διώξουν τον προπονητή. Και αυτό παίζει. Γιατί σκεφτόντουσαν τι γινόταν στον ΠΑΟΚ πριν από λίγο καιρό. Δεν είπα ότι έκατσαν να χάσουν, αλλά κάποιοι δεν παίζανε καλά και πουλούσαν την μπάλα, λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, για να διώξουν τον προπονητή. Έτσι λένε αυτοί. Δεν υιοθετώ. Okay. Στέφανε, ολοκλήρωσε. Okay. Είδατε σήμερα παίκτη του Άρη να πουλάει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, Στέφανε, ρωτάω τον Ζάχο. Να θα μιλήσει μετά ο ακροατής. Όχι, αλλά τι να σου πω τώρα, πολλά του Άρη δεν ήταν σε καλή μέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, δεν υπήρχε στο ο Στέφανος θα ολοκληρώσει, θα βάλει τον επίλογο για να πάμε στο επόμενο. Φίλε Ζάχο, θυμάστε πολύ καλά ότι επιλογή Κόντι και Σκόρδα και δεν συμμαζεύεται. Oh. Και τα χρέη αυτά που πλήρωνε τώρα έπρεπε να πληρώσει ο Καρυπίδης με τα μπαν και τα αμάν και όλα αυτά. Σε εκείνες τις διοικήσεις, Ζάχο, ήταν δημοσιογράφοι του Άρη μέσα. Τώρα το σκορδόσκυλο βγήκε να κάνει ένα φίλιο στον Άρη. Σε κλείνω. Σε κλείνω. Σε κλείνω. Νοσταλγός του παρελθόντος. Το παρελθόν του παρελθόντος. Έτσι δεν είναι. Καλά, το είπαμε. Ωραία. Παρακαλώ στον επόμενο. Ψάχω, σε θέλω λίγο πιο ζεστό στην εκπομπή. Καλά, είμαι ζεστός. Μην μιλάς πάνω στον ακροατή. Μιλάω στον ακροατή, κάτσε τέτοιο. Κάθομαι έτσι, γιατί είσαι έτσι. Όχι, γουστάρα που είσαι έτσι, αγάπη μου. Πώς να είμαι τελικά. Καταρχάς σήμερα είσαι πολύ ωραίος. Άντε πάλι. Πολύ όμορφο είσαι σήμερα. Έλεγα να βγω μετά το μάτσα, αλλά δυστυχώς. Γιατί έπρεπε να κερδίσει ο Άρης για να βγεις. Στείλτε μου το μήνυμα να βάλω τα κάνω τα βουντού για να κερδίσει. Με μία Αριάνο έλεγα 11 ώρα να λέω μπας και θα σε έφερνα εδώ 11 ώρα να την κουπανίσω, αλλά πά. Δείξτε μου. Δικαιώνεις τον Τζίκο όμως, έτσι. Που είσαι μοναχοφάς. Γιατί την έφερε την κοπέλα εδώ να βγούμε μαζί και οι τρεις. Θα λυποθυμίσει, θα τη δείξω. Δείξτε. Πάμε στον επόμενο. Μετά θα τη δείξω. Τώρα τη θέλω. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, ποιος είναι? Καλημέρα. Εγώ είμαι, παιδιά. Ναι, Γιάννη. Είμαι Γιάννης από Ανάληψη. Καλώς τον Γιάννη. Ανάληψη και Τρινόμαυρη, όλοι, Ανάληψη. Ναι, ναι, τι να πω, παιδιά, όλα ήταν στραβά σήμερα. Το φάγε και ο Γάιδαρος, ας πούμε, που λένε. Έτσι. Το κλίμα. Έσπασε ένα ποδοσφαιρικό αίτητο 60 ετών, που παραμιλούσε όλη η Ευρώπη γι' αυτό. 60 ήταν. Ορίστε. 60 ήταν, Γιάννη. Χρόνο δεν χρειάζεται να λέμε, Γιάννη, 28. Γιατί να μην πούμε. Γιατί μπορεί 60... να παίζει μια φορά κάθε 60 χρόνια, ρε. Και τι έγινε, γιατί δεν αφήσει τον ακροατή, δηλαδή να πει αυτό που νιώθει. 68 έγινε. 60 χρόνια, 8 χρόνια. Ναι. Εντάξει, τώρα. Είτε σαν σχετίε. Δεν τι σαν σχετίε, λοιπόν, στο κεφάλι. Θε να κλείσουμε να φύγουμε. Σε όλα τα μεγάλα αθλητικά site είναι πρώτο θέμα αυτό το αίτητο του Άρη που έσπασε στην Ευρώπη, α πούμε. Δηλαδή γίνεται χαμό σε όλο τον κόσμο. Και σύνολο αυτά έρχονται και αυτοί οι τραγικοί, απαράδεκτοι Ουκρανοί και βγάζουν πρωτοσέλιδο, το οποίο εγώ δεν το υιοθετώ με τίποτα, το οποίο λέει κόλος για φίλημα. Τι να πω, ρε γαμάτα. Το Sport Time έχει... Ευχαριστούμε, Γιάννη, να είσαι καλά. Παοξίσταν ο Γιάννης. Παοξίσταν, από την ανάληψη πήρε, αποκλείεται. Α, εντάξει. Παοξίσταν, δεν υπάρχουν ανάληψη. Δες το πρωτοσέλιδο του Sport Time. Ναι. Αναμενόμενο. Καλά κάνει. Παρακαλώ στον επόμενο. Εγώ είμαι. Εσείς. Νόμιζα ότι παίρνω τηλέφωνο τζάμπα να πούμε σε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Δηλαδή πρέπει να είμαι μια μισή ώρα βγες να πούμε στο κινητό. Μια μισή ώρα περίπου πρέπει να είμαι. Τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να το δείτε μετά τηλέφωνο, αδερφέ. Μη με λες, αδερφέ, με γυρνάει τάντερα. Πες ό,τι θέλεις, εκτός από το αδερφέ. Και το ψηλέ. Είμαι δύο μέτρα, αλλά δεν θέλω να με φωνάζετε ψηλό. λέγε ο Μάρτα Ρίφ, λέγε, έλα, έχεις και φασαρία πολύ. Κλείς το παράθυρο, γιατί δεν θα σας αντέξεις παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αρχικά να αρχίσω από το τελευταίο. Κανένα αίτητο δεν έπεσε. Όταν μιλάμε για αίτητο, μιλάμε για αίτητο της έδρας. Δεν υπήρχε έδρα. Τι εννοείς δεν υπήρχε έδρα? Δεν είχε κόσμο. Τα προηγούμενα 28 μάτς τα δώσαμε με κόσμο, αδερφέ. Στο τρίτο, αδερφέ, καίγεσε, Τάκη. Λοιπόν, πέστε μου εσείς ότι τα 28 μάτς που δώσαμε προηγουμένως
αν παίζαμε δίχως κόσμο, δεν θα χάναμε. Ή πέστε μου, αν είχαμε 25.000 τώρα είχε... μέσα στο γήπεδο, θα κερδίζει. Το αν, τους πήραν και δεν φύτρωσε, αλλά έτσι είναι φίλε. Ο κόσμος μετράει, όταν λέμε ότι είναι αίτητο, είναι αίτητη η έδρα. Όχι από τους παίχτες, η έδρα. Η έδρα είναι ένα σύνολο μεταξύ παιχτών και κόσμου. Όταν λείπει ένα από τα δύο, πάβει να υπάρχει έδρα. Λοιπόν, στην ουσία δεν είσαι λάθος, αλλά στους τύπους χάσαμε. Τι έκανε τώρα. Στην ουσία δεν είναι λάθος, μην πας καμιά με το monitor πάνω στο... Χάσαμε όμως, θα ντυθείς καναβάλι πριν το Φεβρουάριο. Λοιπόν, δεν έχω ντυθεί ζωή. Δοκάρι και έξω, δοκάρι και έξω, φταίει ο προπονητής. Για να ακουστεί περισσότερο. Δοκάρι και έξω, φταίει ο προπονητής, πρέπει να φύγει. Γιατί αν έμπαινε τον γκολ του Ματίγια, μπορούσε να ήταν και 5-0, αν ανοιγόντουσαν αυτοί. Γιατί από ό,τι είδαμε στην άμυνά τους, όταν βγαίναμε στην κόντρα, ναι, έτσι, ήταν ό,τι και το όνομά τους. Και εσείς και το ίδιο ήσασταν στην άμυνα, μια κεφαλιά ναι, δεν πήρατε. Ναι, δίκιο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Mm. Εδώ όμως, όπως είπε και ο Στέφανος, τους παίκτες, δεν νομίζω να τους διάλεξε ο προπονητής. Και το αριστερό μπακ και το δεξί μπακ. Και πώς συμβαίνει πάντα ο πρώτος παίχτης που παίρνουμε πάντα να βγαίνει μούφα, ρε φίλε. Ποιος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος. Ποιος ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος πέρυσι ήταν αυτός ο Ολλανδός να πούμε, που πήραμε και που έχει πάρει το χιαστό. Ναι, ο Ντουάρτε. Ο Μαύρος. Ο δεύτερος ήταν ο Σούντγκρεν. Φέτος ποιος ήταν ο πρώτος, δεν θυμάμαι. Ο Σάκητς. Ο Σάκητς είπε ο δημοσιογράφος, δεν τον άκουσες. Άμα έχεις το μυαλό σου στην κόμενα. Και ο δεύτερος ήταν ο Γκανέα. Στείλ φωτογραφία. Και τι σημαίνει αυτά, δηλαδή, που λες... Τέλος πάντων, κοιτάξτε... Πώς θες να το συνδυάσεις. Πώς θες να το συνδυάσεις. Λίγο σοβαρά. Να μην... Σοβαρά μιλάω, αλλά όταν μου λες ότι πέρυσι πήραμε, μας βγήκαν αποτυχημένοι παίκτες, πού θες να καταλήξεις, αγάπη μου. Άκουσε με. Αυτό σε ρωτάω. Άκουσε με, δηλαδή. Σ' ακούω γρήγορα όμως. Πες. Αν ήμουν διοίκηση, γιατί σου λέω, μπάλα έπαιξα πολλά χρόνια. Και πιστεύω ότι έπαιξα και καλή μπάλα. Ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Αυτό μου το είπε και ο Βασίλης, ο Βάσια, ο Χατζηφαναγής. Μπάλα λέει, ξέρω καλή. Ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκε κιόλας ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν αδιοίκηση, θα κρατούσα τον προπονητή και αν ήταν να γίνει στραβή, να πούμε, θα γινότανε όταν θα είχαμε την εθνική ομάδα. Γιατί έχουμε εθνική ομάδα τον Οκτώβριο. Και έχει 15 μέρες να φύγει καινούργιος προπονητής και να αλλάξουν τα δεδομένα. Έγινε. Δηλαδή, με θολωμένο μυαλό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι είναι, πάντα. Περίμενα μια μισή ώρα. Ναι, εντάξει, και άλλοι περίμεναν όμως. Δεν περίμενες μια μισή ώρα. Μην πουλάς παπά στον κόσμο. Και μην ανεβάζεις τον Τόνι Σφωνή στο δημοσιογράφο, γιατί ο δημοσιογράφος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Καλά, καλημέρα. Α, θυμωσέ. Κάτσε ακούσουμε το. Α, νευράκιατάκι! Γιατί? Γιατί δεν παίρνεις θέση που ο ακροατής μας έκλεισε το τηλέφωνο στη μάπα. In your face το έκλεισε. Είναι η εκπομπή σου. Δεν είναι εκπομπή μου, φιλοξενούμενο είμαι. Πάλι είναι εκπομπή μου. Μα η εκπομπή μου μία η ώρα τελείωσε. Είναι αυτή η εκπομπή, η μία εκπομπή μου μία η ώρα τελείωσε. Είναι 1 και 31. Καθόμαστε εδώ για να μην λένε ότι δεν πάει κι αυτός. Θύμος ο Μαρταρίφ τώρα, ο Τάκης. Στις έλα, ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Νίκος είμαι από Ανιλιούπολη, πάω. Τι θες για τον Άρη λέμε τώρα, αρκετοί μιλάνε στην εκπομπή. Τι να μας πεις εσύ να πούμε που είσαι και εντελώς άσχετος. Λοιπόν, πρώτα στο Στέφανο. Πραγματικά Στέφανε, σήμερα για σένα ένα δωράκι. Παντελονάτο, δεν κάνω κουλιάμα. Λοιπόν, φίλε Στέφανε, σαν σήμερα πέθανε ο Παύλος Φίσα, δολοφονήθηκε. Δολοφόνησαν σαν σήμερα τον Παύλο Φίσα. Έχει ένα τραγούδι του Παύλου Φίσα, διασκευή είναι, σιγά μην κλάψω. Αυτό το αφιερώνω. Του Παύλου Φίσα είναι αυτό. Μην κάψεις το μυαλό σου. Τι λέει ρε. Μην στεναχωριέσαι γιατί σου χρειάζεται η ομάδα σου για να βοηθήσεις όπως μπορείς. Και τα ρήφας και τα δυτικά. Λοιπόν, στο φίλο του Ζάχο. Ζάχο, σε είχα πάρει τηλέφωνο πριν ήρθε το μπανκ και σε είχα πει για τον απόλυτο πράκτορα 666 με τον Βιν Ντάζελ. Το θυμάσαι Ζάχο. Ναι.
Το θυμάται ο Ζάχος. Ποιος Δέλλας και ποιος Μάντζιος, φέρτε τον Κούπερ να γουστάρουμε. Ελεύθερος είναι, γράφει ο 170. Ο Ένιγκ με τη συμπεριφορά του έκανε τον Ντικινί και, Λάρσον να φύγουν από τον Άρη. Με αυτούς ο Άρης θα περνούσε, λέει ο 571. Παιδιά, με τι γίνεστε, μετά Χριστόν προφήτες, ε. Λοιπόν, μετά, που είναι εδώ, μη μου τον σκάς Γιώργο, μη μου κάνετε το βράδυ όμορφο, εγώ φταίω. Το είδα το ματσάκι σπίτι μου. Ο από κάτω του Ζάχου. Ανέβηκε πάνω το δει με τον πατέρα μου, τι να κάνουμε, πρέπει να είναι ένας μαζί του. Α, κοίτα μαζί το Γιώργο! Θα έχουμε ένα τρυφερότητα τέτοια λίγο. Ξέρεις γιατί, ο μπαμπάς θα ρωτούσε κάθε 5 λεπτά ποιο μάτς βλέπει. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν πειράζει. Ανέβα λίγο πάνω να το δει. Καλά, Γιωργάρα, λατρεία. Νίκο! Νίκος, λίγο να απευθυνθώ λίγο. Ξέρω ότι είσαι εσύ. Γιωργάρα είναι ο άλλο, το μήνυμα. Απ' την Ηλιούπολη δεν είσαι. Έλα, ρε Νίκο, λέγε. Νίκος είμαι από την Ιούπολη, Γιώργο. Λοιπόν, πολύ καλό είναι αυτό που πήρε. Για τον πράκτορα από... με 3-6. Ναι, για τα έργα θα μιλάμε τώρα. Νίκο, ναι. Μου λέει ο Ζάχος να σε κλείσω, Νίκο. Δεν μπορώ να μην σε κλείσω. Μου είπε να σε κλείσω. Δεν φταίω εγώ. Παρακαλώ. Εγώ ήθελα να σε κρατήσω. Προπαγάνδα. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Γιάννης από Στουτγκάρδη. Γεια σου, Τζονί. Γεια σου, Γιάννη. Μόλις με είπες ρε Ζάχος στο ηχητικό, το έπαιξε Σάσο, φοβήθηκα. Γιατί? Τώρα δεν κάνω πλάκα. Μαυρόγατα. Αυτό σε λέει ότι είσαι. Ό,τι παίζεις ρε παιδί μου, το αντίθετο βγαίνει. Όχι ρε φίλε. Άρα τι λέει ο ακροατής, ο κύριος Ζαχαρίας είναι άσχετος. Εδώ σας έχουμε πει. Όχι, δεν είναι άσχετος. Έχει γκίνια, να το πω έτσι. Και εγώ τον έβαλα στο στούντιο σήμερα. Όχι, δεν τον έβαλα. Ο Χρύσανδος. Ο Χρύσανδος δεν με ρώτησε κιόλας. Όχι, όχι. Πάλι φορά. Κάτσε να ακούσει ο Χρύσανδος. Που έβαλε τον Ζάχο εδώ πέρα πάνω στο μάτς, ας έβαλε τον Τσίψιο. Όχι, ο Ζάχος ήταν αίτητος μέχρι τώρα. Όχι, γιατί ήταν σίγουροι γι' αυτό. Σε όλα τα μάτς που ήρθε ήταν αίτητος. Θα κυνηγηθεί ο Χρυσανδός. Σε έβαλε πάνω το Μαυρόγατα. Να ελαφρύνω λίγο το. Έλα, πάμε, Ριάννη. Φίλε, κολλητό σου, βάζει κολλητό σου και παίρνει τηλέφωνο για να φαίνεται ότι έχουμε γραμμές. Καλά, δεν παίρνω στη ζούγκλα τον μόνο. Ο φίλος του Ζάχου. Θα σε κόψω. Α, όχι, θα κόψω την εκπομπή κι αλλιώς. Πες, Τζόνι. Πες, Τζόνι. Θέλω να τον κάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς, Γιάννη, επειδή είστε φίλοι με τον Ζάχο, είστε φίλοι. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, σήμερα είναι ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Πραγματικά, δηλαδή θα πάω μόνο και μόνο που τον στεναχωρήσανε αυτοί οι κοπρίτες, θέλω να πάω να τους δώσω μια κλωτσιά έναν έναν. Ξέχασα να σου πω ότι μου ζήτησε τον οφθαλμίατρο να πάει για αυτός για λέιζερ. Πορά φακού. Σαν διευθυντής που είσαι εσύ εκεί πέρα στο σταθμό, ναι. Τουλάχιστον για σήμερα βαρέα εσύ πρέπει να τον κολλήσεις. Το αγόρι μου εδώ. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό κοίταξε. Αν ήταν άλλος δεν θα ερχόμουν, αλλά επειδή ήταν ο Ζάχος. Ήρθα. Ναι, εντάξει. Γιατί και όχι επειδή έκανε τον Τουκαουάρη, επειδή τον Ζάχος εδώ. Πολλές φορές ξέρεις τι κάνω. Σκέφτομαι, προσπαθώ να μπω στη θέση του άλλου. Εγώ αυτό κάνω. Δεν θα άντεχα, θα φεύγα. Δεν θα μπορούσα να. Εντάξει, αυτό εδώ είναι θηρίο Ζάχος. Είναι παλίκαρος. Όχι, είναι ωραίος. Εντάξει, αλλά. Ωραίος είναι. Α, μην παίρνει αέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Το έκανε το λάθος. Συγγνώμη, να το πάρω πίσω. Είναι άσχετος. Να το πάρω πίσω. Μην παίρνετε αέρα τώρα επειδή είπαμε δύο καλά λογάκια. Γιώργο, ξεχάστηκα. Για πες, το ξέρω, το κατάλαβα. Γι' αυτό σε συγχωρώ. Και είσαι ακόμα στον αέρα. Για πες. Ήθελα να πω ότι. Στις στεναχώριες πόσο πιο. Τώρα εμείς φίλαθλοι στεναχωρηθήκαμε, εντάξει. Πόσο θα κρατήσει αυτό, 2-3 μέρες, 4-5. Έτσι, πώς το λέω. Όχι, για μένα σας έχω πει 1000 φορές, θα κρατάει μισή ώρα. Τόσο αξίζει. Μην χαλιάσετε παραπάνω τώρα. Ήδη αρχίσαμε να γελάμε, να κάνουμε λοιπόν. Να είσαι ο Καρυπίδης και να έχασες μισό εκατομμύριο, να το καταλάβω να στεναχωρηθείς. Αυτό ήθελα να πω από το στόμα μου το πήρες. Εκείνος ο Καρυπίδης που έχει ξεσκιστεί να πληρώνει από την αρχή, μπαν. Παίχτες, μεταγραφές, το ένα το άλλο. Πες τώρα να είσαι εσύ στη θέση του. Δηλαδή, ακόμα δεν πρέπει να φύγει από το γήπεδο, από ό,τι είπε ο Τσαλτίδης, ο Χρυσάνθος. Δηλαδή, εγώ εκείνον σκέφτομαι και αν ήθελα να περάσουμε μια φορά σαν οπαδός, ήθελα πιο πολύ γι' αυτό να πάρει κάνα φράγκο να βοηθηθεί. Γιατί υπάρχει κορονοϊός, εισιτήρια διαρκείας τίποτα. Το γήπεδο θα είναι άδειο. Από πού θα πάρει έσοδα αυτός ο άνθρωπος? Και όλο βάζει. Και δεν είναι κανένας Σαββίδης, κανένας Μαρινάκης, εντάξει. Πιο πολύ το σέβομαι από αυτό να. Δηλαδή αυτό που κάνει, τα λεφτά που βάζει. Πιο πολύ μετράνε. Λοιπόν, αυτός, δηλαδή
ο πιο χωλωμένος, εμείς θα το ξεχάσουμε αύριο μεθαύριο, λέμε, κάνουμε, ράνουμε, φύγε εσύ, έλα εσύ, αυτός είναι που πονάει. Εντάξει. Αυτός είναι που πονάει. Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω και δεν θέλω να... Το σκέφτονται μερικοί αυτό όμως, Γιάννη μου, δεν το σκέφτονται. Παραδείγματος χάρη έναν τύπο που έχω στα 2,5 με 3 μέτρα από εδώ, δεν το σκέφτεται. Ποιο πράγμα δεν σκέφτομαι για τον πρόεδρο? Δεν συμμετέχει, δεν παρακολουθεί την κουβέντα. Θα σου πω, εγώ δεν. Σίγουρα το σκέφτομαι, αλλά δεν. Γι' αυτό το πράγμα είναι εκεί πέρα ο πρόεδρος, για να βάζει χρήματα, έτσι. Άμα ήταν να μην βάζει χρήματα, φυσικά δεν ήθελα να αποκλειστώ, άρεσε, αλλά συγγνώμη, έχει και τα σύν το να είσαι πρόεδρος και τα μείον. Πώς θα γίνει, ήθελα δηλαδή να πω ότι αν εμείς στεναχωριόμαστε μια φορά, αυτό είναι. Καλά, βέβαια. Εντάξει. Αυτό το συμφώνησμα το Γιάννη. Αυτός πονάει πιο πολύ, αυτός πονάει και στην τσέπη. Εμείς πονέσαμε ψυχολογικά. Ναι, αλλά ο ρόλος του είναι να πονάει και στην τσέπη, λέει ο Ζάκος. Εμείς πονάμε 52 χρόνια, φίλε. Αυτός πας πονέσει λίγο, δεν πειράζει. Και εμείς πονάμε, εντάξει, αυτός πονάει και στην τσέπη, όπως λέει και ο Γιώργος. Πονάει, αλλά και εμείς πονάμε, έτσι. Λοιπόν, ρε παιδιά, δηλαδή είναι τόσα χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, είμαστε τώρα 2 χρονιές που προσπαθούμε, ας πούμε, να βρούμε ένα δεξί μπακ και ένα αριστερό. Παιδιά, μπακ. Ο Δόνης είναι στη Μακάμπη με τον Κέβι Μακί και τον Τόραν Τζάμπ, σας είπα. Δεν είναι, ο Δόνης είναι πιασμένος. Πέρασε το γύρο. Μου γράφετε για τον Δόνη όλη την ώρα. Παοξής είναι ο Δόνης, ναι, δεν φωνάζετε τις προάλλες πλέον μερικά χρόνια, μάλλον ότι είναι παοξής να μην είναι στον Άρη. Και πέρασε κιόλας. Τι θα έρθει, πού να έρθει. Μου γράφουν μερικοί αργιανοί για τον Δόνη. Καλά. Άντε κλείσε, Νίκο. Γιάννη. Να πω αυτό, Γιώργο, να πω αυτό. Δηλαδή, ρε Καρυπίδη, βάζεις τόσα λεφτά, κάνεις ράνεις, δηλαδή πονάς. Ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ. Ένα σέντερ, δηλαδή στις θέσεις που ψάχνεις, ας πούμε, και δεν μπορείς να. Όχι, Καρυπίδη, συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι, Καρυπίδη. Όχι, Θόδωρε, Άγγελε. Ναι, εκεί καταλήγω. Άγγελε. Εκεί καταλήγω. Και θέλω να πω κάτι. Αφού πίνεις καφέ στο Κολωνάκι με τον κόσμο. Αν μου βγει όμως ο Άγγελος, αν βγει ο Άγγελος και μου πει ότι εγώ ήθελα τον Ντάκιτς και μου είπε πάνε πάρει το Σάκιτς, εκεί δεν θα πω Άγγελε, θα πω Θόδωρε. Ποιος σου το είπε να πάρει το Σάκιτς? Αν μου πει ο Άγγελος, αγάπη μου, δεν παρακολουθεί σήμερα. Μια χαρά παρακολουθώ. Τι? Δεν με ακούς μάλλον. Λέω, αν μου πει ο Άγγελος ότι εγώ ήθελα τον Μπάκιτς και πήγε μου πήρε ο Θόδωρος τον Σάκιτς, εκεί θα πω Θόδωρε. Τώρα δεν θα το πω όμως. Και έτσι να δεν πρόκειται να το πει ποτέ. Σε ένα που σ' ακούω τόσα χρόνια, ότι τις καλύτερες μεταγραφές τις κάνει ο Θόδωρας. Και το πιστεύω κιόλας. Και το βλέπω. Και αν δείτε στην 11η τις μεταγραφές, και τον Γκάμα αυτός πήγε τον έφερε, και τον Μακδέο Γκαρσία σήμερα αυτός τον έκλεισε, και όλους τους καλούς παίχτες. Εγώ δεν τον φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι στις μεταγραφές, το λες εσύ, ότι δεν το φοβάσαι, δεν το φοβάμαι κι εγώ. Και μάλλον στις θέσεις που αυτές εδώ που δεν δίνει σημασία, γιατί αυτός ψάχνει πολύ, πιο πολύ για μπροστά, εκεί τον αρέσει. Καρπίς ξέρει και μπάλα, ρε. Ξέρει και μπάλα γι' αυτό. Ξέρει και μπάλα. Δηλαδή, δεν το φοβάμαι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δυνατός, πολύ, θηρίο, δις. Αυτό θα έπαιρνα τεχνικό διευθυντή. Αυτόν και Κόντι, δίδυμο. Και Κόντι, μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Και φέρει με 50 χιλιάρικα τον Τούτα και τον Τούτα. Τα μεγάλα μυαλά, ρε, εσύ επικοινωνούν τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι να μην ήμουν εγώ εδώ και να μιλήσουμε τον Ζάχο τόση ώρα. Τα έχεις απελπιστεί. Είπε ο Κόντι ότι πίνω στο Κολωνάκι καφέ. Ρώτησε τον, ρε, να δεξί μπακ και ένα αριστερό. Ρε. Τον Κόντι, εσύ δεν τον είναι. Τόσε μέρε ήμουν στην Αθήνα διακοπέ μου, δεν τον πήραν τηλέφωνο να βρεθούμε. Να πούμε. Με φτιάχνει το κέφι κάθε φορά ο Κόντι. Του ξεπατώνει όλου. Να σε καλά, σε φιλό, σε φιλό, σε χαιρετώ. Γεια, 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 γεια. Θε να πει τίποτα, αγάπη μου, γιατί ο κόσμο πολύ περιμένει. Όχι, να ακούσουμε τον κόσμο. Βλέπει το ρολόι, πότε περάσει. 19 λεπτά έχουμε ακόμα. Τι 19 λεπτά. 41, ναι, μήχη 41. Σοβαρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Μία παράνομη. Εγώ είμαι. Ναι. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τον Ζάχο, Γιώργο. Μπορείς, σου δίνω την άδειά μου, αν χαμηλώσει και το ραδιόφωνο. Όχι. 100%. Τώρα με ακούς, όχι ότι απλά. Ζάχο, δεν σου λέω ποιος είμαι. Ναι. Πάρε τους κολλητούς πίσω. Δεν σου λέω ποιος είμαι για ευνόητους λόγους, είμαι γνωστός σου. Απλά θέλω να δώσω μια πληροφορία που έγινε 12:30 σήμερα το βράδυ. Ακούμε. Ο πρόεδρος του Άρη πήρε τηλέφωνο το Σάββατο Παντελίδη, 1:25. Και εσύ που το ξέρεις. Τι ωραία. Δεν πρέπει να βγάλεις την είδηση από τον ακροατή. Τι ακροατή, φίλε, πού να το ξέρω. Ξέρω ποιος, ξέρω ποιος είσαι. Επιβεβαιώνω την πληροφορία σου. Δεν μπορώ εγώ τώρα να σου πω ποιος είμαι. Μη πεις αγάπη μου ποιος είσαι. Και τι έγινε στο τηλεφώνημα. Αυτά θα τα πάω αύριο.
Απλά μία παρα 25, 12 και μισή, μία παρα 25, μίλησε ο Θόδωρος με τον Σάβα. Και τι, δηλαδή κατά λάθος μίλησαν. Τον πήρε να του πει τι κάνει, ξέρω εγώ, το 10.30 ώρα το βράδυ. Απλά πήρε ένα παιδί μου να επιβεβαιώσει μια είδηση που ξέρω. Μάλιστα. Την επιβεβαιώνει ο Κρότης, επιβεβαιώνει τον αυτό του. Τέλεια. Καλή εκπομπή. Γεια σου, αγοράκι μου. Ωραίος, πολύ ωραίος είσαι. Παρακαλώ. Επόμενος. Καλημέρα. Στρατηγέ, μιλάμε για τον Άρη. Τι πήρες εσύ να πούμε, Πάξε, να πεις το αυτή τη στιγμή. Να κολαντρήσεις. Όχι. Θες να φας κανένα κυνηγητό, ξέρουμε και που μένεις. Όχι. Περίμενε τότε, περίμενε. Περίμενε. Επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν... Ο Άκης που είναι? Έλα, σε ακούμε. Στην Γαλλία. Μην διακόψεις, πάει να ξεκινήσει ο ακροατής να μιλήσει και πετάγεσαι. Δεν με ρώτησες που είναι ο Άκης. Δεν με ρώτησες που είναι ο Άκης. Με ρώτησες. Στην Γαλλία. Έλα, φίλε μου. Ναι, λοιπόν. Συγγνώμη για το ύφος, αλλά είναι λόγω της περίστασης, ας πούμε. Mm. Λοιπόν, μια χαρά είναι το ύφος. Όχι, μια χαρά. Μετά από 1,5 πακέτο καρέλια, να πούμε, και 2 μυστικά, εντάξει, λίγο είμαστε κάπως, να πούμε. Καταρχάς, πώς λέγεσαι, το μικρό σου εννοώ. Κώστας. Κωνσταντίνε, για ποιο λόγο 2 μυστικά, ρε φίλε μου, θα με τρελάνε, θα θυμώσω τώρα, για ποιο λόγο. Γιατί από τη μία, Γιώργο, την περίμενα. Θα μου πεις και αφού την περίμενες τότε γιατί το έκανες. Ναι. Και από την άλλη με πείραξε ο τρόπος. Δηλαδή άμα το τρώγες, αν το τρώγες το 90 με αυτογκόλ, τι θα έκανες. Τώρα θα σε κλαίγαμε. Θα έλεγα, όχι, θα έλεγα τη Σουλτάνα την μπάλα, ρε παιδί μου, δε στην αρετή. Τώρα πώς μας έκανες έτσι. Δεν θα έπαιρνες ηρεμιστικά δηλαδή. Όχι. Α, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε με να δεις τώρα. Λοιπόν, στέλνω σήμερα 25 μηνύματα από το Instagram, εντάξει, ναι, σε όλους τους παίκτες του Άρη. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Γιατί τυχαίνει να πούμε, να γνωρίζω και από τα αγγλικά, ας πούμε, λόγω ότι έζησα 5 χρόνια στην Αγγλία. Τέλεια. Λοιπόν, θα σου διαβάσω το μήνυμα που έστειλα στο Φετσαντίδη. Ναι. Εντάξει, το λέω. Γιάννη, η μέρα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας έφτασε. Η εμπειρία σου και τα χιλιόμετρα που έχεις γράψει σου επιτρέπουν, νομίζω, να προσεγγίσεις το παιχνίδι αναλόγως. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν παίζουμε με μια ομάδα που δεν έχει τίποτα απολύτως να χάσει. Αντιθέτως, αν μας εξαναγκάσει να κάνουμε καμία γκέλα για αυτούς, θα είναι μια μεγάλη τιμή και μια μεγάλη επιτυχία. Άγχος δεν έχουν. Αντιθέτως, έχουν κίνητρα και μάλιστα πολλά. Παιχνίδια όπως η Λαμία, ο Βόλος κτλ. Είναι καλό να μην ξαναπαρουσιαστούν στην ομάδα. Όπως το παιχνίδι με τη Σάλκε, ειδικότερα μέχρι το 62, είναι παιχνίδια που για την ομάδα πρέπει να είναι παράδειγμα και σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Εντάξει, πάω παρακάτω. Όλο αυτό το κατεβατό έστειλες. Όλο αυτό. Και το έγραψα να πούμε σε όλους τους παίκτες του Άρη. Να σου πω. Απλά άλλαζε το όνομα κάθε φορά που έστειλες και το κάνεις copy-paste. Ναι. Έγραψε από κάτω, διαβάστηκε του Φετφατζίδη. Ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό δεν σε εννοώ τόσο δεύτερο ημίχρονο. Κουράστηκε από το μήνυμα. Λες, μπορεί. Δεν είχα κατεβατό. Για συνέχισε πλάκα κανένα. Συνέχισε. Άγω, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Λοιπόν, στο 62 ναι, είναι παιχνίδια που η ομάδα έχει τη δυνατότητα, εντάξει, να κάνει και με το παραπάνω. Μιλώντας για τη Σάλκε, εντάξει, γιατί όταν είδαμε το παιχνίδι με τη Σάλκε μέχρι το 62 είπαμε πω και την μπάλα και πώς και ξέρω εγώ και pressing και ψηλά και αυτά και το ένα και το άλλο και ξέρω εγώ και ιστορίες. Λοιπόν, εσένα, τον Γκάμα και τον Μπερτόλιο, γιατί το είπε ο συγκεκριμένος,
Σας έχει σταμπάρει ο Ουκρανός προπονητής. Μπείτε λοιπόν μέσα και μην τους αφήσετε να πάρουν ανάσα. Και αφού περάσεις κανένα δύο χωρίς να το πάρουν χαμπάρι, σήκωσε το κεφάλι ψηλά και κοίτα τον Λόπες, τον Μάνο, τον Μπρούνο, εντάξει, τον Φακούντο, τον ξέρω ποιον, ή αν έχεις το αισθάνεσαι, έχεις τη δυνατότητα, στείλ την τιμαμένη, εντάξει, δεν το διαβαζούλο, εντάξει, να αναπαυθεί τα δίπαλα δίκτυα. Διάβαστε, δεν το καταλάβουμε. Εντάξει, την μαμημένη είπα, εντάξει, τι να πω. Ναι, μην το λες. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν. Να αναπαυθεί τα αντίπαλα δίκτυα. Το γήπεδο μέσα θα είναι άδειο. Αν ήταν γεμάτο, θα είχαμε άλλα. Συγκαμπάλα, συγκαμπάλα. Βάλε από κάτω να τον τρελάνε το Πιπατζίδι. Εντάξει, λοιπόν. Καλά ξεκίνησες, ωραίο το κατέβατο που έγραψες. Μια χαρά να πούμε. Ωραίος ο τόμος, η κυκλοπαίδεια. Θα ήταν, ναι, θα ήταν. Και θα διαβάστηκε, ρε, το Φετβάζιδη. Και εγώ λέω μετά. 3-0, 4-0. Κουράστηκε λοιπόν. Στο δεύτερο μήχρονο το παιδί, δεν μπόρεσε. Δεν υπήρξε δεύτερο μήχρονο. Δεν τον είδαμε. Ακούμε την μπάλα. Ούτε δεν τον είδαμε, ναι. Ναι. Μετά πήγε ξανά, διάβασε το μήνυμα. Λοιπόν, όμως εμείς. Το γήπεδο θα είναι αδειό. Εντάξει, λοιπόν. Όμως εμείς θα είμαστε εκεί απ' έξω. Εντάξει, και θα φωνάζουμε γερά για την Αργιανάρα. Τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, και το γράφω αυτό ναι. Σε όλους τους παίκτες του Άρη, αγγλικά και ελληνικά. Α, λοιπόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Θέλω, ναι. Το έστειλες και στο Σάσα. Στο Σάσα, στον Τζέκο, στον... Στο Λόπες το έστειλες. Σάκη, στο Λόπες. Θέλω να, θέλω, στο... άκου λίγο, γιατί βγάζω μια ναι. Διαστροφή εγώ, γιατί ξέρεις, ναι. Τέτοια φάση είμαι να πούμε από ναι. Μικρό παιδί. Ναι. Θέλω ναι. Να μου διαβάσεις ναι. Και στα αγγλικά. Ναι, στο διαβάσω. Εννοείται. Μη με βρίζουν οι υπόλοιποι. Όχι, μωρέ. Εννοείται. Όχι, ξέρω, έφαγα πίνα λίγο. Αυτούς περιμένουν. Να διαβάσω τον Τζέκο. Τον Τζέκο τον Αλιταρά, ναι. Βάρα. Α, τον Τζέκο τον Αλιταρά. Βάρε, στα αγγλικά όλο. Να τα διαβάσω στα αγγλικά. Εννοείται, ρε Κώστα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Εκτός αν βαριέσαι. Τζίμι. Όχι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Τζίμι, today it's a big day for the club and also for the players. You have the experience, the quality and the confidence to play such a game. This game is risky and tricky as well. That's why the name of the experience of the opponent. For them it's the own... Σκάτσε γιατί δεν βλέπω είναι και βράδυ έτσι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. It's an honor, βράδυ είναι στο κινητό. It's an honor to play. It's an honor, όχι. Απλώς είμαι έξω στο μπαλκόνι και είναι λίγο το έχω στην ένταση. Άνοιξε το λίγο και μη φωνάζεις, μη φάμε κανένα πινελί και από κανένα από δίπλα. Ακριβώς, θα φάμε κανένα πινελί. Ναι, σιγά σιγά. Λοιπόν, το day είχες τελειώσει, today. Λοιπόν, that's why the name and the experience of the opponent, εντάξει, for them it's an honor to play in the Europa League qualifiers. They have nothing to lose, but a lot of things to win. I think you understand 100% what I mean. All the team must be focused to these games 110%. I think you should be the captain today and speak to your teammates and make them play like lions. Like Lions, όλα, ρε. Ναι. Τέλειο, ναι, τέλειο, τέλειο. Συνέχισε, συνέχισε. Συνέχισε. Λοιπόν, του το γράφω έτσι για να ψηλοανέβει. Τελείωσε. Λοιπόν, όχι. Συνέχισε, ρε. Τρεις σειρές. Ναι, λοιπόν. Μην σταματάς. Είναι ωραίο. Μην το μη χαλάς το. Λοιπόν. The games like Lamia and Volos should be a good lesson. Lessons. Game like those like Schalke should be the example. I wish you the best and I'm sure you will be one of the best players in the pitch. Τέλος. Να σου πω κάτι. Ωραίο είναι, ωραίο, μπράβο. Δηλαδή, αν μπορούσαν κι άλλοι να το κάνουν αυτό, να μπουν στη διαδικασία, γιατί σπατάλησες αρκετή ώρα για να το κάνεις αυτό το πράγμα, να το στείλεις όλους τους παίκτες. Μόνο αγγλικά και ελληνικά το έγραψες. Δεν έγραψες ισπανικά. Ναι. Ισπανικά.
Όχι, μόνο στο, ξέρεις, έχει ένα πρόγραμμα, ρε παιδί μου, το οποίο μιλάς, ας πούμε, στα ελληνικά και το κάνει translation. Γιατί κάποιος νομίζω δεν ξέρει αγγλικά, τους πέφτει το Άρη. Όχι, οι περισσότεροι ξέρουν, ας πούμε, το στείλα στο Γκάμα, το στείλα στα πορτογαλικά, ας πούμε. Για διάβαστο. Δεν τα ξέρω τα πορτογαλικά, απλώς το σου λέω, το έλεγα στα ελληνικά και αυτό έκανε translation, το έκανε στα πορτογαλικά. Α. Έχει τέτοιο κόλπο. Καλή, καλή μαγιά, καλά εξηγήθηκες. Α, δεν μπορείς να το βγάλεις εσύ. Όχι. Δεν μπορείς να το βγάλεις εσύ. Α, ωραία, ωραία, ωραία μαγιά, ωραία μαγιά, ωραία μαγιά. Αν το σκεφτόταν, ζάχ, τι με κοιτάς, αν το σκεφτόταν 2-3 να σκεφτόσουν σαν τον Κώστα, τουλάχιστον να πέραν λίγο τα πάνω τους, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Εντάξει, Κώστα, ευχαριστούμε. Κοίταξε. Ναι, για πες, ολοκλήρωσε. Λοιπόν, να πω αυτό και το κλείνω. Αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, εντάξει, δεν θέλουμε ούτε... Α, στον Ένινγκ, στον Ένινγκ έστειλες. Ναι, όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι, ρε. Όχι. Δεν έστειλα. Δεν έστειλα, γιατί θα σου πω κάτι. Έχει Instagram αυτό, ο συμπέθερος. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Έχει ένα λογαριασμό στεναχωρημένο με κανένα δύο φωτογραφίες και τέρμα. Αυτό. Στείλ το να πάει να τον πάρει το παλιάμπελο που λένε. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν έστειλα. Λοιπόν, όπως επίσης δεν έστειλα και στο Χαριστέα. Στο Χαριστέα καλά έκανες. Μιλάμε, γιατί... μιλάμε τακτικότατα και ο άνθρωπος κιόλας μπαίνει στην τέτοια να μου απαντήσει κιόλας. Μπράβο τον Άγγελο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Και τον έχω παραδεχτεί, ρε παιδί μου. Μα κάνε να μας ακούει ο Θόδωρος τώρα αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο, εντάξει. Ολοκλήρωσε για να, το Κώστα μου, για να πάμε και στα παιδιά. Λεπτό ολοκληρώνω γιατί κλείγει και εκπομπή. Ναι, ναι, έχουμε 6 λεπτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την κλείσετε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο, εντάξει. Λοιπόν, και αυτά που σκεφτόμουν και είχα μέσα στο μυαλό μου, εντάξει, να γίνουν πραγματικότητα. Δηλαδή, έβλεπα την ομάδα μου σαν την Αθλέτικο Μαδρίτης, εντάξει, που ερχόταν να παίξει τώρα μέσα στο Χαριλάου, εντάξει, με κόσμο, χαμός, 25.000 κόσμο, τσαμπιά, σταφύλια και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Άλλη κατάσταση. Εντάξει, άλλη κατάσταση, δηλαδή ο Φορλάνα λέει μπήκα μέσα και δεν άκουγα τι έλεγε ο Αγουέρο και το ένα και το άλλο. Αλλά σκεφτόμουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Μπήκανε μια ομάδα η οποία έχει 8 χρόνια ιστορία. Ναι. Εντάξει, έπαιξε αυτό που είναι να παίξει. Εντάξει, και σε λέει έχασα, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ελπίζω όλοι οι συναγιάννοι, εντάξει, να είναι μια μέρα περαστική, να είναι ένα ηθικό δίδαγμα, εντάξει. Και από ό,τι ξέρω... Νομίζω ότι όλοι οι Αριανοί σε ευχαριστούν, αλλά πρώτα θα ευχαριστούσουν εμένα και μετά εσένα. Πρώτα εσένα, φυσικά. Εννοείται. Πρώτο δημοσιογράφο και μετά τον ακροατή για αυτό που έγινε. Και δεν ξέρω, έτσι τυχαία όπως έψαχνα, είδα και ένα όνομα, εντάξει, εκτός από τον Ματέο Γκαρσία. Ναι, για πες. Έναν center back, ο οποίος παίζει στη Γαλλία. Οπα. Ένα θηρίο. Για πες το. Δηλαδή, πολύ καλός παίκτης. Τώρα τον ξεχνάω το όνομά του, ρε παιδί μου. Είναι έτσι λίγο, έτσι αφρικανικό το όνομα. Στη Γαλλία, στη Μέτς παίζει. Α, ο Μοκόγκο. Ή ο Κιτόντα. Όχι, δεν είναι ο Μποκόγκο, είναι κάπως από κάπου αρχίζει το επιθετό του. Κιτόντα. Ο Κιτόντα, ο δεύτερος που είπα, αυτός είναι. Κάπως έτσι με κάτι με Κιτόντα μοιάζει. Ναι. Είναι ο γιος του Κιτόντα που έπαιζε στον Ηρακλή πριν από χρόνια. Το έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά πού το είδες. Πού το είδες. Το έχεις στο Instagram. Το Instagram. Το ήξερε, το είχες δει και εσύ και δεν το είπες. Και το περίμενε τον Κώστα. Κώστα, σ' αφήνω. Λοιπόν, σ' αφήνω γιατί θα κλείσει η εκπομπή και ο Τζάχος θέλει να φύγει. Έγινε. Γεια σου, λατρεία μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Ωραίο Αριανάκι. Μακάρι να έχει κι άλλους Αριανούς που λειτουργούν έτσι σαν τον Κώστα. Δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Στέλνει τον Πάπυρο. Λαρούς Μπριτάνικα. Την άλλη φορά, φίλε, κάνε λίγο πιο κοφτό το μήνυμα. Γιατί? Κοφτό μακαρονάκι, δηλαδή έγραψε ολόκληρο. Το βάζει χέρι, φίλε. Μπήκε να κάνει μια καλή πράξη το παιδί. Εγώ δεν είπα, χέρι, τι να το πει. Αριανάκια, γίνατε καλά. Έτσι, να μου πιστωθεί, έτσι.
Μην στραβώνετε. Έχω μηνύματα σχετικά, θα σου δείξουμε. Λοιπόν, να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές, αγάπη μου. Άμα θες, δεν παίρνουμε καμία και φεύγουμε. Όχι, όχι, θα τις πάρουμε. Ό,τι κουστάρουμε κάνουμε. Όχι, ρε. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Ό,τι κουστάρουμε κάνουμε. Και άλλο κάθομαι, δεν έχει πρόβλημα. Είσαι ήδη 7 ώρες εδώ, έτσι. Μετά, φίλε. Στο 8 ώρο να. Γι' αυτό σε αγαπώ. Τι θα γίνει στο πέναλτι. Ποιο πέναλτι. Στο πέναλτι τώρα που κέρδισε ο Γκάμα. Παρακαλώ. Εδώ δεν περιμένει σίγουρα. Ναι. Ζαλίστηκε ο φίλος, έπεσε. Καταρχάς έχει διαλύσει το κέντρο. Δεν βλέπω ποιοι. Αν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχουν, δεν το βλέπω. Στο κουτούρο πάει. Εγώ παρακαλώ. Όταν σε παρέδωσα, μια χαρά ήταν το κέντρο. Όχι, όταν μπήκε, όταν ήσουν εσύ, μια χαρά. Ναι, εντάξει. Λόγω πα και το. Ομαν, σφυρίζει. Έλα. Εντάξει. Ναι. Τέλειωσε ο Κώστο καινούριο, να πούμε. Νάτος. Νάτος ο Γιώργος. Γιώργαρα, τι γίνεται, ρε Γιώργαρα. Θα ολοκληρώσουμε. Εντάξει, κοίτα. Πρέπει σήμερα να είναι η μέρα των ΑΜΕΑ. Είπα να πάρω και εγώ. Πήραν όλοι οι ΑΜΕΑ να πούμε. Εντάξει, να πάρω. Μιλες έτσι. Μιλες έτσι. Δεν θέλει. Λοιπόν, άκου λίγο. Ο Τζάχος άκουσε τι είπε στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Τι να πει να πω. Ότι θα έφευγε, θα με παρατούσε σήμερα. Με κεράτωνε. Εντάξει. Θέλω να παραδεχτώ πάντως ότι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Ας πρέπει να μπει στο ρεκόρ Γίνες, ας πούμε, ο Ένικ. Γιατί τουρίστες ένα συνεχόμενο χρόνο με τον κοινωνικό τουρισμό να πληρώνεις, ρε φίλε, και να κάνεις τον τουρίστα, δεν νομίζω ότι ξέρει. Μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό. Παναγιώτη, θα διέ. Εδώ είμαι. Δεν σε ξέχασα, αγάπη μου. Τελευταίο στα. Θα βάλει τον επίλογο. Okay. Με κράζεις, ενώ σε έχω φτιάξει για να πάρεις όλη την κρέμα. Ερώτηση έκανα. Εντάξει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζει ο Γιώργος. Ναι, λέω, ρε παιδί μου, ένα χρόνο κοινωνικό τουρισμό, να πούμε, κοινωνικός τουρίστας, έτσι πληρωνόταν και τα λοιπά, και έπρεπε δηλαδή να γραφτεί η πιο μαύρη σελίδα, η πιο ντροπιαστικός αποκλεισμός στην ιστορία του Άρη, για να αποφασίσουν να τον διώξουν αυτόν τον τουρίστα. Έτσι, γιατί εδώ και 50 χρόνια έχουν περάσει ομάδες όπως η Ρώμα, η Γιουβέντους, η Manchester City, η Ipswich, να πούμε, τότε που είχε Paul Mariner και τα λοιπά, John Gork, η Σεντετιέν του Πλατινί, και ήρθε, να πούμε, η ομάδα η Κόλος, ναι, έτσι, μια παγκοσμίως άγνωστη ομάδα, και μας ξεφτύλισε. Δηλαδή αυτό είναι μια ξεφτύλα. Δηλαδή, πρόσκειται τώρα, αυτός ο Ένικ, επειδή εμφανισιακά μοιάζει με τον Γιάννη τον Γούναρη, όπως ο Γιάννης ο Γούναρης έχει μπει στη μαύρη λίστα, γιατί έχασε το αίτητο από τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, ναι, ο Πάγκο 23 χρόνια. Ήταν αίτητος η ντούπα από τον Ολυμπιακό. Και η ιστορία είναι τον προπονητή, τον Γιάννη Γούναρη, έτσι, τον οπαδό του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Ολυμπιακό. Το ίδιο τώρα συμβαίνει με τον Μίκα Ελένη. Οπαδός του Ολυμπιακού, γιατί, ρε Γιώργο, ο Γούναρης. Οπαδός του Ολυμπιακού είναι ο Γιάννης Γούναρης, ρε φίλε. Πού το ξέρεις, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ο ίδιος το λέει, ρε φίλε. Α, συγγνώμη, εντάξει, εγώ δεν τον έχω ρωτήσει. Ο ίδιος το λέει, ο οπαδός του Ολυμπιακού είναι. Λοιπόν, όπως λοιπόν ο Γιάννης ο Γούναρης, ας πούμε, καθόμουν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έσπασε αυτή η παράδοση 23 χρόνια, ναι, έτσι και ο Ένικ τώρα, ας πούμε, 50 χρόνια, έσπασε η παράδοση αυτή που είχε ο Άρης στην έδρα του, κατάλαβες, να μην χάνει, έτσι, από ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι μια πραγματικά νυχτατροπής. Τώρα δεν ξέρω, τώρα ακούστηκε κάτι για το Σάββατο Παντελίδη, ότι και καλά πήρε ο Καρυπίδης τώρα. Το είπε, έδωσε ο κολλητός του Ζάχου που τους βάζει εδώ να παίρνω τηλέφωνο για να φαίνεται ότι έχουν πολλές γραμμές. Βάζει κολλητούς του. Αλλά αν δεν έβαζε κολλητούς δεν θα μας έπαιρνε κανένας. Λοιπόν, και είπε αυτός ότι ξέρει, έχει το ρεπορτάζ. Αλλά ο Ζάχος δεν μας λέει. Στέλνει μηνύματα ζυγόμενος τώρα. Μιλάμε σοβαρά και αυτός στέλνει μηνύματα ζυγόμενος. Γιατί. Θα φάει ένα πιλέκι. Μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Πέρυσι είχε έρθει ο Άγγελος στην έκθεση και μου είχε πει ότι τον Παντελίδη και τον Διαμαντόπουλο του συχαίνεται, να πούμε. Γιατί άφησαν καμένη γη. Α, μπράβο, βγάλω τον μπαλκόνι κανονικά. Πώς γίνεται, ποιο μπαλκόνι να πούμε. Όχι, όχι, αλλά κάνεις, έχεις το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πώς γίνεται ο Καρυπίδης να πάρει τηλέφωνο τον Παντελίδη, δηλαδή σε λίγο θα μας πούνε ότι πήρε τηλέφωνο και τον Διαμαντόπουλο, ας πούμε. Δηλαδή τώρα να μην ακούμε βλακίες. Εντάξει, το είπε ένας φίλος, ένας ακροατής το είπε τώρα, εντάξει. Ένας ακροτής το είπε, φίλος του Ζάχου, κολλητός. Όχι, εντάξει, σήμερα πάμε. Ζάχου, ήξερες ποιος είναι. Αυτό είπε. Ήταν ωραία εκπομπή σήμερα. Μην τον δίνεις. Γεια σου, Γιώργο. Μην λες τέτοια. Αύριο το μεσημέρι σε περιμένω στο πέναλτι, σε περιμένει ο λαός σου. Σε κλείνω. Παρακαλώ, έχω και ένα στο Viber. Να ρωτήσω. Ποιος είναι? Εγώ είμαι καινούριος. Ναι, θα πεις μια καλησπέρα όμως, γιατί θα φτάσει και καινούριο πινελίκι. Αλλά ναι, καλησπέρα. Βέβαια. Σε όλη την παρέα. Καλημέρα μάλλον. Καλημέρα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί ακούω, δεν μιλάω ποτέ. Τώρα απλά με όλα αυτά που ακούω,
πέρσι ο Χαριστέας και ο Καρπίδης δεν μίλησαν ότι θα φέρουν ένα προπονητή ο οποίος θα προσαρμοστεί στα θέλω της ομάδας. Ζάχο, μην κοιμάσαι όρθιος. Απάντησε τον φίλο. Άμα αν θα φέρναν ένα προπονητή να προσαρμοστεί στα θέλω της ομάδας. Προσπαθείς να βγάζεις γκόμενα από το τηλέφωνο. Εγκόμενα, έχω 65 μηνύματα αριανών. Τι να κάνω, δηλαδή. Πρέπει να απαντήσω κιόλας. Σιγά, βρε Τόμ Κρούζ. Έλα. Μη στέλνετε μηνύματα εδώ να κάνει κομπή άσχετη. Τώρα, δώστε να απαντήσω εγώ. Όλοι μπινελίκοι θα, όλοι μπινελίκοι θα πάνε. Έλα, δώστε το. Το κινητό. Ναι, γιατί. Δεν μου το δίνει, φοβάσαι. Έλα, άσε τον ακροατή να μιλήσει. Πήρε και πρώτη φορά. Έλα. Ταξιδιωτή, φίλε. 4 ευρώ. 4 ευρώ, κύριε Ευαγγέλιο. Να μα πει τώρα αν είναι καλό ή όχι. Λοιπόν, μόνο αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι. Σαν να μιλάω στο τηλέφωνο, το δίκη Κρυσία. Δεν έγινε αυτό το που ρώτησα προηγουμένως. Έτσι δεν είπανε. Τα κορίτσια, μισό λεπτό, τα κορίτσια μπήκαν ή βγήκαν. Βγήκαν. Μπήκαν. Στην σου 50-50 χάσαμε. Μπήκαν. Μπήκαν. Εγώ αυτό πήρα να ρωτήσω. Ας μας απαντήσει κάποιος. Να μας απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Γιατί να είσαι καλά. Γιατί φαίνεται ούτε επιτελείο η Χιόνινγκ, ούτε παιχνιστήρες. Ρώτα τα κορίτσια τι ομάδα είναι, ρε. Έπεσε. Χάθηκε. Λοιπόν, έχω δύο ακόμη εδώ. Έτσι, ο ένας πήρε τώρα. Εσύ ποιος είσαι που πήρες τώρα, ρε, είπαμε θα κλείσουμε. Εγώ δεν πήρα για να σας ακούσω, γιατί έπεσε το ίντερνετ. Εκεί που έλεγε ο Τάκης ποιος ήταν για το Γούναρη, έπεσε το ίντερνετ. Και έγραμε το Σάχο και τον αλήτη. Εντάξει, περίμενε, Κοσμά. Άκου. Λοιπόν, Viber, έλα. Έλα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Γιατί? Είμαι ΠΑΟΚ, αλλά είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Αλλιώς δεν θα έπαιρνα. Δεν θα έπαιρνα. Ναι, πες μας γιατί είσαι στεναχωρεμένος. Καλησπέρα καταρχήν να πω, καλημέρα. Είναι και εδώ το παιδί, θύμισε μου το όνομά σου. Είναι και ο Πέτρος εδώ. Είναι κατακριτέως η συζήτηση. Τι είπες, φίλε, ξαναεπανέλαβε το αληθές. Το μπιπ-μπιπ είναι κατακριτέως η συζήτηση ή όχι? Ποιο είναι εκείνο που κυνηγάει το κογιότ? Ακριβώς. Road runner. Δεν είναι κατακριτέως. Στο τέλος σκοτώνεται, λοιπόν. Όμως και καλά ξεκίνεται να μου το κογιότ, εγώ το κογιότ είμαι πάντα. Τα αριανά δυστυχώς χάσανε το ΑΕΚ το φίλε. Εντάξει, χάσανε μία πρόκριση, αλλά πρόσεξε, το ΑΕΚ το συνέδρα τους δεν το χάσανε. Ξέρεις γιατί? Το είπε ο Τάκης αυτό. Στο λέω και εγώ, θα στο αιτιολογήσω. Εσύ από πού παίρνεις, Γερμανία? Όχι, τώρα παίρνω από τα Χανιά. Σιγά, γιατί χάθηκες, εντάξει. Δεν είμαι της ασφάλειας. Πούσε, θέλω να πω, μ' ακούει ο Ζαχαρίας. Ναι, ακούει. Είναι το καλύτερο παιδί, τον έχουμε στην καρδιά μου. Έτσι ποτέ δεν θα το πείρασε. Θα πίναμε πυρίτσα και θα κλαίγαμε παρέα. Επειδή είναι πολύ τερμίσεις. Θέλω να σου πω όμως κάτι. Δεν έπρεπε να πεις καλά λόγια. Δεν είπε. Ατύχησες. Δεν είπε. Ατύχησες. Ο στρατηγός θα ολοκληρώσει. Άντε, θα το δώσει μια ευκαιρία. Άντε. Θα κάνει μπιπ-μπιπ. Α, αυτό συνέχισε. Έγινε. Πώς είναι ο μικρός σου στα Χανιά που είσαι? Πάω κολέο. Ο Πάω κολέο, δεν μου λες? Ο Τζίο, ναι, έλα. Τζίο, στα Χανιά, οκ. Okay. Ο Τάκης είμαι. Στα Χανιά, οκ. Okay. Κοίταξε να δεις, προηγουμένως ήμουν. Γιατί εδώ υπάρχει έλλειψη. Εντάξει. Να χαρώ. Εντάξει. Έγινε αγάπη μου, σε κερετώ. Με γερμανικό τηλέφωνο στα Χανιά. Ήποπτο, είσαι κυνηγήσει τον παιδιά. Πιάσε τον. Α, όχι, κάτσε, χωστάω και τον Αντώνη. Μισό λεπτό, γιατί τον είπα τον Αντώνη θα τον πάρω. Εγώ δεν ξηγέμαι έτσι. Μισό λεπτό. Στατηγέ! Εδώ! Έλα, αγάπη μου. Κοσμάς πού ήταν, πού πήρε εδώ? Κοσμά, εδώ είσαι. Εντάξει. Ο στρατηγός θα βάλει τον επίλογο της εκπομπής από τα τηλεφωνήματα. Γιατί έχω και τον Αντώνη που είπε θα τον πάρω. Στο Περού. Έλα, Αντώνιο. Έλα, στρατηγέ. Έλα, Αντώνιο εδώ. Ζάχο, λοιπόν, που ήθελα να πούμε, έτσι. 15 ώρες λοιπόν, εδώ. Ναι. Εγώ πήρα για να κράξω. Θα πιούμε τζινάκι μετά. Μέσα. Με λίγο τόνικ θα το είδε. Τέλεια, αγοράκι μου. Δεν πήρε όμω. Ο φίλο μου ο Σάμος, ο Θάνος νομίζω που μου το έφερε, τον αποθεώνω. Λατρεία είναι. Θα κυνηγηθεί όμω γιατί δεν ήξερα ποιο μου το έφερε αυτό το υπέροχο τανκερέι που δεν έχω ξαναπεί ποτέ. Το Σεβίγια. Σάμος!
Είσαι λατρεία. Πανάκα. Και το φιλαράκι σου ο Άρες. Και ακριβό το μπουκάλι, έτσι. Ο στατηγός να μιλήσει. Να, σε έπιασε αυτή τώρα, μίλησε. Όχι, γιατί εγώ πήρα για να κράξω. Ναι. Και βασικά για να πάρω το μέρος σας, κύριε Ζαγόρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν, αν υποθέσουμε ότι, για να μιλάμε και ξεκάθαρα, ναι, που αρχίζω να το πιστεύω μάλλον και εγώ, αν κρίνω το αποτέλεσμα και την εμφάνιση που έκανε η ομάδα του Άρη σήμερα, εάν υποθέσουμε ότι παίζει κλίκα μέσα στον Άρη, ήταν μεγάλο λάθος που έφυγε ο προπονητής σήμερα. Και για να το πω πιο γιανά, ο Άρης από πέρυσι, ίσως και πρόπερση, θυμίζει λίγο το ΠΑΟΚ πριν την εποχή Ίβιτς, που υπήρχαν κλίκες και, και διώχνανε κάθε Φεβρουάριο τον προπονητή, και μόλις ο Ίβιτς έβγαλε τις κλίκες στον Τάκο και σπάσανε οι κλίκες, ο ΠΑΟΚ είδε προκοπή. Λοιπόν, αν παίζουν κλίκες στον Άρη και είναι η αιτία που η ομάδα έχασε 500 χιλιάρικα σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό... Σταδιέ, περίμενε λίγο να ρίξω ένα μπινελίκι σε κάποιον που παίρνει τηλέφωνο από το εξωτερικό. Ποιος είναι, ρε? Εγώ είμαι ο Αντρέας. Αγάπη μου, εσένα ήθελα να βρίσω. Ήθελα να σε βρίσω. Άκουσα τον αγώνα, τον άκουσα, άφησε και τον Ζάχο και τον Χρήστο, τον άκουσα τον αγώνα. Δεν πειράζει. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ, τι ώρα είναι αύριο ώρα Ελλάδος? Αύριο ώρα Ελλάδος είναι 10 και 4. 10 και 4. Ναι, ρε, επειδή είναι Παρασκευή. Αλήθεια μου λέει. Ρε, Αντρέα, είναι... Αντρέα, αν δεν με έχεις εμπιστοσύνη, να μην με παίρνεις τηλέφωνο. Όχι, 10 και 4. Όχι, δεν με έχεις εμπιστοσύνη, σε κλείνω. Σε κλείνω γιατί με εκνεύρισε αυτή τη στιγμή, γιατί με κερατώνεις. Σταδιέ, βάλ τον επίλογο. Λοιπόν. Και ναι, τελειώνοντας, το μόνο πράγμα που ήθελα να πω. Ζάχο, ναι, από πότε ήταν ο Ένιξ στον Άρη? Ήρθε το ίντερνετ. Το ότι ήρθε, ναι, δεν μπορούσα να μας το ανακοινώσεις. Μόνο το αρνητικό. Δεν μου το στείλανε. Ένα χρόνο έχει. Στο στείλανε, ναι ή όχι? Ένα χρόνο ακριβώς. Τόσο ξανακούω. Είσαι το περίπου εκεί. Ένα χρόνο. Λοιπόν, ναι, ένα χρόνο. Ένα χρόνο ακριβώς. Ζω σε παράνοια. Κάπως έτσι λέει το τραγούδι. Δεν τα ξέρω τα ελληνικά. Είσαι που είσαι εντελώς τυρόγαλο και άσχετος. Δεν ακούς και ελληνική μουσική. Τι να ακούσω, φίλε. Μωρέ, τι θες να βγεις με μια κοπέλα, ρε φίλε. Είπα εγώ τερλέγκα. Τερλέγκα και... Μα είναι ο τερλέγκας μόνο. Μια χαρά και ο τερλέγκας. Πάει τέρι. Σιγά βρε τεταντούζου εσύ. Σαντιγέ, κλείσε γιατί να τον πινελικιά σου. Ναι, πολύ γρήγορα να κλείσω. Ναι. Ένα χρόνο, ρε Αργιανή, φιλαράκια μου, γιατί και εμένα πολιτός μου 20 χρόνια Αργιανός είναι. Λοιπόν, τα δυτικά του Ένιξ ένα ακόμα χρόνο. Καλά, είναι κολλητός σου, είναι κολλητός σου και δεν τον έχεις ψήσει, δεν τον έχεις κάνει παοξάκι ακόμα. Πας καλά, ρε Κάου. Τέσσερις μέρες κράτηση, στο στρατηγό. Μια φράση και ολοκλήρωσα. Μια φράση και μια φράση, όλο μια φράση είσαι. Μια φράση και ολοκλήρωσα. Εντάξει. Λοιπόν. Ένα χρόνο τα ανητικά του Ένιγκ δεν σας πειράζανε? Ξαφνικά μια εβδομάδα, επειδή κάποιος διέρευσε και δεν του άρεσε ο Ένιγκ, θυμηθήκατε ότι φταίει ο Ένιγκ? Μια εβδομάδα που είναι το σημαντικότερο μάτι σεζόν. Καλά σε λέει, δεν απαντάς. Σένα μιλάει. Μην κάνεις σου ειδό. Είναι δυνατόν να υπάρχει σε ένα προπονητή μια εβδομάδα πριν παίξει το σημαντικότερο μάτι της χρονιάς η ομάδα? Δώσε, και σκάστρα έχει. Δώσε. Είναι δυνατόν? Καλά το λέει, στρατηγέ. Αυτό εδώ το έχει πνίξει. Έλα, 7 ώρες είναι εδώ. Σ' αφήνω, στρατηγέ. Γεια σου, αγάπη μου. Λοιπόν, Αντώνιο. Μισό λεπτό να πάω το λίγο στο Ζάχο. Άκου ρε λίγο. Άκου λίγο. Λίγο συνέστημα, ρε φίλε. Πώς θα την πέσει το μωρό? Άκου. Έτσι. Λίγο συνέστημα, ρε φίλε. Που δεν άκουσε ελληνικά εσύ. Γι' αυτό να πούμε. Μου την έδειξε, θα μου τη δείξει μέσα. Βάλουμε ένα ποτάκι και μου τη δείξει. Πάρουμε τον. Έλα, Παναγιώτη, περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Σε είχα πριν να πούμε και έχει φασαρία. Μα ζάει τον έρωτα. Περίμενε. Αν και ο Φέρης το λέει και αυτό καλά. Έλα, πάνω. Παναγιώτη, μίλα. Ποιο Παναγιώτη, κάτσε τώρα. Τι έγινε, με μπέρδεψε εδώ. Να, είναι. Ο Παναγιώτη έκλεισε, εντάξει. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Έλα, αγάπη μου. Έλα. Βάλε το
το διαδικτυακό τέλος της εκπομπής. Ο Ίγκας είναι ο Ίγκας. Ο Ίγκασον. Διαβάζει το μήνυμα που του λέει ο Κώστας. Τι θέλει να βάλω με την κλάψα τώρα όσο την εκπομπή με βγάλατε εκτός θέματος. Ναι, μας πήρε καταρχάς τα κουμενάκια εκεί έξω χωρίς μάσκες είναι ή με μάσκες στο Περού. Όλοι με μάσκες είναι, δεν απαγορεύεται το χωρίς μάσκες. Τι καιρό έχει τώρα εκεί, χειμώνα, χιονιά. Τώρα μπαίνουμε στην άνοιξη, ναι. Όχι, στην άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Αυτή που το «Α» πολύ ωραίο ήτανε. Λοιπόν, τι τέλος να βάλω, δεν ξέρω. Βάλε, πες για τον Ντούκα του Όφη, έλα. Ένα παράξενο που πες για τον Όφη που δεν έκανε ευκαιρία. Λες λίγο εδώ, στο πέταλο είναι 5 μέτρο ένας από τον άλλο. Για τον Όφη 2 ώρα το βράδυ δεν θα πω, αδερφέ, θα πάρουμε μία... Μη με λες αδερφέ, θα φας κλείσιμο που θα πάει σύννεφο. Δεν το βλέπεις. Κατά τις... Ερμάνο. Το αδερφέ μου τις πάει. Ερμάνος. Ερμάνο, κατά τις 11 θα πάρουμε να μιλήσουμε, να μας ακούσει. Εντάξει, πάρε αύριο κατά τις 11. Να τα πεις με τον Στέφανο. Γεια σου, χωρίζουμε. Θα σε πάρω. Κοίταξε. Θα σε πάρω στο πέναλτι. Μην κοιμάσαι. Βάλ το να ακουστεί. Και σήμερα έπεσα να πάρει το πέναλτι. Εγώ αυτά. Το ξέχασα. Έμπλεξα με τον Ζάχο και το ξέχασα. Έτσι. Άντε, γεια. Ωραία. Μιλάμε στο πέναλτι. Γεια σου, κοράκι μου. Γεια. Κοσμάντε, κλείσε. Ήρθε το ίντερνετ. Να πω μόνο κάτι τελευταίο και έκλεισα. Άμα αφήσει ο Ζάχο. Έλα, το κουμάντο είναι ο Ζάχος εκπομπής. Με 15 μάρκα όλα γίνονται. Μάρκα να σε δώσω στα θέλεις. Μάρκα με έκαψες. Λοιπόν, ο πραγματικός αίτιος για την ήττα του Άρη δεν τον είπατε. Πώς δεν τον είπαμε, τον είπαμε. Δεν το έχετε, όχι, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Για πείτε μου ποιος. Εγώ ξέρω ποιος. Ο Ζάχος. Αυτό το κατσίκι ο τέτοιος, ο... Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Είδες που το κατάλαβα, που είπε θα κερδίσει ο Άρης. Πω μας έκαψε το κατσίκι. Είναι ο μόνος που είπε, δηλαδή η μόνη φορά που είπε ότι ναι. Ο Άρης θα κερδίσει. Μα ό,τι λέει το αντίθετο βγαίνει. Ναι. Το μεσημέρι το είπε σήμερα, στο πέντε, χθες το βράδυ. Χθες, 2-0 μου. Εγώ από σήμερα είναι ο εχθρός μου ο Χρήστος. Δεν αύριο θέλω κομπή, να τον ακούσω. Δεν μην έχουμε, τι είναι. Αλλά παίζει ο ΠΑΟΚ. Το άλλο του κούφο, τι είπε ο Ζάχος. Το μήνυμα τι μου στείλε. Εμάς σου τάσω. Κάνε το παγώνι αύριο. Κόπηκε λέω δεν σου ακούω. Βγες έξω με το αφήνω εγώ. Γερμανία στα FM να σε ακούω. Να πήρε το κατσίκι πήρε. Ο άλλος μιλάει δεν τον ακούει κανείς. Κοσμά κλείσε γιατί παίρνει και πήρε αέρα όλας ο Γερμανός και παίρνει τηλέφωνο. Έλα κλείσε. Μην το βγάλεις. Όχι δεν το βγάζω. Αύριο στο πέναντι σε περιμένω να απολογηθείς έτσι. Θα βγεις το πέναντι αύριο. Ζάχο. Πάμε πιούμε κανένα ποτάκι δίπλα, ρε. Θα πιούμε γιατί αν πιούμε σε 5 λεπτά πειράζει. Το κλείσε το Facebook νομίζω. Εντάξει. Περίμενε, δεν είμαι σίγουρο. Άρα κολόφρα δεν το κλείσα. Βγάλ τον. Περίμενε. Αγοράζουμε τώρα, δεν κατάλαβες. Βγάλ τον. Ένα χρόνο ακριβώς. Αυτό παλιό δεν είναι. Καριανάκια τώρα, δηλαδή δεν πρέπει να με λάτρεψαν απόψε. Που σου ξηγήθηκα έτσι. Σίγουρα. Και τα παοξάκια. Σίγουρα. Εννοείται. Ειδικά αυτό με το... Να σου πω, Χρυσταρά. Με το Instagram. Τι θε να πούμε από τα γαρόπλακι να πούμε από τη Λαζογερμανέ με το σαντάλι. Όχι το σαντάλι, το σαντάλι. Με το καπνό. Θέλω να κλεισπερίσω τον πρωταθλητή Ελλάδος 2020-2021. Βάλε πιο κοντά το hands free, το Bluetooth. Τι έχει, αλλιώ θα πάρει να πούμε. Τον Μπούλογλου. Ανέτοιμο, σε βγαίνει έξω ανέτοιμο. 105.000 και το μήνα πρέπει να παίρνουμε κανένα. Το λιγότερο. 150 εσύ, 100 εγώ. Μου ανέχεσαι. Μωρό μου. Τι κάνει, ένα τέταρτο κάνει αυτό, δεν κάνει, βγάλει το χάσφρι. Ριστερά. Θα φας, πώς τον είπες αυτό που θα φάει, τι θα φάει. Τον Μπούλογλου. Τον Μπούλογλου. Ακούγουμε καλύτερα. Κάτι κάνεις, άντε, προχώρα. Θα τον κλείσω. Καλησπέριζω, λέω, τον πρωταθλητή Ελλάδος 2020-2021. Ναι. Δηλαδή τώρα είμαστε. Ναι. Είναι σαν να παραγγείλαμε σε μαγαζί μπύρα και να είναι τζούφια. Ζεστή να μας τη φέρανε. Τι τζούφια, βρε. Βγαίνετε όλοι σας και λέτε πρωταθλητές Ελλάδος. Κύπρα θα πάρετε, πρωταθλήματα θα πάρετε, Champions League θα πάρετε. Όλα τα θα πάρετε. Έκλεισε. Έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή, ήταν τζούφια. Αύριο στο πέναλτι. Αν το ξαναπάρουμε. Άντε ξανά. Ναι. Τότε είναι και εκτός.
Έλα, Χρήστο, έψε και να μην, ρε. Χριστάρα. Γιατί με κρίνετε. Έψη γραμμή, ρε. Έπεσε. Α, μια κοβαλίγκα δεν μπορείτε να κερδίσετε. Όλος κοβαλίγκα και θέλετε να πάρετε... Πέφτει η γραμμή συνέχεια. Δεν γίνεται. Τι, δεν γίνεται. Πάλι τον επίλογο, αγάπη μου. Όπως θες, όπως γουστάρεις εσύ βάλω. Τι να πω, μωρέ. Εντάξει, πίκρα ήταν η σημερινή βραδιά. Πίκρα. Συνηθισμένοι είμαστε όμως πίκρας. Έτσι κι αλλιώς οι χαρές είναι πολύ λιγότερες από τις πίκρες. Πες τα αργανάκια γιατί σε περιμένουν. Τι να πω. Τι να πω, ρε φίλε. Να βάλω επανάληψη στο μάτς. Να το βάλεις, ε. Επειδή είναι κλαρίο να μην το βάλω. Γιατί να μην το βάλω. Ποιος θα το ακούσει. Α, θα ακούσουν οι παοξίδες. Τι λέει, ρε παιδιά. Θα το ακούσω, γιατί να μην το ακούσω. Μπας και στην επανάληψη κερδίσουμε. Βάλω το, ξέρω εγώ. Να βάλω το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Δηλώσεις αυτά και την εκπομπή. Σωστά, έτσι και λέω 2,5 είναι. 2,5? 4 ώρες, 4 ώρες. Ναι, ναι, αυτό θα βάλω. Αυτό θα βάλω. Ώρα, τα σχόλιά σας την ώρα του αγώνα και τα λοιπά. Αυτό θα βάλω, ναι. Στο σβήσιμο. Τα αργιανά και έτσι και αλλιώς τα κάναμε καλά τόση ώρα. Λοιπόν. Ναι, φίλε, δηλαδή τώρα μην τρελαίνεσαι τώρα. Μισή ώρα το χάλασμα και τέλος. Μην νευριάζει τώρα το πιάσω. Το πάρω στα σοβαρά. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι έτσι. Ζάχο, μιλάει ο δημοσιογράφος, πρέπει να οκληρώσει, να βάλει την τελεία του, την παύλα του. Εγώ δεν είπες, θα πω. Και μετά θα πεις ό,τι θέλεις. Τελείωσες. Να μιλήσω. Πιο γλυκά θέλω να μου το πεις. Παρακαλώ πολύ, κύριε. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι. Πιο γλυκά. Τι πιο γλυκά, τι. Σαν να έχεις απέναντι στο μωρό που θα βγαίνεις. Σε αυτά δεν είμαι καλός. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσπάθησε λίγο. Δεν το έχω αυτό το τέτοιο. Δεν το έχω. Γίνε λίγο πιο γλυκός στο θα μιλήσω. Δύο λέξεις θα πεις, ρε φίλε. Θα βγούμε μωρί, λέω ότι αν όχι. Θα μιλήσω αυτό. Θα μιλήσω αυτό εδώ. Πες το λίγο πιο γλυκά. Σαν να το λέω ότι είσαι εγκόμενα. Θες να ξυριστώ. Θες να βγάλω μια περούκα. Όχι, όχι, δεν είναι δύσκολο. Θα βάλω βυζιά. Όχι, ό,τι για βάλεις. Έχω λίγο. Νομίζω πρέπει να είμαι δύο νούμερο. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Εσύ είσαι σαν οντογλυφίδα είσαι. Ναι. Για λέγε. 85 κιλά είμαι. Δεν είμαι σαν οντογλυφίδα. Είσαι 85. 85 είμαι. Εντάξει, αγάπη μου, τα κιλά σου. Για να ξεντηθείς τώρα μόλις πάμε μέσα. Μιλες αυτά. Άντε, βάλτε τον επίλογο μωρό μου, έχει να βρω εγώ τις επαναλήψεις εδώ. Έτσι κι αλλιώς η πίκρας, τουλάχιστον εγώ που είμαι 52, η πίκρας είναι πολύ περισσότερες από τις χαρές στο ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, θεωρώ, τη χρονιά. Ας ελπίσουμε. Έχεις υπέροχο σίγμα, το λατρεύω το σίγμα. Σου. Ναι. Διακογιανίζει. Δεν είναι λίγο τσιφτό, όχι. Τέλειο είναι. Εγώ δηλαδή φτιάχνομαι, αν ήμουν γυναίκα, πιστεύω θα σε ερωτευόμουν μόνο και μόνο γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν μία-δύο. Η αλήθεια είναι. Παραπάνω όχι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε. Ξεκίνησε πολύ. Τι ώρα ξεκίνησε το μάτς? Το μάτς ξεκίνησε 9. Α, εντάξει. Οπότε 10 το αρχείο. Εντάξει. Το 10. Το δεύτερο. Ακριβώς 10 και κάτι ξεκίνησε. Να τελειώσει τουλάχιστον όμορφα. Ξεκίνησε πολύ άσχημα η χρονιά. Δεν ξεκίνησε ωραία. Ας ελπίσουμε να τελειώσει όμορφα τουλάχιστον αυτή η χρονιά, έτσι. Γιατί κάθε χρόνο το ίδιο λέμε και κάθε χρόνο δεν βλέπουμε χαΐρι. Ας ελπίσουμε φέτος να το δούμε. Αυτά, τι να πω, εντάξει. Γεια σου, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε σήμερα. Για ποιο, τι έκανα. Που είσαι 7 ώρες εδώ πέρα. Εντάξει. Δύσκολα το κάνα και μετά από Γιώργο Μάγκα, δηλαδή οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να την κάνουν, αφού σχεδόν ερχόμουν εγώ από πίσω. Λοιπόν, με είδες, προχώρησα από πίσω. Λοιπόν, και σοβαρά μιλώντας τώρα, να είσαι πω, πολύ ωραίος, Μάγκα, ακούσε. Να πω κάτι. Ναι, αγάπη μου, ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις. Και φρύσιμα, άμα θες. Μ' αρέσει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μ' αρέσει. Θεωρώ, εντάξει, ότι είναι άσχημη η βραδιά για μας, αλλά νομίζω ότι έχει πέρασει πολύ χειρότερος ο Αριανός, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Παίζουν μία που έτσι σκέφτεται χειρότερη. Χειρότερη που βασμούς έχει ο Άρης. Δηλαδή, αποκλεισμός στο τέτοιο, μου λες τώρα στο UEFA. Αποκλεισμούς έχει κι άλλους. Και θα έχει κι άλλους στο μέλλον. Έχει πέσει ο Άρης στη Β' και στη Γ' Εθνική. Και μου λέει, αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα. Θεωρώ. Καλά. Στο δεύτερο μέρος. Α, μια χαρά από εδώ. Κέρδισε την Ουκρανία από τα αριστερά. Από εδώ να το βάλουμε. Το γέμισμα θα μας δείξει. Ναι, αφού κατευθείαν βάζουν τον γκολ έτσι κι αλλιώς. Να το δούμε λίγο. Στο 47. Να, αυτό είναι το γκολ. Νικόλος Κοβαλίφκα ανοίγει το σκορ στο Κλειάνθης. Μπήκε το γκολ. Όταν δεν κάνουν το σκορ, όταν είμαι στο γήπεδο γίνεται τέτοια φάουλ, τέτοιο στυλ, δεν τα βλέπω. Γυρίζω το κεφάλι από την άλλη. Κάνε τέτοια. Ναι, δεν τα βλέπω. Να πάμε πιο μικρά ποτάκι στο γραφείο μου. Άντε, αγάπη μου. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Να ξέρετε ότι νιώθουμε και νιώθετε κι εσείς την όλη φάση. Γι' αυτό εξηγήθηκα να πούμε και εξηγηθήκαμε κατά παίξη. Γιατί εξηγήθηκα και για τον Ζάχο, γιατί τον είδα στεναχωρημένο μόλις ήρθα. Εντάξει. Γι' αυτό. Αλλά πρέπει να νιώθεις για να καταλάβεις, ας πούμε, τη φάση μου. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Και αύριο πρώτα θα δω στο μεσημεράκι, θα πέσει πολύ κυνηγητό. Πάρα πολύ κυνηγητό.